Γιάννενα σε όλους. 8 μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά. 5η 17 του Δεκέμβρη. Και η αντίστροφη πέτηση έχει ξεκινήσει με το εμβόλιο. Όλος ο πλανήτης γι' αυτό συζητάει, όλη η Ευρώπη. 21 του Δεκέμβρη έχουμε, θα πάρουμε την άδεια. Πώς να μην συζητάμε για αυτό. 25 θα ξεκινήσει η διανομή. 28 με 29 πλέον θα έχουμε το εμβόλιο. Έτσι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και πιθανότατα και τον πρώτο εμβολιασμό στην Ελλάδα. Έστω κι αν οι πρώτες δόσεις, η πρώτη παρτίδα θα έρθει κουρεμένη, είπε ο κ. Πέτσας. Mm-hmm. Εχθές φαίνεται ότι και η Pfizer και η BioNTech δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον στην απέτηση, στις απαιτήσεις, στις προμήθειες που είχαν αρχικώς συμφωνήσει γύρω στις 300-500.000. Λες για τα 2 εκατομμύρια, για τις 2 εκατομμύρια δόσεις. Μάλιστα. Εντάξει, μάλιστα. Τώρα. Πάμε για 250.000 περίπου, εκεί. Που σημαίνει ότι αρχικά, επειδή είναι διπλή η δόση, αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη, θα εμβολιαστούν 125.000 πολίτες με πρώτους τους υγειονομικούς. Δεν έχει αποσαφινιστεί, εννοώ ότι εάν θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι δύο δόσεις αρχικώς σε αυτούς που θα εμβολιαστούν αρχικά ή αν θα κάνουν άλλες 125.000 την πρώτη δόση. Μάλιστα. Και θα περιμένουμε τη δεύτερη παρτίδα. Βέβαια, είναι άλλα 4 εμβόλια τα οποία τρέχουν. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι εταιρείες λένε ότι δεν υπάρχει ένας λόγος ανησυχίας, θα ανταποκριθούν. Άρα λοιπόν οι παρτίδες θα αρχίσουν να καταφθάνουν, να τρέχουν. Έτσι. Συνεπώς, παιδιά, ας μην τσακωθούμε, γιατί το προηγούμενο διάστημα τσακωνόμασταν για το αν θα εμβολιαστούμε ή όχι. Τώρα, ναι, μην τσακωθούμε για το ποιο θα εμβολιαστεί πρώτο. Για το πρώτο εμβολιαστή. Έτσι. Σωστά. Μην πηγαίνουμε δηλαδή στι ουρέ και λέμε και εγώ θέλω μάνα μου. Δεν είναι τώρα, θα το δούμε στην πορεία. Θα δούμε στην πορεία και όλο το σχεδιασμό που υπάρχει για την επιχείρηση Ελευθερία. Μάλιστα. Πώς δηλαδή θα πηγαίνουμε στα εμβολιαστικά κέντρα. Τι θα πρέπει να κάνουμε, ποια θα είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε και με τα SMS. Για πάμε και να το δούμε, φαρμακεία. Ρε παιδιά, σιγά-σιγά πώς θα πάμε στο σχέδιο. Ναι, να δούμε το σχέδιο. Επιχείρηση Ελευθερία. Λοιπόν. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Η Ελλάδα, λοιπόν, η ελληνική αστυνομία εμπλέκεται. Έτσι. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας θα είναι η πρώτη ομάδα του εμβολιασμού. Φυσικά και θα έχουμε την εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε σε άλλες χώρες έχει εμπλακεί και ο στρατός. Ναι. Για τη διανομή και τη φύλαξη. Έτσι. Λοιπόν, 3.000 αστυνομικοί. 3.000 θα είναι οι αστυνομικοί, για τη μεταφορά και τη φύλαξη θα έχουμε την εμπλοκή της ελληνικής αστυνομίας. Mm. Σε ό,τι αφορά 24-ωρη επιτήρηση φυσικά, εκεί όπου θα υπάρχουν τα εμβόλια, αλλά και στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα, ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Και αυτή είναι η τελευταία. Έτσι. Τώρα, ο πρώτος σχεδιασμός είναι αυτός. Έχουμε και παιδιά. Τις ημερομηνίες μπορούμε να δούμε πολύ εντάχει, αν θέλει. Πώς θα στην άλλη κάρτα, στο σχεδιασμό δηλαδή, ότι 21 του Δεκεμβρίου θα έχουμε την έγκριση. Ναι, γιατί συνεδριάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Φαρμάκου. Νωρίτερα. Φώναξε η Γερμανία. Σωστά. Της Γερμανίας. Και επιταχύναμε. Η Γερμανία, η οποία αρχικώς έλεγε και μας έκανε ιδιαίτερη αίσθηση αυτό, ότι παιδιά, μην βιαζόμαστε. Πρώτα να είμαστε ασφαλείς. Ναι. Να δούμε ότι είμαστε, ναι, πολύ safe με το εμβόλιο. Αλλά και αφού μετά. Αν υπήρχε εμβολιασμό σε τόσες χώρες, ναι, είναι προφανές ότι και οι κοινωνίες πίεσαν και τα κόμματα και η αντιπολίτευση πίεσε. Ναι. Και όλοι πιέσανε ότι τι κάνετε, ρε παιδιά. Τι έτσι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Κολυσιεργείται, αγοράζεται χρόνο, για ποιο λόγο. Λοιπόν, να δούμε τις ημερομηνίες, αν τις έχουμε. Αν τις, εντάξει, θα τις έχουμε, λοιπόν, παιδιά. Θα τις έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες, να γιατί ξεκινήσουμε. Έχει γίνει συζήτηση και για τα δύο έντυπα που θα υπογράψουμε, θα συμπληρώσουμε, mm-hmm, και θα υπογράψουμε. Και για την συνένεσή μας και για τα ψηλά γράμματα. Εδώ είναι και για τη συγκατάθεσή μας. Συγκατάθεση εμβολιασμού μετά από ενημέρωση για πολίτες μη δυνάμενους να παράσουν προφορική συγκατάθεση. Το επώνυμο, το όνομα, ο ΆΜΚΑ, το φύλο, ημερομηνία γέννησης, νόμιμος εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης, προσωρινός. Συγγνώμη, παιδιά, μην το τρέχετε. Έχω εδώ, παιδιά. Ναι, είναι η συνένεση στην παροχή του εμβολίου στο παραπάνω, ναι, άτομο. Όταν υπάρχει συνοδός, θα πρέπει και η υπογραφή του δικαστικού συμπαραστάτη που έλεγες νωρίτερα. Χρήση μόνο από πάροχο φροντίδας υγείας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πάμε να κάνουμε το εμβόλιο που θέλουμε. Μάλιστα. Ή όπου μας πούνε, έλα εδώ, έχω το εμβόλιο, να κάνω το εμβόλιο. Ιστορικό ανοσοποίησης ασθενούς. Επιβεβαιώνω ότι ο ή παραπάνω ασθενής δεν είναι σε θέση να παράσει συγκατάθεση αμετά από ενημέρωση για το παραπάνω εμβόλιο. Η συγκατάθεση λήφθηκε από δικαστικό συμπαραστάτη και ή οικείο πρόσωπο. Υπογραφή παρόχου φροντίδας υγείας. Αυτό που λες, ναι, χρήση μόνο από πάροχο φροντίδας υγείας, ημερομηνία γέννησης κτλ. Αυτό το έντυπο τέλος πάντων θα μπει στη ζωή μας κανονικά. Για πάμε έτσι τώρα και στο άλλο έντυπο που έχει
έτσι, έχει προκαλέσει μια συζήτηση. Γιατί? Γιατί υπάρχουν, εδώ είναι το έντυπο συνένεσης εμβολιασμού. Ναι. Μου δόθηκε το έντυπο εμβολιασμού, μου εξηγήθηκε το περιεχόμενο και κατανόησα την πληροφορία. Συνενώ για τη διενέργεια εμβολιασμών που σημειώνονται παρακάτω. Επώνυμο, ηλικία, χώρα, γιατρός, όνομα, φίλο, μεταφραστής, μεταφράστρια. Το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει ή είχε πρόσφατα πυρετό. Το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί έχει ή είχε αντιδράσεις σε προηγούμενους εμβολιασμούς, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τις πανενέργειες. Ναι. Το άτομο που πρόκειται να εμβολιαστεί. Είχε στο παρελθόν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ναι ή όχι. Μάλιστα. Είχε ποτέ σπασμούς, άλλο νευρολογικό πρόβλημα. Ανοσολογικό. Ναι. Παίρνει κορτιζόνη. Αντινεοπλασματικά φάρμακα ή ακτινοθεραπεία, αν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία. Εάν έχει μεταγγιστεί ή λάβει ανοσοσφαιρίνη το προηγούμενο έτος και αν είναι έγκυος ή προγραμματίζει εγκυμοσύνη το επόμενο τρίμηνο. Εδώ τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Έχει παρακάτω? Όχι, εδώ είναι, τελειώνει. Μάλιστα. Και, πού θα γίνει ο εμβολιασμός. Μάλιστα. Σε ποιο σημείο? Αυτά είναι τα δύο έντυπα. Για πάμε να ακούσουμε τη δήλωση η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο κύριος Πιερακάκης για το εμβόλιο. Let's start as soon as possible with the vaccination together as 27 with the start at the same day. Πρέπει να είναι η διαδικασία όσο πιο απλή γίνεται και να περιλαμβάνει τους πάντες. Άρα θα πηγαίνει κάποιος σε ένα από αυτά τα τέσσερα κανάλια, ψηφιακά ή όχι, και θα κλείνει δύο ραντεβού. Δύο ραντεβού για τις δύο δόσεις. Ναι. Έτσι, το πρώτο ραντεβού και το επόμενο ένα μήνα αργότερα για τη δεύτερη δόση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τώρα, εχθές είχαμε νέο συναγερμό. Είχαμε νέο συναγερμό γιατί δεν φαίνεται ότι πέφτουν τα κρούσματα, κάτι ούτε ο αριθμός των διασωληνωμένων, ούτε δυστυχώς ο αριθμός των συνανθρώπων μας που χάνουν τη ζωή τους. Είχαμε 1.190 νέα κρούσματα, 552 παραμένει σε πολύ υψηλό αριθμό οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 85 είναι οι θάνατοι, 3.870 συνολικά οι θάνατοι στη χώρα μας, αλλά είχαμε κάτι το οποίο δεν ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, ναι. Από τον κύριο Κικίλια σε δραματικούς τόνους, οι 11 περιοχές που βρίσκονται κυριολεκτικά στο κόκκινο και παραμένουν στο κόκκινο παρά το lockdown και δεν αποκλείεται σε αυτές τις περιοχές, Θεσσαλονίκη, Δυτική Αττική, Ξάνθη, Κιλκής, Πιερία, Δράμα, Ροδόπη, Γρεβενά, Πέλα, Λάρισα και Κοζάνη, να πάμε σε αυστηρότερα μέτρα. Σε αυστηρότερα μέτρα. Σε οριζόντιο και κάθετο lockdown. Κάθετο, όλα να κλειστά. Κλείσουν όλα. Όλα κλειστά. Και κανείς δεν κυκλοφορεί. Έτσι. Σε μια τέτοια κατάσταση να πάμε, σε αυστηροποίηση των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χίλιο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης φεύγει σήμερα, πάει στην Κοζάνη. Ο κύριος Χαδαλιάς πάει στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χίλιας, αλλά και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά τους συμπολίτες μας αυτούς, που ειδικά σε επιβαρημένες περιοχές δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ειδικών και δεν βοηθούν έτσι ώστε με υπευθυνότητα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη διασπορά του κορονοϊού και επιβαρύνουν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τι μπορεί αυτό να επιφέρει στην επιδημιολογική κατάσταση της χώρας και άρα αναλόγως τι μέτρα θα πρέπει να προσθεθούν σε ανάλογες περιοχές. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε, να συνδράμουμε, αλλά του κεφαλιού του κανείς. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουμε, να βάλουμε φρένο στον κορονοϊό. Αν χρειαστεί, θα σφραγιστούν ολόκληρες περιοχές, ακόμα και σπίτι-σπίτι. Αν χρειαστεί, θα σφραγιστούν ολόκληρες περιοχές, ακόμη και σπίτι-σπίτι, λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, γιατί είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, ειδικά στις 11 περιοχές που είδαμε, να τις ξαναδούμε, παιδιά, τις περιοχές που έχουν πάρα πολύ βαρύ υλικό φορτίο, που είναι στο κόκκινο, Θεσσαλονίκη, Δυτική Αττική, στον Ασπρόπυργο κυρίως. Επισημαίνεται το πρόβλημα, εντοπίζεται το πρόβλημα. Ξάνθη, Κιλκής, Πιερία, Δράμα, Ροδόπη, Γρεβενά, Πέλα, Λάρισα και Κοζάνη. Καλά κάνεις και πες στον Ασπρόπυργο, γιατί μάλλον θα είναι και η πρώτη περιοχή που θα μπει σε lockdown ολοκληρωτικό, έτσι. Ναι. Κάθετο, δηλαδή θα είναι όλα κλειστά. Ναι. Και από εκεί νομίζω θα ξεκινήσουμε, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση. Ναι, δυστυχώς. Και είναι αυτό που συζητάμε και για τα Χριστούγεννα και για το αν ανοίξαμε, πώς ανοίξαμε το click away, τα μαγαζιά, αν έπρεπε να ανοίξουμε παραπάνω. Υπάρχει και πολλή κίνηση στον δρόμο. Φαντάσου να είχαν ανοίξει τα μαγαζιά που θα είχαμε.
Και υπάρχουν και περιοχές όπου για κάποιο λόγο δεν τηρούνται τα μέτρα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί ο Χρυσοχοίδης να σου βάλει ένα αστυνομικό δίπλα σου. Όχι, στον κάθε πολίτη ο Χρυσοχοίδης να βάλει ένα αστυνομικό και να του πει: βάλει τη μάσκα σου. Κατά αποστάσεις. Τότε θα είχαμε αστυνομοκρατία, γιατί είμαστε πολύ εύκολοι στο να συζητάμε σε αυτή τη χώρα και για χούντες και για αστυνομοκρατίες κτλ. Όλα αυτά τα ακραία που μας κάνουν και τσακωνόμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να διαθέσει έναν αστυνομικό για κάποιον. Δεν έχουμε τόσους αστυνομικούς. Ούτως ή άλλως. Και τότε θα είχαμε και αλλίωση του πολιτεύματος. Λοιπόν, αν είχες τον αστυνομικό από πάνω από το κεφάλι σου, τότε θα έδιγες παιδιά. Πάντως, για το click away που λέμε, ενώ υπάρχει τόση κίνηση, δεν πηγαίνει πολύ καλά. Αλλά έχω να σου πω ότι ακόμη δεν έχει μπει το δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα. Και μας βλέπω από Δευτέρα, που θα κάνουμε την εκπομπή, να βλέπουμε ουρές. Θα έχουμε βρει και τα πατήματά μας. Ναι, που θα έχει μπει και το δώρο. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, όλοι περιμένουν το δώρο συνήθως για να πάνε να κάνουν τις αγορές τους και τα δώρα. Βέβαια. Οπότε μην έχουμε ουρές και λέμε τι click away και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στην ελευθερία της πιάτης να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την. Έχεις μείνει εκεί από χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να ξεκολλήσω εύκολα. Είναι τόσο ωραία που δεν θες να φύγεις. Νομίζω ότι δεν είμαι μοναδική βέβαια, αλλά εντάξει, το έχουμε πει. Η εικόνα είναι μαγική. Κοίταξε τώρα. Όσο την έχουμε, ας την απολαύσουμε. Εύκολα παίρνεις καφεδάκι και κάθεσαι εκεί στο παγκάκι πίσω σου να βλέπεις όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που αυτό θα ήταν έτσι, το ιδανικό. Με τι κωδικό. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, δεν έχουμε, αλλά δεν το συστήνουν. Αλλά. Ελευθερία, από τι θες να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω ότι έχεις πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Έντονη δραστηριότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για την Σπύρα, την οποία εξιχνίασε η δίωξη ναρκωτικών. Να πούμε ότι είχαν μετατρέψει σε οικογενειακή επιχείρηση τη συγκεκριμένη Σπύρα τα μέλη και μάλιστα ένας 33χρονος, ο οποίος μάλιστα είχε επιστρατεύσει μέχρι την γυναίκα του, την πεθερά του, ακόμα και την κουνιάδα του. Να πούμε ότι το πελατολόγιο ήταν πολύ μεγάλο και μάλιστα απευθυνόταν και σε περιοχές όπως η Εκάλη, το Νεοψυχικό ή το Κολωνάκι. Πήγαιναν με delivery την κόκα. Πήγαιναν με delivery την κόκα και πρέπει να σου πω ότι ήταν οι υπηρεσίες δόθηκαν όλο το 24ωρο. Έστελαν SMS στους πελάτες τους, της υψηλής κοινωνίας όπως χαρακτηριστικά έλεγε η δίωξη ναρκωτικών. Έστελαν SMS για το εύρος των τιμών, ακόμα και τις ώρες και ημέρες που θα γινόταν η παράδοση. Φανταστείτε ότι είχαν δημιουργήσει κρύπτες ακόμα και μέσα στα αυτοκίνητα, ούτως ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί στους αστυνομικούς σε τυχόν έλεγχο. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει η ελληνική αστυνομία, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 230 συναλλαγές. Τα κέρδη της συγκεκριμένης πείρας έφταναν τα 75.000 ευρώ. Έχουν μέχρι στιγμής, μετά από την επιχείρηση η οποία ακολουθήθηκε, έγινε έποδος σε 7 σπίτια, έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Τα άτομα αυτά τα οποία εμπλέκονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση ξεκινούν από τα 27 έτη ηλικίες μέχρι και 52. Υπάρχει ένας 33χρονος ο οποίος παρουσιαζόταν, όπως σας είπα, ως αρχηγός και μαζί με τη γυναίκα του προχωρούσαν στην στρατολόγηση των νέων μελών και φυσικά η έρευνα συνεχίζεται καθότι υπάρχουν πάρα πολλά μέλη τα οποία πρέπει να εντοπιστούν και φυσικά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι γίνεται και αποκωδικοποίηση των ατόμων στα οποία απευθύνουν, δηλαδή στους πελάτες. Πρέπει να βρεθούν όπως και δίποτε, ώστε να φτάσουν και στο τέλος. Έπαιρνε ο άλλος, λέει: δεν μπορώ να βγω, κύριε τάδε μου. Δεν μπορώ να βγω. Στείλε μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτό το ματσάκι που είδατε, το σακουλάκι. Το είδατε, παιδιά, πώς ήταν συσκευασμένο. Για να το ξαναδούμε στην οθόνη. Νομίζει κανείς ότι είναι σκόρδο. Έτσι όπως το έχουν. Δεν κοστίζει τόσο το σκόρδο. Δεν κοστίζει τόσο. Ναι. Αυτά. Νομίζω ότι είναι. Εύποροι πελάτες. Τώρα ψυχικό, Εκάλη, Κολωνάκι. Ναι. Ευκατάστατες θα είναι οι οικογένειες αυτές, φαντάζομαι, για να διαμένουν. Πόρτα, στο Κολωνάκι. Να μην ανταλλάσσουν και πολλά SMS για να γίνει ανιχνεύσιμα. Χτύπαγε η πόρτα. Μπαμπά, ποιος είναι, τα σουβλάκια. Όχι, ένας φίλος μου έχει φέρει μια καραμελίτσα για την υπογλυκαιμία. Να το. Οι συλλήψεις αφορούν μόνο. Δεν ξέρουμε βέβαια με τι κωδικό κυκλοφορούσαν. Ναι. Δεν ξέρουμε τι κωδικό. Εντάξει, χαριτολογώντας το λέω, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφορεί. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα δεν ξέρουμε με τι κωδικό κυκλοφορούσε έξω για το delivery το οποίο. Είναι μόνο μέλη της Σπύρας ή έχουν συλληφθεί και αγοραστές. Δεν έχει
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί. Σας είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προκειμένου να βρουν και το πελατολόγιο. Σε ποιους απευθύνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και το καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά θα οδηγήσουν και στην έβρεση των υπόλοιπων μελών της πύρας. Ελευθερία μου, αν πας για 75.000 τζίρο σε λίγες μέρες, το αντέχεις το 300 πρόστιμο. Άμα σε πιάσουν για το κωδικό μετακίνησης. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, Ελευθερία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε μετά πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, και Δήμητρα Μανιαβού, να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς την. Καλημέρα. Καλημέρα. Να δούμε εικόνες από Άμστερνταμ και Βερολίνο, όπου έχουν ρημώσει πλέον οι δρόμοι. Δείτε εδώ, παιδιά. Καθώς από εχθές έχει επιβληθεί lockdown. Στη Γερμανία, καθολικό lockdown μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και στην Ολλανδία. Lockdown επίσης καθολικό 5 εβδομάδων. Είναι, να πούμε, πολύ ανησυχητική η κατάσταση, ιδιαίτερα το τελευταίο 24ωρο στις χώρες της Ευρώπης, καθώς παρατηρούνται νέα ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων και θανάτων. Στην Ολλανδία συγκεκριμένα, ο αριθμός των μολύνσεων αυξήθηκε σε πάνω από 11.000 μέσα σε 24 ώρες. Από τους χειρότερους απολογισμούς είχε το Ηνωμένο Βασίλειο, με 612 νέους θανάτους και 26.161 νέα κρούσματα. Και στη Γαλλία παρατηρήθηκε μια απότομη αύξηση κρούσματων, 17.000 εχθές, ενώ προχθές ήταν 11.000. Μα ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους, ρε παιδί. Τα βλέπαμε, τα πλάνα τα μεταδίδαμε και συζητούσαμε εδώ πέρα γιατί εμείς δεν ανοίγουμε, θυμάστε τη συζήτηση που είχαμε κάνει. Και λέγαμε και πολλοί κόσμος έλεγε, ορίστε στο εξωτερικό όλα είναι ανοιχτά γιατί εμάς μας κλείνουν μέσα. Τώρα κλείσαν όλοι. Τώρα κλείσαν όλοι, παιδιά. Τώρα με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού στις 21 Δεκεμβρίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ενδεχομένως να αρχίσει ο εμβολιασμός στη Γερμανία στις 27 Δεκεμβρίου, ενώ να πω ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν ένα διπλό τραγικό ρεκόρ εχθές, 3.700 νέοι θάνατοι και 250.000 νέα περιστατικά μολύνσεων μέσα σε ένα 24ωρο. Αύριο εμβολιάζεται ο Πένς και σε λίγο ο Μπάιντεν. Θα μας τα πεις όταν θα τους βλέπουμε, γιατί θα είναι σίγουρα on camera. Όλος ο πλανήτης θα τους δει. Όλος ο πλανήτης θα τους δει, αλλά όλος ο πλανήτης η πληροφορία συζητά για τον Τόμ Κρούζ. Λοιπόν, το ξέσπασμα του Αμερικανού ηθοποιού τα έβαλε με τους συνεργάτες του, με μέλη του συνεργείου του, στη διάρκεια γυρισμάτων του νέου της νέας του ταινίας, του Mission Impossible 7, που ήδη είχαν αναβληθεί εξαιτίας του κορονοϊού. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το ξέσπασμά του και πόσο έξαλλος είναι με τους συνεργάτες του. You're back there in Hollywood making movies right now because of us! Because they believe in us and what we're doing! I'm on the phone with every studio at night! Insurance companies! Producers! I don't ever want to see it again! Ever! And if you don't do it, you're fired! And I see you do it again, you're gone! And anyone on this crew does it! That's it! Is it understood? If I see it again, you're gone! And so are you! So you're gonna cost him his job! Ποιος τον άκουσε και δεν τον φοβήθηκε. Αυτό επειδή δεν τηρούσαν δύο από τα 50 μέλη του συνεργείου του τα μέτρα των αποστάσεων. Yeah. Ο τόνος του δεν είναι πολύ ωραίος, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι έχει δίκιο να. Ναι. Σου λέει, παιδιά, εδώ είμαστε πάρα πολύ. Να εξαδιώνεται, κάνουν ένα γυρίσματα για μια ταινία. Δεν μπορεί να γίνει από δύο άτομα, είμαστε πάρα πολύ. Παίζουμε με τη ζωή μας, παίζουμε με τη δουλειά μας. Με τη δουλειά μας, κυρίως. Έτσι, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, άρα λοιπόν και κυρίως με τη ζωή του. Δηλαδή, δεν είναι παιδιά, φοβάται. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο περισσότερος κόσμος, ο λογικός κόσμος φοβάται. Ναι, και λογικό είναι. Οι υπόλοιποι έχουν μια δική τους θεώρηση των πραγμάτων. Απλά είναι ένα συγκεκριμένο πολύ αυστηρό πρωτόκολλο που ο ίδιος ο Τόμ Κρούζ από την αρχή του ξεσπάσματος της πανδημίας και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο τηρούσε. Και τώρα όταν είδε λοιπόν αυτό να σπάει, έγινε έξαλλος. Και από τους συνεργάτες γιατί του, έτσι. Θεωρεί ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι γίνονται όλα αυτά, χάνουν άνθρωποι τις δουλειές, ειδικά στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Ακριβώς γι' αυτό θέλω να σας δείξω λίγο μία διαμαρτυρία χορευτική. Ναι. Στην έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού της Μαδρίτης χόρεψαν λοιπόν χορευτές φλαμένκο για να διαμαρτυρηθούν, γιατί είναι κλειστές οι σχολές χορού 8 μήνες και πλέον. Οι άνθρωποι και αυτοί είναι σε απόγνωση, γιατί δεν έχουν τώρα δουλειά.
και ζητούν μία ενίσχυση παραπάνω ή κάποια μέτρα να πάρουν και για αυτούς, να μπορούν κάπως με κάποιο τρόπο να συνεχίσουν. Για πάμε να τα απολαύσουμε. Τι χορός είναι αυτός, ρε παιδί. Μα τι χορός είναι αυτός. Τραγουδά από το παράθυρο χριστουγεννιάτικες μελωδίες αυτή τη φορά. Για να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε μαζί. Παιδιά, τον τενόρο. Βλέπω, βλέπω τη βέ, κι σώβα σι φλό σου φλό, δω λίγο σα παβέ. Ω, βλέπω, βλέπω, βλέπω τη βέ, μπουλ τε νέχι σου τελό, η μόνα λίγο με. Mais alors, il faut applaudir là-haut. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it so round is a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω κι εγώ έναν τέτοιον στη γειτονιά μου. Θα έρθουμε στη γειτονιά σου με το Θόδωρο να σου τραγουδάμε το jingle bells. Δεν θα μας ρίξεις όμως κουβά με νερό. Διότι παλιά θυμάσαι, πηγαίνει για καντάδες και ξύπνησε ο παππούς από πάνω ή ο μπαμπάς της κόρης. Μην ανησυχείς. Να φύγει τα λίτες, παλιόπαιδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, Τρίαρχος Μαρούσακη. Εδώ, κοντά μας. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ήπιες καιρικές συνθήκες και σήμερα. Για κρύο, κάθε ωραία. Για κάθε ωραία. Κρύο όμως τη νύχτα και το πρωί και προσοχή τώρα στον παγετό στη Βόρεια Ελλάδα και στις τοπικές ομίχλες. Στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Πάμε να μας τα πεις αναλυτικά. Βλέπω ότι σε ρωτάει ο κόσμος για τα χιόνια ήδη. Για τα χιόνια, βέβαια. Που έχεις πει από την εκπομπή ότι θα χιονίσει αρχές του νέου έτους. Ακριβώς, ακριβώς. Και λες είναι νωρίς ακόμη, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Είναι νωρίς ακόμα. Κρατάμε. Ακόμα κρατάει η τάση. Κρατάς ακόμα. Βεβαίως, καλέ, το ρωτάνε πού ακριβώς θα χιονίσει, να μπορούμε να βγούμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε υψόμετρα ούτε και συγκεκριμένες περιοχές. Παρακολουθούμε την εξέλιξη. Θα τα δούμε βέβαια και μέσα στο βελτίο μας σήμερα. Θα δώσουμε έτσι μια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Περιμένουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας τώρα νωρίς το πρωί. Θα δείτε ότι κάνει αρκετό κρύο στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τμήματα. Επικρατούν συνθήκες παγετού προς τα βόρεια επιρροτικά τμήματα. Παρατηρήστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή τα θερμόμετρα στη Φλόρινα δεν ξεπερνούν τους 0 βαθμούς Κελσίου. Πολύ το κρύο και στην περιοχή των Ιωαννίνων με το θερμόμετρο μόλις στους 0 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή προς τα βόρεια, βορειοδυτικά επιρροτικά τμήματα. Δεν αποκλείεται κατά τόπους να σχηματιστεί και παγετός μέχρι και τις επόμενες 2-3 ώρες, οπότε και θα αρχίσει να επιδράει και η ηλιακή ακτινοβολία. Λίγο πιο ανατολικά προς την Θεσσαλονίκη, τα θερμόμετρα δείχνουν 8 με 9 βαθμούς Κελσίου. Πολύ το κρύο βέβαια και πιο νότια προς την περιοχή της Λάρισας και της Λαμίας δεν ξεπερνούν τα θερμόμετρα τους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Καθώς τώρα πηγαίνουμε ακόμη πιο νότια, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου κάνει πολύ κρύο και τώρα νωρίς το πρωί στην περιοχή της Τρίπολης. Ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου. Με αρκετό κρύο ξεκινάει η μέρα και στο κέντρο της Αθήνας, με τα θερμόμετρα μόλις στους 9 με 10 βαθμούς. Περισσότερο το κρύο προς τα βόρεια τμήματα του νομού δεν ξεπερνάμε τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογιακές συνθήκες ευνοούν τις θερμοκρασιακές αναστροφές, που σημαίνει ότι μπορεί χαμηλότερα να συναντήσουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι σε μεγάλα υψόμετρα, εξαιτίας βέβαια και της επίδρασης ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία αποδεσμεύεται τώρα νωρίς το πρωί και δημιουργεί έτσι χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Στην εικόνα τώρα του μετεωρολογικού δορυφόρου παρατηρούμε συννεφιές να καλύπτουν κυρίως τα τμήματα του δυτικού και βόρειου Αιγαίου και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Ταυτόχρονα έχουμε κάποιες συννεφιές και μέσα στο Ιόνιο. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται λοιπόν σήμερα να έχουμε λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες για σήμερα Πέμπτη. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα και συγκεκριμένα στην Ανατολική και Νότια Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια, τη Βορειοανατολική Στερεά και την Βόρεια Κρήτη αναμένουμε κατόπους αυξημένες συννεφιές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, εξαίρεση τα νησιά του Ιωνίου. Δεν αποκλείεται εκεί να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικές ομίχλες και παγετός τώρα νωρίς το πρωί με τον υδράργυρο. Αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές κοντά στους 15 με 18 βαθμούς και τον βοριά να επιμένει μέσα στο Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις, δηλαδή κοντά στα 6 μποφόρ. Τώρα για την περιοχή της Αττικής, σήμερα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε και τοπικές συννεφιές στα ανατολικά και βόρεια τμήματα
Επιμένει το βοριαδάκι στο νότιο Εγωικό, βλέπετε χαρακτηριστικά με εντάσεις κοντά στα 5 με 6 μποφόρ και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 16 με 17 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ξημερώνει μία ημέρα με αρκετό κρύο. Κρύο θα κάνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας σήμερα. Τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε σήμερα τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες στα νότια θαλάσσια τμήματα, χαμηλές συννεφιές, δηλαδή συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα. Δεν αποκλείεται τώρα νωρίς το πρωί να έχουμε περιορισμένη ορατότητα ή και τοπικές ομίγλες. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα και ο υδράργυρος κοντά στους 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής μέρας είναι το πολύ κρύο τώρα νωρίς το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τα άλλα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει καθώς θα προχωράμε μέσα στην ημέρα. Τοπικές ομίχλες ίσως συναντήσουμε τώρα νωρίς το πρωί με τον υδράργυρο κοντά στους 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι και τους ανέμους να μην προβληματίζουν στο βόρειο-βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Καθώς τώρα πηγαίνουμε πιο νότια, προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εδώ θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως προς την περιοχή των Κυκλάδων. Δεν περιμένουμε όμως βροχοπτώσεις. Ο βοριάς εδώ επιμένει με ισχυρές εντάσεις κοντά στα 6 μποφόρ, εξαίρεση η θάλασσα του Καστελόριζου, δηλαδή από τη Ρόδο και πιο νότιο-ανατολικά. Εκεί θα επικρατούν ήπιες συνθήκες ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων. Οι άνεμοι θα φυσούν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, χωρίς δηλαδή κάτι το ιδιαίτερο. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 17 με 18, ίσως δούμε ακόμη και 19 βαθμούς προς το Καστελόριζο, με τη βοήθεια βέβαια και της ηλιακής ακτινοβολίας. Πάμε τώρα να δούμε το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρήστε λοιπόν την ομπρέλα που έχει υψωθεί στη χώρα μας, αυτό το βουνό υψηλών πιέσεων, το ατμοσφαιρικό λοιπόν, όπως λέμε, βουνό στη μετεωρολογία, εμποδίζει τις κακοκαιρίες να μας έρθουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παρ' όλα αυτά όμως, βαρομετρικά χαμηλά που μας πλησιάζουν από την περιοχή της, στα βορειοδυτικά τμήματα των Βαλκανίων, έχουν σαν συνέπεια να μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας. Και έτσι λοιπόν, ο βοριάς διατηρείται μέσα στο Αιγαίο και βέβαια οι χαμηλές συννεφιές κυρίως στην ανατολική πρωτική χώρα, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές εκεί όπου η τοπογραφία το ευνοεί. Αξίζει όμως να σταθούμε και λίγο πιο δυτικά προς την περιοχή του Ατλαντικού, στις νήσους Αζόρες. Εκεί λοιπόν ο αζωρικός αντικυκλώνας παρατηρήστε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται γενικά χαμηλά. Καθώς όμως θα περνούν οι μέρες μετά τα Χριστούγεννα, εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη και άρα λοιπόν βλέπετε με το μπλε χρώμα θα οθήσει ψυχρότερες αέριες μάζες από τα κεντρικά τμήματα της Ευρώπης προς τη χώρα μας. Και αυτό είναι που μας κάνει να λέμε ότι μετά τα Χριστούγεννα και προς το τέλος του έτους θα έρθει ψυχρή εισβολή στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις. Θα δούμε όμως πόσο χαμηλά θα κατέβουν τα φαινόμενα. Βλέπετε τώρα εδώ και στην εικόνα των αερίων μαζών ότι η όλη αυτή η εξέλιξη οδηγεί στις αέριες μάζες με τον μπλε χρώμα, τις ψυχρές αέριες μάζες να μην μπορούν να βρουν τον δρόμο τους προς τη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά όμως πλησιάζουν την Ελλάδα από τα βορειοανατολικά τμήματα. Άρα λοιπόν θα έχουμε αρκετό κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Και κλείνουμε λοιπόν με τον τελευταίο μας χάρτη, με το χάρτη των βροχοπτώσεων, όπου θα δείτε ότι έχουμε γενικά απουσία χρωμάτων στη χώρα μας. Κάποιοι χρωματισμοί εμφανίζονται στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, που σημαίνει ότι θα έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Παρ' όλα αυτά, στην έναρξη της άλλης εβδομάδας θα προσπαθήσει να μας προσεγγίσει ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο και ίσως εκεί πέρα δώσει κάποιες βροχές στα πιο δυτικά τμήματα. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε. Οριακά μέχρι τα Χριστούγεννα θέλει να πηγαίνουμε με καλό καιρό. Την αμέσως όμως επόμενη μέρα ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει, θα μας έρθουν βροχές και σιγά σιγά προς το τέλος του χρόνου και τα κρύα με τις χιονοπτώσεις. Θα δούμε όμως πόσο χαμηλά θα πάνε τα φαινόμενα. Ακόμα δεν είμαστε θέσεις να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Εντάξει. Ούτε, σε περιμένουμε. Ούτε και σε πιέζουμε. Όταν έρθει η ώρα του. Ακριβώς. Δεν είναι να πεις ότι σε πιέζουμε. Άλλωστε, αλλά αφού μας το είπες. Άλλωστε σε lockdown είμαστε. Ναι. Έτσι, χαρά είναι το χιόνι. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα εξαιτίας των μετακινήσεων ιδιαίτερα. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας και σε όλους. Καλημέρα. Και Γρηγόρης Ποζιός μας περιμένει για την αθλητική μας ενημέρωση. Ναι, εδώ κοντά μας. Χαίρετε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσύ? Καλά. Τέλεια. Εγώ θέλω τη μουσική μου, το έχω ξαναπεί, αλλά δεν ακούω από το κοντό. Εντάξει, η μουσική τώρα έχει νόημα να κάνεις και είσοδο. Τώρα, άμα είσαι εδώ, περιμένει να βγούμε να κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα. Ο Περούλης. Α, όχι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Ωραία, μουσικούλα. Είναι τα κορίτσια με το βιολί. Εξαιρετική, εξαιρετική λοιπόν, μουσική. Πολύ, τσουρούτικο πολύ. Όμως το βάλατε. Ή βάλτε το δυνατά ή μην το βάζετε καθόλου. Α, μπράβο ρε παιδιά, τσουρούτικα λόγω. Αυτά είναι έτσι, ωραία, ωραία, μπράβο. Λοιπόν, ωραίο θέαμα δεν είχαμε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Γιατί έγινε. Είχαμε το παιχνίδι, το εξαναβολής ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Κακό παιχνίδι, κακός αγωνιστικός χώρος, 1-1. Οι δύο ομάδες, εδώ είδαμε την πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όπως και μία είχε και ο Ολυμπιακός. Από το κόρνερ του Λιβάη Γκαρσία, ο Εμβιλά έβγαλε την μπάλα
από την εκτέλεση κόρνερ του Λιβάη Γκαρσία. Στο 55ο λεπτό, πάσα του Μπουχαλάκη στον Βρουσάη, εκείνος θα εκτελέσει για το 0-1. Αρχικά τον κόλλα ακυρώνεται για offside. Στη συνέχεια όμως θα μέσω VAR έγινε επανεξέταση της φάσης. Ήταν σε κανονική θέση ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο οποίος σκόραρε και μέτρησε κανονικά τον γκολ. Ισοφάριση για την ΑΕΚ με κόρνερ από τον Λιβάη Γκαρσία και κεφαλιά του Σιμόες. Ευκαιρία για την Ένωση στο 90 με τον Τάνκοβιτς να την χάνει. Και ο Ολυμπιακός στη συνέχεια, στην αμέσως επόμενη φάση της καθυστερήσης, θα έχει αυτό τη δική του ευκαιρία να πάρει το μάτς με την κεφαλιά του Εμβιλά. Τελικά θα μείνει το τελικό 1-1. Κάκι στους αγωνιστικούς χώρους, επαναλαμβάνω. Δύσκολη προσπάθεια και των ποδοσφαιριστών. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Λιβάγια στην ΑΕΚ, ο οποίος δεν είχε καλή εικόνα χθες. Σχεδόν αδιάφορο θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κάποιος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα στην υπόθεση της φερόμενης υπόθεσης δωροδοκίας του Σιαμπάνη. Του παίκτη του Άρη. Έχει κάνει σφοδρότατες καταγγελίες η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με τον ποδοσφαιριστή και τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στην Επιτροπή Αδειοδότησης και στην Επιτροπή Δεοντολογίας ανακοίνωσε πως καταφεύγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητώντας την αφαίρεση της άδειας των ΠΑΕ Ολυμπιακός και ΠΑΕ Άρης, επικαλούμενοι το συμβόλαιο και τις συνθήκες μεταγραφής του Σιαμπάνη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Μάριος Σιαμπάνης αποφάσισε να φύγει από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που αμοιβόταν με 200.000 ευρώ το χρόνο και να υπογράψει με 30.000 ευρώ το χρόνο στην ΠΑΕ Άρης. Κανένας λογικός άνθρωπος, ή δικαστής ή εισαγγελέας σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να πιστέψει αυτή τη ραδιουργία, όποια δικαιολογία και αν σκαρφιστούν οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης και ο Μάριος Σιαμπάνης. Η σχέση πλέον του Μάριου Σιαμπάνη με τον Ολυμπιακό αποδεικνύεται ποικιλοτρόπως, όπως το ότι εκπροσωπείται νομικά από την αδελφή της Γενικής Διευθύντριας του Ολυμπιακού Λίνα Σουλούκου, μέχρι και στις περίεργες μεταγραφές δανεισμούς μεταξύ των εμπλεκομένων ομάδων και φυσικά μέσω πολλών άλλων στοιχείων που θα κατατεθούν σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε σοβαρότατες καταγγελίες σχετικά με τους ισχυρισμούς της ΠΑΕ Ολυμπιακός, περιφερόμενης απόπειρας δωροδοκίας του τερματοφύλακα του Άρη Μάριου Σιαμπάνη. Ποια πρόσωπα πλησίασαν τον Μάριο Σιαμπάνη? Μήπως ήταν τελικά από το περιβάλλον της ΠΑΕ Ολυμπιακός τα πρόσωπα που ο κύριος Καραπαπάς ανέφερε στο post? Αν κατέθεσε μόνο για το ένα, ποιος είναι ο λόγος? Ότι το έτερο πρόσωπο συνδέεται και με αποδείξεις με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και έτσι αποδεικνύεται επισήμως η συμμετοχή της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην υποτιθέμενη απόπειρα δωροδοκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε εκεί που... Και έπεται συνέχεια. Ναι, και έπεται συνέχεια σίγουρα. Λοιπόν, πάμε εκεί που παίζεται πραγματικό ποδόσφαιρο. Στην Αγγλία είχαμε ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Τότεναμ και Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Άνοιξε το σκορ με τον Μο Σαλάχ η Λίβερπουλ, ισοφάρισε η Τότεναμ με τον Σον. Εδώ θα δούμε 2.000 στο κόπο, τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν. Ήταν έκρηξη η Λίβερπουλ, η οποία πάτησε κορυφή με 28 βαθμούς, άφησε πίσω τη δεύτερη την Τότεναμ με 25. Mm-hmm. Λοιπόν, και κλείνουμε με μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός χθες ιτήθηκε από την Βαλένθια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 85-96. Η έλλειψη ενέργειας στήχησε επί της ουσίας στον Ολυμπιακό, ο οποίος είδε και τον Πρίντεζι να τραυματίζεται στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός κόντρα στην Βαλένθια. Κορυφαίος παίκτης για την Βαλένθια ήταν ο Ντούβλεβιτς, ο οποίος πέτυχε 20 πόντους, και για τον Ολυμπιακό Λούκας με 18. Μάλιστα. Αυτά. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Αυτή η ισπανική καλημέρα. Σχολή. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Αυτή η ισπανική σχολή του μπάσκετ. Έχουν ένα παιχνίδι πάντοτε που είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μας δυσκολεύει. Λοιπόν. Παιδιά, για πάμε τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα. Μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας για το Volkswagen. Volkswagen T-Roc, η έκδοση Advance. Χιλίων κυβικών, 115 ύπων, σε γκρι μεταλλικό χρώμα με οροφή σε μαύρο χρώμα, αξίας 23.200 ευρώ, υποκαθιστά τα πολυχρηστικά αυτοκίνητα, καλύπτει όλες τις ανάγκες οικογενειακού εκδρομικού τύπου και δεν συζητάμε για το στυλ που έχει. Έχει γεννηθεί ηγέτης για να αλλάξει τα πάντα στην κατηγορία των SUV, με την εκφραστική σχεδίαση, τις αμέτρητες επιλογές εξατομίκευσης και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς. Το διεκδικείτε μέσω του 14999 από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και να πούμε ότι είναι και ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τον τυχερό ή την τυχερή. Μάλιστα. Γιατί η κλήρωση θα γίνει στις 26 του μηνός, το βράδυ του Σαββάτου δηλαδή, δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, στον τελικό του Just the Two of Us. Εκεί θα έχουμε την ανάδειξη του νικητή.
Τι καλύτερο να έχετε αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο, οπότε διεκδικήστε το. Τελικό, ο οποίο, παιδιά, που αναγγέλλεται ω φαντασμαγορικό. Θα είναι και εορταστικό ταυτόχρονα. Μεγάλη, μεγάλη βραδιά. Με πάρα πολλού προσκεκλημένου. Εν πάση περιπτώσει. Ωραίο πράγμα. Ωραίο. Να κάτσει το. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Είναι ένα καλό φίλο, καλό κύριο. Εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα. Είδεσε τώρα ότι δεν έχουμε κάνει υπέρβαση σήμερα. Α, συγγνώμη, παιδιά. Και είπε να πιάσει την κουβέντα. Έχει δίκιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Να μην ξεχνιόμαστε, όπως και να τα περάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Μια χαρά θα τα περάσουμε. Ωραία, με τις οικογένειές μας θα τα περάσουμε, ωραία. Στο σπίτι. Με την ευχή αυτά να είναι. Έτσι, τα τελευταία δύσκολα Χριστούγεννα. Χωρίς πανικό, έχουμε και το όμορφο δέντρο μας εδώ πέρα. Θα είμαστε μαζί παρέα και στο στούντιο. Θα περάσουμε μαζί τις γιορτές, θα μας βλέπετε από το σπίτι. Θα προσπαθούμε να είμαστε πιο ευχάριστοι εκείνες τις μέρες. Να μην λέμε μόνο δυσάρεστα πράγματα. Όχι, ρε παιδί. Λοιπόν. Θα έχει έρθει και θα φτάνει και το εμβόλιο. Θα έχουμε άλλα. Έτσι. Να πούμε καλημέρες. Καλημέρες. Να πούμε καλημέρες στον κύριο Φάνη, στον κύριο Θάνο, στον κύριο Ιφαντίδη από το Πεντάβρισο της Καστοριάς. Την κυρία Βίκη έχει μπερδευτεί με τα ρεβεγιόν. Δεν μπορείτε να μετακινηθείτε, κυρία Βίκη, δυστυχώς. Επειδή ρωτάει, μπορεί να μετακινηθεί από Δήμο σε Δήμο. Εκτός. Τώρα θα με πας τώρα στο εκτός. Θα σε γελάσω τώρα, λοιπόν. Να σου πω. Αφού είπαν ότι μέχρι 9 άτομα μέχρι, μπορούμε να κάνουμε. Ναι, λοιπόν, είναι η επιχείρηση Φούσκα, όπως τη λέμε. Ναι. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε τέλος πάντων. Ναι. Από Δήμο σε Δήμο μπορείτε να μετακινηθείτε, αλλά στο σπίτι πρέπει να είστε μέχρι 9 άτομα. Μάλιστα. Δύο οικογένειες μέχρι 9 άτομα. Για να μην. Όχι τρεις οικογένειες, γιατί έτσι είναι άλλο πράγμα. Βλέπεις. Μέχρι 9 άτομα στο σπίτι. Πώς μπορείτε να μετακινηθείτε. Αλλά οι πρώτες των ειδικών είναι καλύτερα να μείνουμε με τις οικογένειές μας και να μην βρεθούμε σε επαφή με άλλες οικογένειες, γιατί και αυτές θα βρεθούν με άλλη οικογένεια έτσι. Μετά και θα έχουμε την διασπορά, αν υπάρχει έστω και ένας ασυμπτωματικός. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Χαρά Πουρλουκάκη, στον κύριο Σαμπάνη, στην κυρία Φιλιό, για το κούρεμα σου λέει. Ευχαριστούμε, παιδιά. Στον κύριο Γαλάνη, στον κύριο Διώτη από τη Λαμία, στον κύριο Παυλίδη από τη Χαλκιδική, στον κύριο Μύρονα Τζαρδί, στον κύριο Πεχλιβανίδη από την Ορεστιάδα, στον κύριο Μαυρέα, στον κύριο Μαυροκεφαλίδη στο Δήλεση, στον κύριο Αναστούλη, ο οποίος πίνει το καφεδάκι του και μας βλέπει, στον κύριο Βελή στα Καμένα Βούρλα, στον κύριο Χατζηστρατή, πάλι με τα καλά του λόγια. Καλημέρα, κύριε Χατζηστρατή. Στον κύριο Βούτση, στο παραδοσιακό καφενείο Μαλιαφούρη, στον κύριο Σιταρένιο, στην κυρία Δροσινού, στην κυρία Καραπροήμου, στην κυρία Καζατζίδη, στον κύριο Φουκάκη. Άκου. Στέλνει, πες το εσύ. Στέλνει οι σκέψεις μου φιλιά να σε καλημερίσουν. Χάδια και ονείρα τα ζεστά να σε γλυκοξυπνήσουν. Καλή σας ημέρα. Ωραίο. Δεν μπορείς και εσύ κάθε πρωί να λες ένα τέτοιο, μόλις ξεκινάμε. Τώρα περίμενα, θα σκεφτώ για το επόμενο. Καλημέρα στην κυρία Διαμαντούλα, στον κύριο Πλάτωνα, στην κυρία Βλάχου, στον χρόνια πολλά στη Ζάκιν Θόμας, παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Μαθιούδη, στον κύριο Μαλούση, στον κύριο Τσίμπα στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Παλαμίδα στη Μηχανιώνα, στον κύριο Δημαρέση, στην κυρία Πέπη Λαναρά και στην κυρία Μούκου στη Θάσου μας, στην κυρία Αντιόχου στην Κέρκυρα, στον κύριο Ματζάρη καλημέρα, στην κυρία Βίκη μας ευχαριστεί, στη Χίο. Για δώρο Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, αν ξέρουμε κάτι, σε λίγο μείνετε εδώ, ο Σπύρος Φρεμεντίτης. Απάντηση σε όλα. Μαζί με τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εαυτό λόγο. Στον κύριο Βιβιλάκη, στη Μυτιλίνη μας, στην κυρία Φένια, στον κύριο Χατζηρίζο, στον κύριο Κωστόπουλο, στον Άγιο Δημήτριο, στην κυρία Τατιάνα, στον κύριο Χρήστο Τσιαμπάζη, στην κυρία Σιμών από την Κρήτη, καλές γιορτές και υγεία για όλους. Από όλη την Ελλάδα μηνύματα και να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν πάμε. Πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σκεφτώ και εγώ το τετράστιχο. Κάτι καλό θα σου πω. Έχεις μπροστά σου γύρω στις 3 ώρες. Εντάξει. Άμα θέλω 3 ώρες για 4 στίχους, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εντάξει. Δεν έχουμε προοπτική στην ποιήση καμία. Λοιπόν... Στο τέλος της εκπομπής θέλω να το πεις το τετράστιχο. Στο τέλος το θες. Στο τέλος. Εντάξει. Πολύ ή στο τέλος ή θα κάνουμε κόντρα με το σαραντάκο. Ποιος θα σου πει το πιο ωραίο στιχάκι. Να δούμε τι θα βγει. Άντε να δούμε. Ναι. Λοιπόν, τα νέα. Ένα στίχημα με 8 μέτρα. Μεσαία τάξη, κυβερνητική προσπάθεια επαναπροσέγγισης με όσους έχουν πληγεί περισσότερο. Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σβήνουν τα τέλη κυκλοφορίας των ΙΟΤΑΧΗ μετά την πενταετία. Αν το δημόσιο δεν έχει βεβαιώσει την οφειλή, και 250.000 εμβόλια η πρώτη παρτίδα.
Λοιπόν, εδώ στην Καθημερινή, πότε θα σφίξουμε πάει τα χέρια. Οι ειδικοί απαντούν στους The New York Times. Οι εκτιμήσεις του δόκτωρος Άντονι Φάουτσι, πανεπιστημιακών και εξειδικευμένων επιστημονικών συντακτών. Ενίκη αντιδράσεις για την εξαίρεση από αποζημίωση των νομικών προσώπων ιδιοκτητών ακινήτων. Έως το τέλος του 2021 τα πρώτα 6 ραφάλ και δικαστήρια πολεοδομίες φρενάρουν το επιχειρήν. Ικανοποίηση για τα ΚΕΠ, το gov.gr και το Γενικό Εμπορικό Μητρό. Στην εφημερίδα των συντακτών, ποια είναι η εταιρεία που μας επιτηρεί κρυφή επί 8 μήνες σύμβαση της κυβέρνησης με τον αμερικανικό κολοσσό Palantir για τη διαχείριση της πανδημίας. Στον ελεύθερο τύπο, ο οδηγός για τις μειώσεις στα ενίκια, τα μυστικά της ρύθμισης για έκπτωση στο 80%. Συναγερμός σε Δυτική Αττική, το πλάνο για τους εμβολιασμούς, λιγότερες αρχικά διαθέσιμες δόσεις, αύξηση παραδόσεων από τα τέλη του Ιανουαρίου. Τούρκος ο Ερντογάν, εισαγωγικά με τις αμερικανικές κυρώσεις και ηλεκτρικά αυτοκίνητα Made in Greece, πολύ ωραίο αυτό. Επένδυση της γερμανικής next.e.go με 1000 θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Στη Δημοκρατία, μπίζνα αλβανικής καταγωγής με σκοπιανό κολλητό του ΖΑΕΦ. Ο κολοσσός που επενδύει στην Ελλάδα πτώχευσε πριν από 7 μήνες. Αποκάλυψη. Πολλές σκιές στο Mega Project είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που διαφημίζει προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης. Στην εφημερίδα Αυγή, Ζόφος, η Δημοκρατία σε καραντίνα, προσήγαγαν εργαζόμενους στον επιστημισμό που έκαναν συμβολική διαμαρτυρία έξω από το Μαξίμου, εκφράζοντας την αγωνία του κλάδου που είναι μήνες χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα. Επίσης, μείωση ακταίων στα ΕΗ επαναφέρει τη βάση εισαγωγής. Η Κεραμαίος, όχι στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας, διπλή διαμαρτυρία από φοιτητές και εκπαιδευτικούς και βλέποντας και κάνοντας, πάνε για νέα παράταση στο άνοιγμα των σχολείων. Στο ριζοσπάστη, πάρτε τώρα μέτρα για τους χώρους δουλειάς και τις δομές υγείας. Στο κόκκινο τα κρούσματα στη Δυτική Αττική. Στην Εστία, κίνημα υπέρ της ελληνικότητος με σημαία τη γλώσσα. Μπαμπινιώτης, φιλόλογοι βάλουν με ανακοινώσεις εναντίον της γλωσσικής απατρίας και της αλλοιώσεως του λεξιλογίου μας. Στην Κόντρα, οργή και απόγνωση από τους εργαζόμενους και επαγγελματίες. Έχουν εξαντληθεί πλέον οι αντοχές της κοινωνίας. Μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό. Στο Ποντίκι, ελευθερία, ο κωδικός, η κωδική ονομασία του εμβολιασμού στη χώρα μας σε δόσεις. Εδώ δες, Ρεβεγιόκ. Ρεβεγιόκ. Επαόριστον στον εμβολιασμό και την επίστευση ευρωκονδυλίων ποντάρει η κυβέρνηση για την ανάκαμψη. Διαρκής ο κίνδυνος ανατροπών σε περίπτωση αναβάθμισης της τουρκικής επιθετικότητας. Μακροπρόθεσμη και με ρίσκα στην οικονομία η επιστροφή στην κανονικότητα. Στην Εσπρέσο, η έμου, ο εφοπλιστής Λεβεντάκης για το γιο του δεν έχει σχέση με τις σφαίρες των Αλβανών. Το παιδί βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Ο άταχτος γόνος που ξυπνά τα πάθη από τη Μιζεράκη και τα reality του έρωτα στο ξύλο με αστυνομικούς στην Τρούμπα. Και η κόρη του Χάνιμπαλ, εδώ κοιτάτε παιδιά, ξερίζωσε την καρδιά της ζωντανής μάνας της. Έλα, Χριστέ, Παναγία. Εδώ να προσέξεις αν παίρνεις καθαρίστρια στο σπίτι. Ναι, ναι. Σεξι καθαρίστρια ξαφρίζει σπίτια. Γεωργιανή γυναίκα Αράχνη παρουσιάζεται ως οικιακή βοηθός σε οικίες πλουσίων. Καταζητείται η 40χρονη Ταμάρα με το ελκυστικό προφίλ που χτυπάει σπίτια στα βόρεια προάστια. Αμελία πάνω από 230.000 ευρώ. Μπαίνει η κυρία Ταμάρα μέσα. Τη βλέπεις που είναι καλονή. Σαν στο σπίτι σου. Δικό σου. Πάμε. Ναυτεμπορική. Τα μυστικά της νέας μείωσης στα ενίκια. Για ποιες συμβάσεις τα μισθώματα θα ψαλιδιστούν 80%. Ποιοι εμπίπτουν στο μέτρο. Πάμε και στον τύπο της Θεσσαλονίκης μας. Σκληρό lockdown στις κόκκινες περιοχές με πολλά κρούσματα. Παραθυράκια από τον Υπουργό Υγείας για μέτρα αναπεριοχή. Επιμένει ο ιός στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που ακούμε για lockdown αναπεριοχή. Σπίτι-σπίτι, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε που σήμερα έχει την τιμητική της ως προς τις επισκέψεις της για την πανδημία. Θα πάει εκεί ο κύριος Χαρδαλιάς να δει το σχέδιο. Ναι. Για το πώς θα γίνει ο εορτασμός στην πόλη, τα μέτρα που θα ληφθούν με το εμπόριο. Έλα, Άρη, καλημέρα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα από το ΑΧΕΠΑ, το οποίο εφημερεύει και το οποίο μάλιστα από χθες θρυνεί το χαμό ενός ακόμα υγειονομικού. Πρόκειται για μια 54χρονη νοσηλεύτρια. Ήταν νοσηλεύτρια του νοσοκομείου και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Να πούμε πως, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο, γιατί και στη Δυτική Αττική παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, το πρόβλημα παραμένει με τον κορονοϊό. Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει να είναι βαρύ. Και μάλιστα αυτό που ανησυχεί περισσότερο τους ειδικούς είναι η επιμονή στα νοσοκομεία. Το ποσοστό πληρότητας στις μονάδες εντατικής θεραπείας στη Θεσσαλονίκη παραμένει να είναι 90%. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χαρδαλιάς, στην Κοζάνη ο κύριος Χρυσοχοίδης, σειρά συσκέψεων. Εδώ ο κύριος Χαρδαλιάς από το απόγευμα θα βρεθεί με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με δημάρχους της περιοχής και Θεσσαλονίκης αλλά και περιφερειακών δήμων, με τους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών αλλά και με τους επικεφαλείς υπηρεσιών της πυροσβεστικής και της αστυνομίας για να δουν τι γίνεται και τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα σε κάποιες περιοχές και τοπικά lockdown. Η Κοζάνη είναι στο κόκκινο και υπήρχαν πληροφορίες ότι συζητείται μια δέσμη μέτρων πιο επικεντρωμένη στη συγκεκριμένη περιοχή. Να δούμε, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά και δεν ξέρω αν πρέπει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα. Ακόμη και το 9 δηλαδή των ατόμων του Ρεβεγιόν. Νομίζω και μόνο το γεγονός ότι οι δύο αρμόδιοι ειδικούς να εκφράζουν διάφορες θέσεις ανεβαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κοζάνη και στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και πάλι εκ νέου μετά από τόσες εβδομάδες lockdown στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, ότι χρειάζεται να ανέβουν πάνω, να γίνουν νέες συσκέψεις, δείχνει ότι προσανατολίζονται στο να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Διαφορετικά, πώς θα πάμε, ρε παιδιά, παραμονές Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Αλλά το 90% που μας λέει ο Άρης της ΜΕΘ, ακόμη και τώρα, μετά από τόσο διάστημα που έχει κλείσει, η Θεσσαλονίκη είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό και αν υπάρξει επιπλέον διασπορά δεν θα αντέξουν τα νοσοκομεία, κακά τα ψέματα. Το έχουν πει και οι γιατροί, το έχουν πει και οι γιατροί εννοώ εκεί στα νοσοκομεία. Και μας έλεγαν ότι αυτό είναι ο βασικότερος δείκτης που τους ανησυχεί. Φαίνεται, λένε, ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά. Δεν ξέρω αν δεν γίνονται σωστά. Δεν τηρούνται σωστά τα υπάρχοντα μέτρα. Δεν ξέρω. Υπάρχει πάντως ζήτημα. Κοιτάξτε, πάντως, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Ένα είναι... πράγμα είναι η κόπωση, η οποία είναι δεδομένη σε όλους μας. Υπάρχει ένα άλλο βεβαίως. Είναι ότι αυτά που είχαν κλείσει στην πρώτη καραντίνα έκλεισαν και τώρα. Όμως παρά το γεγονός ότι έχουμε ακριβώς τα ίδια μέτρα, εντάξει, η κίνηση έξω. Είναι παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω είμαστε ότι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Καραντίνα. Παιδιά, εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι επειδή είναι ίδια τα μέτρα πλέον παντού, ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν τηρούνται όπως πρέπει από τους πολίτες τα μέτρα. Θέλω να πω λίγο πολύ. Νομίζω παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο. Όλοι κινούμαστε στα ίδια επίπεδα. Και οι καιρικές συνθήκες που μας έλεγαν οι ειδικοί. Οι καιρικές συνθήκες. Γιατί αν δείτε το χάρτη, οι περισσότερες περιοχές που παρουσιάζουν το πρόβλημα είναι στα βόρεια. Παίζει δηλαδή και η θερμοκρασία το ρόλο της. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο προέκυψε από τον έλεγχο που κάνει η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘΙΤΑ στα λίμματα, στα αστικά λίμματα της Θεσσαλονίκης. Παρατηρήθηκε και νέα μείωση του υλικού φορτίου κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια, έχει πέσει ο ρυθμός της μείωσης σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό είναι λογικό, λένε οι επιστήμονες. Στους αριθμούς στα νοσοκομεία δεν το έχουμε δει ακόμα. Ναι, στα νοσοκομεία. Δεν αποτυπώνεται. Μάλιστα. Καλημέρα, άλλη μας. Και δυστυχώς την ώρα που έχουμε αυτές τις εξελίξεις, κάποιοι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να επιδεικνύουν αντικοινωνικές συμπεριφορές. Με τους Ρωμά. Στο νοσοκομείο Γιάννη Τσόν. Μπήκανε μέσα και έκλεψαν ασθενή με κορονοϊό. Κάνια δεκαριά άτομα. Χωρίς να φοράει κανείς από αυτούς μάσκες, εκτεθειμένοι μπήκαν στην κλινική COVID, βρήκαν τον συγγενή τους, τον φυγάδευσαν. Μάλιστα, είχαμε και δύο συλλήψεις στην περιοχή, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν φορούσαν μάσκα, πήραν τον ασθενή με τον κορονοϊό. Ποιος ξέρει πού πήγανε, από πού πέρασαν, με ποιους βρέθηκαν. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πει κανείς, δηλαδή. Ό,τι να είναι. Πραγματικά. Λοιπόν, πραγματικά. Άρη μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Άρη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Για έλα λίγο μαζί μου. Εδώ. Τι λέει. Ναι. Το κατάστημά μας είναι take away. Ναι. Για όσοι δεν καταλαβαίνετε, παίρνεις φεύγεις. Έτσι. Μπορεί έτσι να το καταλάβουνε. Έτσι είναι πιο... Καταρχάς είναι πιο ελληνικό. Ναι. Μπορεί να μην είναι... Καλά γράμμα, αλλά είναι πιο... Τώρα τους τρολάρει. Ναι. Το έχει γράψει ο Λόσος, θα δεν βλέπεις εδώ πέρα. Ναι, ναι.
Είναι και take away. Το λάρι αυτούς που πηγαίνουν να ακούς. Όχι. Όχι, κάνει μια λέξη το take away. Είναι take away. Για όσοι δεν καταλαβαίνετε, παίρνει, φεύγει. Εντάξει. Ναι. Μπα και καταλάβετε επιτέλου. Παιδιά, μην έρχεστε απ' έξω και λέτε θέλω να πάρω αυτό, θέλω να πάρω εκείνο. Συνεννοηθήκαμε, παιδί μου. Παίρνει, φεύγει. Δεν ξέρω αν συνεννοηθήκαμε. Θα δούμε την επόμενη ανάρτηση. Λοιπόν. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, καθηγητή πνευμονολογίας εντατικής θεραπείας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Παπλόπουλο, σε εσάς, στην κύριο Κουτροκόη και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Τι κάνετε, είστε καλά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Με συγκρατημένη αισιοδοξία, βασικά γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό. Ναι. Αλλά όταν κανείς είναι φύση αισιόδοξος, καλά κάνει και τα βλέπει καλύτερα τα πράγματα. Όμως, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Βασιλακόπουλε, σήμερα, κύριε καθηγητά. Αφού βλέπουμε ότι τουλάχιστον 11 περιοχές της χώρας είναι στο κόκκινο, αφού συζητάμε το ενδεχόμενο να έχουμε lockdown ακόμη και από σπίτι σε σπίτι, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τι σόι ρεβεγιόν πάμε να κάνουμε? Τώρα, κοιτάξτε, όλη η κουβέντα για το ρεβεγιόν είναι, πώς να σας το πω, μια κουβέντα που γίνεται για να γίνεται, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Καταρχήν, συζητιέται λαθασμένα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι κινδυνεύουμε να έχουμε τρίτο κύμα. Και είναι λανθασμένη κουβέντα, διότι για να έχεις τρίτο κύμα πρέπει να έχει τελειώσει το δεύτερο. Σωστά. Διαπιστώνεται ότι και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είμαστε μοναδικοί εμείς, δεν έχει τελειώσει το δεύτερο. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση στην οποία ναι, μεν έχουμε μια μείωση των κρουσμάτων μετά από πολλές εβδομάδες lockdown. Θα περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από αυτή που τελικά πετύχαμε. Χώρες άλλες οι οποίες άνοιξαν τρέχουν και δεν φτάνουν να ξανακλείσουν, κλείνουν τα πάντα. Χώρες πιο πειθαρχικές, πιο πειθαρχημένες από εμάς, δηλαδή με μια κουλτούρα περισσότερης πειθαρχίας από ότι το δικό μας ιδιοσυγκρασικό θυμικό, ας το πούμε έτσι, μας συντροφεύει στη συμπεριφορά μας. Και είναι προφανές ότι το μόνο σοβαρά ελπιδοφόρο είναι ότι δεν έρχεται ένα εμβόλιο. Έρχονται παραπάνω από ένα εμβόλια, πολύ αποτελεσματικά και ασφαλή, ναι, το ένα μετά το άλλο. Και αυτό είναι η ελπίδα που θα μας κρατήσει ψυχικά, πώς να σας το πω έτσι, υγιής, σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που πρέπει να περάσουμε, διότι όταν έχεις προοπτική να λυθεί ένα πρόβλημα και η προοπτική είναι σοβαρή, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη, έχεις κάτι να περιμένεις. Πώς να σου το πω, είναι... Σωστά. Έχεις από κάπου να πιαστείς. Ακριβώς. Ακριβώς. Προτού προχωρήσουμε για τα εμβόλια, γιατί έχουμε και γι' αυτό ερωτήσεις. Αυτές οι 11 περιοχές που ακούσαμε χθες, που ανακοίνωσαν, για ποιο λόγο είναι η πρώτη φορά, πέρα από την... από τα κρούσματα που καταγράφονται στις περιοχές που είναι στο κόκκινο, είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που δίνεται λίστα με περιοχές που είναι σε συναγερμό. Σημαίνει κάτι? Σημαίνει ότι προειδοποιούν τον κόσμο? Σημαίνει ότι προετοιμάζουν τον κόσμο για πιο αυστηρά μέτρα εκεί? Πώς το ερμηνεύετε? Μισό λεπτό. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέτε δεν είναι ακριβές πλήρως, με την έννοια ότι πολλές φορές σε ενημερώσεις ή σε επίσημες ανακοινώσεις έχουν συζητήσει για το ποιες περιοχές της χώρας έχουν ιδιαίτερα βαλείο επιδημιολογικό φορτίο. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πριν φτάσουμε να μπούμε σε καθολική καραντίνα, είχαμε χωρίσει τη χώρα αρχικά σε 4 περιοχές, μετά σε 2. Άρα υπάρχει πάντα αυτή η κουβέντα που γίνεται και έχει νόημα να γίνεται για επιστημονικούς λόγους. Για το πόσο βαριά είναι κάθε περιοχή ή όχι. Όμως είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι μπορεί σε αυτές που είναι στο κόκκινο να ληφθούν μετά από καιρό επιπλέον μέτρα, αυστηρότερα μέτρα εν ώψη των εορτών. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν συμμετέχω σε καμία κυβερνητική απόφαση, έτσι. Δεν είμαι καν στην επιτροπή που εισηγείται για τα μέτρα, για να μην παρεξηγηθώ. Εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μετά από τα Χριστούγεννα το σύστημα υγείας θα ξαναπιεστεί σοβαρά και θα ξαναθρηνήσουμε ανθρώπους, διότι η φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι τέτοια
που αποκλείεται να μην ξεφύγουμε κάπως τώρα τα Χριστούγεννα. Λέμε ότι θα τηρήσουμε τα μέτρα. Το ποσοστό που τα μέτρα θα τηρηθούν είναι άλλοτε άλλο, αποκλείεται να είναι 100%. Ταυτόχρονα, μέρα με τη μέρα ο καιρός αγριεύει, γίνεται πιο πολύ το κρύο και αυτό ερμηνεύει εν μέρη και το γιατί στη Βόρειο Ελλάδα η επιδημία επιμένει περισσότερο σε σχέση με την Νότιο Ελλάδα, πέρα από το αρχικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Ο ιός μεταδίδεται περισσότερο στο κρύο. Άρα δεν έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει τόσο με τη συμπεριφορά των πολιτών. Όχι, έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά 100%. Απλά σας λέω, δεν είναι μόνο παραγωγικό. Μάλιστα. Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα. Άρα λέτε εσείς ότι οι 11 περιοχές αυτές πρέπει να κλείσουν από τώρα. Γιατί λέτε ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Είναι η άποψή σας η προσωπική αυτή. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα όχι για αυτές τις περιοχές. Για όλη την Ελλάδα θα υπάρξει πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε, οποιαδήποτε δραστηριότητα ανοίγει, έστω και μερικώς, αυξάνει την κινητικότητα. Η αύξηση της κινητικότητας θα αρχίσει να δημιουργεί νέα κρούσματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολλά, λιγότερο πολλά, θα εξαρτηθεί από το πόσο προσεκτικοί θα είμαστε όλοι μας. Δυστυχώς, αυτή η έννοια της ατομικής ευθύνης έχει αρχίσει να είναι, πώς να σας το πω, να ακούγεται σαν... σαν ρετσινιά να λέγεται ατομική, ότι πρέπει να υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά δυστυχώς εδώ πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή το κράτος να λύσει το πρόβλημα. Κανένα κράτος δεν τα κατάφερε. Πέστε ότι εδώ το κράτος μας είναι ανίκανο. Κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Έτσι, ότι δεν τα καταφέρουν καλά η δικιά μας κυβέρνηση. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν ποια κυβέρνηση στην Ευρώπη τα καταφέρνει καλά. Δεν μπορεί παντού να υπάρχουν μόνο ανίκανες κυβερνήσεις. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς να το κάνουμε. Άρα υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται κορονοϊός. Και κανένας δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει χωρίς εμβόλιο. Και ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν παλεύεται. Προφανώς και δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Μα έκανε δεν παλεύεται. Πανδημία επίπεδου παγκοσμίου πολέμου. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν παλεύεται. Και ίσως να χάνουμε και το, να χάνουμε και το, και το δάσος όταν τσακωνόμαστε καθημερινά για δέντρα, για επιμέρους θέματα δηλαδή. Με γνώμονα την κομματική αντιπαράθεση, εγώ αυτό λέω, κύριε Βασιλακόπουλε. Έχουμε χάσει νομίζω... πολύτιμο χρόνο στο να μην συνεννοηθούμε. Δεν έχουμε κατορθώσει να συνεννοηθούμε όταν αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο, όπως είπατε, το οποίο αγγίζει τα όρια ή τα ξεπερνάει ενδεχομένως ενός παγκοσμίου πολέμου. Μα προφανώς τα ξεπερνάει και σας το ξαναλέω. Δεν μπορεί σε όλο τον κόσμο όλες οι κυβερνήσεις να είναι τόσο ανίκανες. Δεν μπορεί. Κάπου θα υπήρχε κάποιος ικανός. Θα ξέφευγε. Άρα λοιπόν, τον κανόνα. Για να το κωδικοποιήσουμε, ένα, λέτε ότι είναι νομοτελειακό ότι θα έχουμε έξαση της κατάστασης των κρουσμάτων μετά τις γιορτές. Κύριε Παυλόπουλε, είναι νομοτελειακό μόνο και μόνο, να σας πω γιατί. Μόνο και μόνο το ότι τον Ιανουάριο θα έχουμε κατά μέσο όρο περισσότερο κρύο από ό,τι έχουμε τώρα και ότι όλοι οι αναπνευστικοί οι γρήποι, οι υπόλοιποι κορυφώνουν, αρχίσουν και κάνουν τις σοβαρές τους επιδημίες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο μέχρι να ζεστάνει ο καιρός. Είναι η σίγουρη, πώς θα σας το πω, πρόβλεψη ότι θα έχουμε έναν αντίπαλο τον κορονοϊό που θα γίνει δυσκολότερος τον Ιανουάριο, δυσκολότερος τον Φεβρουάριο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε και να γίνουμε κι εμείς πολύ πιο προσεκτικοί. Πάντως, κύριε... Μέχρι ότου το εμβόλιο να λύσει το πρόβλημα. Πάντως, κύριε Βασιλακόπουλε, με αυτά που μας λέτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή έχει ξεκινήσει, ξέρετε, από την κούραση που έχει ο πληθυσμός. Όλοι λέμε μετά τις γιορτές, να ανοίξουν τα σχολεία, να ανοίξουν σιγά σιγά το εμβόλιο. Θα ήθελα να πω κάτι. Μισό λεπτό. Μη συνδέουμε τα σχολεία με το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι όχι, δεν είπατε μας. Το εμβόλιο. Άλλο λέω, ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση ότι επειδή πάμε λίγο καλύτερα, ότι μέσα στον Ιανουάριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανοίγουμε πράγματα, με πρώτα απ' όλα τα σχολεία και το εμπόριο και να επανέλθουμε σε μια σχετική κανονικότητα. Εσείς τώρα είπατε Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είμαστε στο πικ. Θα είναι εγώ πάρα πολύ δύσκολο. Ότι θα είναι πολύ δύσκολοι αυτοί οι δύο μήνες, διότι η μεταδοτικότητα του ιού από τη φύση της λίμωξης και του τρόπου μετάδοσης θα είναι μεγαλύτερη. Άρα, αν ανοίγουμε πολλές δραστηριότητες, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην έχουμε έξαρση του υφιστάμενου κύματος. Ονομάστε το όπως θέλετε, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρεις τώρα. Μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέω και ο Βέβαια, είναι πολύ καθαρός, είναι πολύ σαφής. Ο άνθρωπος ξέρει τι λέει και το λέει και πολύ, με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Όμως, λέγαμε πριν και με τον κύριο Βασιλακόπουλο ότι τσακωνόμαστε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, για οτιδήποτε άλλο εκτός από το πώς θα συνεννοηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση όσο καλύτερα γίνεται. Τσακωνόμαστε για το σπίτι του Τσίπρα. Ναι. Αν πήγε ο Τσίπρας και νίκιασε σπίτι στο Σούνιο, λες και δεν έχει δικαίωμα ο ένας πρώην πρωθυπουργός να πάει να νοικιάσει, αν έδωσε 500, αν έδωσε 650, και το λέω έτσι γιατί μέχρι στιγμής καταγγελία που να λέει ότι ο Τσίπρας έκανε ρουσφέτη και έπαιξε με μίζα ή έδωσε δουλειά, απευθείας ανάθεση, ναι, στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, δεν υπάρχει. Υπάρχει? Όχι. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Τσακωνόμαστε αν η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, αν η σύζυγος, λέει, του πρωθυπουργού, πήγε στην Καλαμάτα με τον Νίκο Ντιόρ. Με τον Νίκο Ντιόρ, με ποια άδεια, από πού την πήρε, πώς της την έδωσε ο Χαβαλιάς. Λέει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, πήγε με τον Νίκο Ντιόρ για να παρουσιάσει, ζητάνε κάτι συγκεκριμένο πράγμα, κάτι συγκεκριμένα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, για να προβάλλουν την Ελλάδα κτλ. Πήγε για δουλειά. Έρχονται μηνύματα για τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Ναι, πάρα πολλά. Το θέμα μας είναι, εδώ και χρόνια η Μαρέβα Μητσοτάκη, από πριν γίνει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα σου θυμίσω ότι οι σύζυγοι των πρωθυπουργών έχουν ξαναπροταγωνιστήσει στην κομματική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι ότι οι οικογένειες και τα παιδιά πρέπει να μένουν εκτός. Έτσι. Πρέπει να μένουν εκτός από τα κομματικά πάθη. Και ασχολείται η μισή Ελλάδα τώρα, πόσοι ασχολούνται, έντυπα, κομματική στατή, κομματικά γραφεία, ανακοινώσεις, για το αν πήγε και πώς πήγε, λέει η Μαρέβα Μητσοτάκη. Από την Πάρνη θα λέει, πώς έφτασε στην Καλαμάτα, με τον Νίκο Ντιόρ, ποιος είναι ο Ντιόρ, πώς το ένα, πώς το άλλο. Και προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, να το δείξουμε, ρε παιδιά. Να το δείξουμε, ρε παιδιά. Αυτό που πήγε να δει, αυτό εδώ είναι. Ναι. Που ζήτησε, δηλαδή, ο Ντιόρ στην Καλαμάτα. Ναι, είναι μια στο μουσείο. Φιλοξενείται μια συλλογή ελληνικών ενδυμασιών, Βικτωρία Καρέλια. Έτσι, και υπάρχει μια σύνδεση με τα σχέδια των Γάλλων για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Μάλιστα. Ο οίκος Ντιόρ σχεδιάζει τη δημιουργία μιας κολεξιών με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και θέλησαν να το επισκεφθούν. Ναι. Ήρθαν στελέχη εδώ του ιστορικού οίκου με επικεφαλή στη διευθύντρια του οίκου και πήγανε με την κυρία, κυρία Γκαμπρόφσκη Μητσοτάκη, πήγανε στο μουσείο προκειμένου να δουν εκεί τις δημιουργίες και τα λοιπά, να εμπνευστούν και να προβληθεί η χώρα μας προς το εξωτερικό με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Ωραία. Και από χθες έχει χυθεί πόση μελάνη. Ναι. Πόση φασαρία. Ανακοινώσει μέχρι η Νέα Δημοκρατία απαντάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει στην Νέα Δημοκρατία, στο Twitter, στα social media γίνεται το ένα δις. Πάρτι γίνεται. Ναι. Γιατί πήγε, λέει, πώς πήγε η Μαρέβα στην Καλαμάτα. Ναι, αυτό είναι το θέμα μας. Με τι άδεια. Αύριο θα ασχοληθούμε γιατί πήγε η κυρία Τσίπρα στο Χαλάνδρι ή πήγε κάπου αλλού ή γιατί φόρεσε αυτό, τι έκανε. Παιδιά, αυτό θα συζητάμε τώρα. Όχι, νομίζω αυτά ότι πρέπει να κάτσουμε όλοι λίγο να δούμε βασικά να ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία με τον εμβολιασμό, γιατί μετράμε αντίστροφα πλέον, να εστιάσουμε εκεί, γιατί όλοι οι καθηγητές που φιλοξενούμε είναι ότι η μόνη διέξοδος από αυτή την ιστορία είναι η έναρξη των εμβολιασμών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο πρώτο δίμηνο, τρίμηνο θα έχουμε ξεφύγει από αυτή την περιπέτεια, αλλά τουλάχιστον να προλάβουμε το καλοκαίρι να η καθημερινότητά μας να είναι σαφώς βελτιωμένη. Μάλιστα. Αυτό νομίζω έχει σημασία και αξία. Σε αυτό να συνεννοηθούν. Τα υπόλοιπα, παιδιά, θα τα βρούμε μετά, μόλις τελειώσει η πανδημία. Ακριβώς. Θα έχουμε να λέμε μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Αλλά τώρα να αναλωνόμαστε. Αλήθεια όμως. Όπως και για τα ρεβεγιόν που είπε ο κ. Βασιλιακόπουλος, επειδή γίνεται πολύ φασαρία και για τα ρεβεγιόν, και εμένα μου ξενίζει αυτή η ιστορία. Ότι μας απασχολεί το πώς θα κάνουμε ρεβεγιόν φέτος. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Λες και θα πάθουμε τίποτα, εάν φάμε με τις οικογένειές μας μόνο και δεν φάμε και με την παρέα μας. Κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Εδώ και μήνες δεν τρώμε με την παρέα μας. Ναι. Δεν θα πάθουμε τίποτα να μην φάμε την παρέα μας και τα Χριστούγεννα. Παιδιά, μπορεί να στέλνετε μηνύματα, μπορεί να λέτε διάφορα. Νομίζω, η δική μου άποψη είναι, μπορεί να διαφωνείτε. Νομίζω ότι το θέμα της Ελλάδας δεν είναι η Μαρέβα Μητσοτάκη, ούτε η κυρία Τσίπρα, ούτε η κυρία, ο σύζυγος της κυρίας Γεννηματά, ούτε η σύζυγος του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν είναι αυτά τα θέματα της χώρας αυτή την ώρα.
Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα. Κοντεύουμε τους 4.000 νεκρούς. Σωστά. Έτσι λοιπόν. Και από όσο ξέρω, η κυρία Μητσοτάκη δεν παρεμβαίνει πουθενά στην διαδικασία των ΜΕΘ. Παρεμβαίνει. Αλλιώ θα του το χρεώσουμε. Να του πούμε ότι ξέρει κάτι, δεν έχουμε ΜΕΘ γιατί πήγε στην Καλαμάτα, κυρία μου. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Όχι. Λοιπόν, έλα, πάμε στα σοβαρά τώρα. Λοιπόν, πάμε στα της τσέπης μας τώρα, σε αυτά που περιμένετε κι εσείς, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Να καλημερίσουμε τον Σπύρο, τον Φρεμεντίτη και τον κύριο Γιάννη Καρούζο, τον εργατολόγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Να είστε καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, εμείς. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Αμήν. Σπύρο, και καλύτερες ημέρες. Τι μας έχεις ετοιμάσει, τι μας έχεις φέρει? Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το επίδομα θέρμανσης. Βεβαίως. Κάθε μέρα έρχονται μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για το πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις κλπ. Μαθαίνουμε και είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, την επόμενη Τρίτη συγκεκριμένη. 22. Πες την ημερομηνία, γιατί την περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Ακριβώς. 22 του μηνός, 22 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ και θα διατηρηθεί ανοιχτή μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Ίσως να δοθεί και μια μικρή παράταση, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως οι ημερομηνίες αυτές θα είναι, όπως προσανατολίζει το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή από 22 Δεκέμβρη μέχρι 10 του Γενάρη. Σε 4 βήματα, για τους φίλους μας παρακολουθούν η διαδικασία των αιτήσεων. Σε πρώτο βήμα θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα. Στο δεύτερο βήμα θα επιλέξουν τον οικισμό στον οποίο ζουν. Στο τρίτο βήμα της πλατφόρμας θα υποβάλουν τα τιμολόγια τα οποία έχουν αγοράσει θέρμανση, έχουν αγοράσει πετρέλαιο, έχουν αγοράσει τα αντίστοιχα φυσικό αέριο κλπ. Θα τα πούμε σε λίγο ποια είναι αυτά τα οποία θα επιδοτηθούν. Ναι. Και βεβαίως στο τελευταίο θα υπάρξει ο υπολογισμός, το τέταρτο βήμα θα υπάρχει ο υπολογισμός του επιδόματος. Δηλαδή θα δουν τι θα πάρουν, θα υπολογιστεί και το επίδομα. Αυτά λοιπόν τα 4 βήματα θα γίνουν μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ που επαναλαμβάνω. Οι ημερομηνίες είναι από τις 22 του Δεκέμβρη και θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι τουλάχιστον τις 10 Γενάρη. Αν θα πάρει μια παράταση, θα το δούμε τότε και θα το αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, να πούμε ότι η πρώτη πληρωμή θα γίνει εντός του Ιανουαρίου, ενώ η δεύτερη πληρωμή θα γίνει τον Απρίλιο. Από 80 έως 650 ευρώ. Ακριβώς, από 80 έως 650 ευρώ η επιδότηση. Είναι αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και παρόλες μέρες. Ίσως να θέσει και τα 700 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Πάντως 80 με 650 είναι η ψαλίδα μέσα στην οποία θα κινηθεί η επιδότηση. Ωραία. Τώρα, τι επιδοτείται το ζήτημα το βασικό. Έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παραδοσιακά πάντα επιδοτείται. Έχουμε το φυσικό αέριο, έχουμε το υγραέριο. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά μπαίνουν και άλλες κατηγορίες, έτσι. Ακριβώς, και νομίζω είναι πάρα πολύ σωστή η απόφαση. Βέβαια. Διότι μιλάμε για περιοχές που έχουν κάτω από 2.500 κατοίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν καυσόξυλα, ακόμα και πέλετ. Ακόμα λοιπόν και αυτά τα δύο υλικά θέρμανσης θα επιδοτηθούν φέτος για πρώτη φορά. Πολύ σωστά τώρα. Όπως το λες, και νομίζω είναι πολύ σωστή η απόφαση τώρα, αυτή. Πάμε στον κύριο Καρούζο, να δούμε, κύριε Καρούζο, τι γίνεται με τις αναστολές των συμβάσεων. Ποιοι περιμένουν ακόμη τα 800 ευρώ, πόσοι δεν τα έχουν πάρει. Και να μας πείτε, σας παρακαλούμε πολύ, στέλνουν μηνύματα για τους μακροχρόνια ανέργους. Τι έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι και τι δεν έχουν πάρει? Λοιπόν, να τα πάρουμε σε μια σειρά. Εγώ θα ξεκινήσω με τα ευχάριστα που είναι κάποιες πληρωμές που γίνονται και σήμερα και θα πάω σε κάτι δυστάριστο που προέκυψε χθες. Ας δούμε τα ευχάριστα. Λοιπόν, έχουν μείνει περίπου 24.000 εργαζόμενοι που ήταν το μήνα Νοέμβριο σε αναστολή, κυρίως σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Ναι. Αυτοί οι εργαζόμενοι, 24.000 με άλλες περίπου 9.500, είναι αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του Υπουργείου, διότι προκύπτουν λάθη να έχουν γίνει από τις υποβολές των δηλώσεων εκείνης περίοδου και άρα εφόσον δόθηκε δυνατότητα να επανασυμπληρώσουν την αίτηση στο σύστημα εργάνης, στο support employees, αναμένεται να πληρωθούν. Αυτό, κύριε Καρούζο, με συγχωρείτε, το ακούω 10 μέρες με τους ανθρώπους αυτούς, δεν έχουν μπει ακόμη να κάνουν αυτές τις διορθώσεις. Η διαδικασία αυτή ξεκινούσε τη Δευτέρα, κύριε Κουτροκόη. Είχε ανακοινωθεί. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα ανακοινώνονται τα μέτρα πριν μια εβδομάδα από τότε που τίθεται σε εφαρμογή. Γι' αυτό το ακούω λοιπόν. Σωστή παρατήρηση. Ναι. Αλλά αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει από τη Δευτέρα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή αυτοί θα πληρωθούν όλοι. Μέχρι αύριο δηλαδή. Μέχρι αύριο. Οφείλουμε να πούμε ότι είναι σύνολο 35.000 αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λίγοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα έχουμε μέσα στο Δεκέμβριο, για να αναφερθώ και στον κύριο Παυλόπουλο, τα 400 ευρώ όσων μακροχρόνια ανέργων έληξε η επιδότησή τους μέσα στο μήνα Οκτώβριο. Ναι.
Αν έλυσε μέσα στο μήνα Οκτώβριο, θα πάρουν λοιπόν την καταβολή την πρώτη μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Ναι. Και από εκεί και πέρα θυμίζω. Η μακροχρόνια άνεργη. Η μακροχρόνια άνεργη. Μάλιστα. Και θυμίζω, αλλά δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, ότι θα υπάρξει μια καταβολή εις διπλούν του επιδόματος της τακτικής ανεργίας, όσον το επίδομα έληξε το μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο μέσα στον επόμενο έτος. Μέσα στο επόμενο έτος αυτοί θα πληρωθούν. Τώρα, ποιο είναι το δυσάρεστο? Χθες το βράδυ ήρθε ένα mail μετά από τα δεκάδες mail που λαμβάνουμε, που αναφέρεται ότι ένας που ασθενεί με COVID και ο οποίος τίθεται υποχρεωτικά στο σπίτι του σε καραντίνα, δυστυχώς δεν επιδοτείται από τον ΕΦΚΑ. Είναι αδιανόητο. Εργαζόμενοι οι οποίοι τίθονται σε καραντίνα ασθενείας υποχρεωτικά από τον ΕΦΚΑ. Ασθενείς, προσέξτε, όχι προληπτικά, ο ΕΦΚΑ να μην τους αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ασθένεια. Πού βαδίζουμε? Το έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναπεί και στο Υπουργείο Αμεθείας. Δεν καταλαβαίνω τι είπατε τώρα, με συγχωρείτε. Αυτό δεν είναι σταλάβια ασθενείας. Θα πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Ναι, ναι. Όμοι το αν εμφανιστεί, είστε υπάλληλος σε μια εταιρεία, ας πούμε. Ναι. Και εμφανιστεί εσείς να πάσχετε μετά από ένα τεστ. Ναι. Δεν είστε ασθενείς? Ναι, ναι. Ναι. Είστε. Ναι. Δεν πρέπει να μείνετε σπίτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε άδεια ασθενείας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ενώ αν είχατε ασθένεια, θα παίρνετε κανονικά επιδοτούμενη άδεια ασθενείας. Δεν δίνει τίποτα. Είχαμε τέτοια περίπτωση. Είχαμε τέτοια περίπτωση, αν θυμάστε. Δεν έχει λογική στην, αυτό. Λακωνία. Στη Λακωνία, αν θυμάστε. Ναι. Μια τέσσερι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, θυμάστε, το είχαμε ναι, κάνει θυμάμαστε. Θέμα ναι, ναι. Στην εκπομπή. Ναι. Ωραία, αυτοί είχαν αρρωστήσει, είχαν μπει... Μα είχαν δικαιωθεί μετά. Το θυμάμαι, είχαν θυμάμαστε την ιστορία. Ακριβώς. Είχαν δικαιωθεί. Τώρα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο... Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είναι πολλές. Θα πρέπει επίσημα ο ΕΦΚΑ να βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση και όχι ενός τμήματος που εγώ γνωρίζω ότι η Μαγνησία, για παράδειγμα, έβγαλε μια ανακοίνωση ή εσείς αυτό που είπατε. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Ο COVID είναι ασθένεια. Όποιος ασθενεί δικαιούται όλων των επιδοτούσεων του κράτους σαν ασθενής. Και βεβαίως των αδειών του εργοδότη σαν να ήταν ασθενής. Δεν είναι, αγαπητοί φίλοι. Ωραία. Κανόνας. Κύριε Καρούζε, πού θα βρει το δίκαιο του εργαζόμενος? Εμείς πιστεύουμε με την δική σας προτροπή και την ανάδειξη του θέματος στο Υπουργείο άμεσα να επέμβει. Ο ΕΦΚΑ πρέπει να εκδώσει εγκύκλιο, διότι κατά τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα παραμένει στην κρίση και στην άποψη του κάθε διευθυντή ΕΦΚΑ. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Για να ολοκληρώσουμε λίγο και τις προηγούμενες. Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κεντρική οδηγία, κεντρικό πλαίσιο από το αρμόδιο Υπουργείο? Εγώ, κύριε Παυλόπουλε, κεντρική οδηγία δεν έχω δει. Ξέρετε πόσο κάθε μέρα μελετώ τα πάντα. Μα είναι δυνατόν να έχουμε πανδημία εδώ και ένα χρόνο, να έχουμε τόσες αναστολές, να έχουμε τόσους ασθενείς που αναγκαστικά μένουν στο σπίτι, εργαζομένους εννοώ, και να μην υπάρχει μέχρι τώρα πλαίσιο γύρω από αυτό? Και να κάνει ο καθένας να είναι στην κρίση του καθενός. Πρέπει να γίνει κεντρική οδηγία πώς να αντιμετωπίζετε την ασθένεια COVID. Εννοώντας με τα επιδόματα και τις δικαιολογημένες απουσίες από την εργασία. Αντιμετωπίζουμε σωρία αφαιρεσιών και από τους εργοδότες σε καθημερινή βάση. Και να σας πω τώρα για το πρόγραμμα Συνεργασία, ότι επιτέλους βγήκε χθες η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας πώς θα υπολογίσει το δώρο. Συγγνώμη, κύριε Καρούζε. Ναι. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ θέλει να παρέμβει? Να παρέμβει. Ευχαρίστω. Εγώ έχω τα στοιχεία. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, εξαιρετικό είναι διοικητής. Αν θέλει να παρέμβει ο διοικητής του ΕΦΚΑ, να μας το διευκρινίσει αυτό, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Και λέτε ότι προέκυψε χθες το βράδυ. Προέκυψε με mail που έχω εγώ στο προσωπικά, έχω δεχτεί καταγγελίες, κύριε Παύλοπλε. Μάλιστα. Ωραία. Πήγατε να πείτε κάτι για το φορά. Υπάρχει περίπτωση να έχουν αυθαιρετήσει οι επιχειρήσεις? Ασφαλώς. Σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που στον ασθενή του COVID δεν χορηγούν άδεια. Τον θέτουν σε άδεια ΡΕΦ αποδοχών. Ναι. Δεν του χωρίζουν. Τα είδαμε αυτά. Ή του χωρίζουν άδεια αναψυχής. Ναι, αλλά είναι άλλο τα πράγμα. Τα είδαμε, αλλά μεταλύσαμε. Ναι, ναι. Και είναι άλλο πράγμα η αυθαιρεσία της επιχείρησης και άλλο πράγμα τι κάνει το κράτος, έτσι δεν είναι? Και είναι άλλο πράγμα η απουσία του κράτους. Ασφαλώς. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, σας το λέω, είναι δεκάδες τα κρούσματα, δεν είναι ένα και δύο. Μάλιστα. Ναι. Πήγατε εγώ έχω ασχοληθεί και με το θέμα και σε σεμινάρια που τα είπα απευθεία στο Υπουργείο αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Συνεργασία που ξεκινήσατε. Για το συνεργασία κάτι ευχάριστο, για να κλείσουμε έτσι ευχάριστα την νότα, μια και που πλησιάζουν γιορτές. Επιτέλους προσδιορίστηκε το δώρο Χριστουγέννων για όσους είναι στο συνεργασία. Ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί και αυτό την περίοδο της 21 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα εδώ είναι ένα θέμα. Θα δοθεί 21 Δεκεμβρίου για αυτούς που ήταν σε συνεργασία το Νοέμβριο. Αν το συνεργασία συνεχιστεί και το Δεκέμβριο, θα πάει και αυτό το δώρο Χριστουγέννων του κράτους, πάντα μιλώντας, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Δύο ταχύτητες, πρέπει να το πούμε στον κόσμο να το ξέρει. Ενώ επίσης ανακοινώθηκε και η παράταση της τηλεργασίας μέχρι 31 πρώτου.
μέχρι 31 πρώτη υποχρεωτική τηλεεργασία στο σπίτι. 31 πρώτου, μάλιστα. Σπύρο, οι συνταξιούχοι το δώρο 21. 21, όχι συνταξιούχοι, τι είναι οι συνταξιούχοι. Οι εργαζόμενοι. Κάποτε 21 Δεκεμβρίου, εργαζόμενοι 21 Δεκεμβρίου, σε τρεις δόσεις επίσης, να πούμε για όσους είναι σε αναστολή, θα πάρουν 21 Δεκεμβρίου το δώρο τους από την επιχείρηση, αντίστοιχα μέχρι το Νοέμβριο το επίδομα το αντίστοιχο από το κράτος, και ο Γενάρης θα πληρωθεί, όπως έχουμε πει, και ο Δεκέμβρης, ο μήνας Δεκέμβρης θα πληρωθεί τον Ιανουάριο. Και επίσης, μια και ανέφερε την 21-21 Δεκέμβρη, να σου πω ότι εκείνη την ημέρα πήρε παράταση και λήγουν οι αιτήσεις για τα αναδρομικά των πληρονόμων. Mm-hmm. Ήταν, αν θυμάστε, μέχρι 17 του μήνους, δηλαδή μέχρι και σήμερα, ναι. Πήρε μια παράταση ολιγοήμερη μέχρι 21 Δεκεμβρίου η υπόθεση λοιπόν των αναδρομικών των πληρονόμων. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα εκεί. Έχουν υποβληθεί βέβαια αρκετές χιλιάδες αιτήσεις. 183.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός. Και στο τέλος του Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο να ανεβάσουν στη σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ τα ειδικά έγγραφα τα οποία τους ζητούνται και τα οποία κάποιοι δεν τα έχουν εκδώσει από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, να σας πω και τρεις σημαντικές ημερομηνίες, μιας και είμαστε στους συνταξιούχους, το οποίο πρέπει νομίζω να αγγίξει τους περισσότερους εξ αυτών. Μια ανακοίνωση της ΕΝΙΠΕΚ, η οποία κλείνει ως εξής: 23/12 η ημερομηνία υποβολής, προθεσμία υποβολής της αίτησης θεραπείας. 31/12 για τα αναδρομικά του 11 μήνου, επαναλαμβάνω. 31/12 η προθεσμία για την έντοκη διεκδίκηση με αγωγή των αναδρομικών του 15. Και 15/1 του 21 είναι η μάχη των μαχών, θα έλεγα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά, για τις επιφορικές και τα δώρα του 11 μήνου που δεν έχει δώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, παρότι η προηγούμενη απόφαση του ΣΤΕ δεν προσδιορίζει ότι μόνο στις κύριες συντάξεις θα παίρνουν τα αναδρομικά. Ναι. Αυτές οι τρεις. Λοιπόν. Καλημέρα σας. Πάμε. Επίδομα τέλη κυκλοφορίας μέχρι 26 Φεβρουαρίου, επειδή ρωτάνε. 26 Φεβρουαρίου, έτσι. Σωστά. Έχει πάρει παράταση. 26 Φεβρουαρίου. Επίσημα. Ωραία. Επίσημα έχει πάρει παράταση. Ωραία. Αυτό τουλάχιστον. Λοιπόν, κύριε Καρούζη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Σπύρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Ναι. Και για αυτό που μας είπε ο κύριος Καρούζης ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να δούμε αν ο ΕΦΚΑ μπορεί να απαντήσει σήμερα. Τι σημαίνει δεν αναγνωρίζει ο ΕΦΚΑ. Αν είναι της εργοδοσίας όμως. Της επιχείρησης, ναι. Πρέπει να το καταγγείλει ο εργαζόμενος. Ναι, αλλά να μας απαντήσει ο ΕΦΚΑ. Ποιος εργαζόμενος θα πάει να το καταγγείλει. Εντάξει, αλλά να μας απαντήσει ο ΕΦΚΑ εάν αναγνωρίζει ή όχι τον COVID ως ασθένεια. Ναι. Αν δηλαδή λείψεις εσύ από COVID ή εγώ, ο ΕΦΚΑ θα μου το αναγνωρίσει, θα δικαιούμαι ό,τι προβλέπει το κράτος σε περίπτωση ασθενείας. Mm-hmm. Ή συμβαίνει κάτι άλλο εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάμε. Δίνουμε το δώρο μας. Βεβαίως, Volkswagen T-Roc, παιδιά, 1000 κυβικά, πάρα πολλά μηνύματα. 1000 κυβικά, 115 άλογα, έκδοση Advance, αξίας 23.200 ευρώ. Η έκδοση Advance, σωστά, γκρι μεταλλικό με οροφή σε μαύρο χρώμα, οικογενειακού εκδρομικού τύπου, καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών, έχει γεννηθεί ηγέτης στην κατηγορία των SUV και μπορείτε να το διεκδικήσετε μέχρι το 14, μέσω του 14. 999 από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, χριστουγεννιάτικο δώρο για έναν τυχερό ή μία τυχερή, η ανάδειξη του οποίου θα γίνει στο Just the Two of Us, αργά τη νύχτα εδώ στο Open. Διάλειμμα και επιστρέφω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας. Καλώς τον κύριο Γιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παιδιά. Καλημέρα. Τι γίνεται, 27 Δεκεμβρίου. Τι. Κρατήστε την ημερομηνία αυτή. 27 Δεκεμβρίου φαίνεται ότι το πολυπόθητο εμβόλιο, εάν όλα πάνε καλά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και εγκριθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στις 21 δηλαδή. 21, ναι, ναι. 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων και στην Ελλάδα ο εμβολιασμός. Θα ξεκινήσει σε όλες τις χώρες. Πέσαμε θύματα σε εισαγωγικά. Καλό είναι αυτό του ανταγωνισμού μεταξύ των Γερμανών και Βρετανών και Αμερικανών. Οι Γερμανοί πίεσαν περισσότερο την Ευρώπη και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και φαίνεται ότι τα πράγματα θα κινηθούν γρηγορότερα, όχι γρηγορότερα το άσπρο μαύρο, έστω και λίγα 24 ώρα πιο νωρίς. Η ταχύτητα βέβαια έφερε μείωση των δόσεων. Η ταχύτητα, όχι, το ότι αργήσαμε έφερε μείωση των δόσεων. Γιατί το πήραν οι υπόλοιποι πρώτα
Όχι. Γερμανοί. Αργήσαμε μεν, ναι, αλλά και τώρα που πάμε να το κάνουμε νωρίτερα, έφερε μια σχετική μείωση των δόσεων. Πήραν, λέει, πιο γρήγορα πολλές δόσεις οι Βρετανοί. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πήρα οι Αμερικανοί. Ναι, ξεκίνησε στον Καναδά και αποτέλεσμα είναι το ταμείο. Η Ευρώπη είναι πίσω. Το ταμείο έμεινε λίγο πίσω σε αυτό. Ωραία, παιδιά. Νομίζω ότι η ημερομηνία της 27 Δεκεμβρίου, αυτό που είχαμε πει ότι θα γίνει μέσα στο 20, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Θα ξεκινήσει καλώς εγώ των πραγμάτων. Και θα ξεκινήσουν όπως ακριβώς έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση. Η υγειονομική πρώτα σήμερα, νομίζω, θα υπάρξει επικοινωνία όλων των υγειονομικών περιφερειών με το κέντρο. Για όσους επιθυμούν. Για να καταγραφούν. Ναι, ναι. Και για να καταγραφεί το σύμπαν που αφορά. Μιλάμε από τους ανθρώπους που είναι κλητήρες στις υγειονομικές περιφέρειες μέχρι τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν θα είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Δεν θα πάνε όλοι οι υγειονομικοί υποχρεωτικά να εμβολιαστούν. Όποιος το επιθυμεί. Όσοι το επιθυμούν. Δεν μπορεί να είναι έτσι υποχρεωτικό. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι και συνταγματικό το θέμα. Δεν μπορεί να επιβάλλει η πολιτεία στον καθένα από εμάς να κάνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, το ότι ξεκινάει η διαδικασία στις 27 Δεκεμβρίου σημαίνει ότι θα αρχίσει σιγά-σιγά, έστω και με την μείωση του αριθμού των εμβολίων, στο οποίο είναι μείωση για όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο για εμάς. Ναι. Όλη η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στη διαδικασία, εξού και η οργή των Γερμανών και στο γερμανικό τύπο ουσιαστικά επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Σου λέει εμείς γιατί οι τελευταίοι. Ναι. Αλλά αυτό είναι καλό διότι θα αρχίσει να επιταχυνθεί η έκδοση του εμβολίου. Αλλά αυτό τεινάζει στον αέρα ή βάζει σε κίνδυνο τον κεντρικό σχεδιασμό που λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο, παιδιά, πρέπει να έχουμε εμβολιαστεί, να έχει εμβολιαστεί ένα 70% του πληθυσμού. Όχι, διότι η Pfizer και η BioNTech έχει ήδη ξεκινήσει την δημιουργία της επόμενης παρτίδας, η οποία θα ξεκινήσει πάλι να πηγαίνει στις χώρες Ευρώπης και αλλού. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε αργά, αλλά θα επιταχύνει στην πορεία. Μάλιστα. Το βασικό είναι ότι ξεκινάμε. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Η Αθήνα, η κυβέρνηση προετοιμάζεται. Πληροφορούμε επίσης ότι υπάρχει μια επιστολή στους ιδιώτες γιατρούς από τον κύριο Κοντοζαμάνη, όπου του ζητά με σειρά προϋποθέσεων, τις οποίες θα πούμε, εάν μπορούν οι ίδιοι να αποθηκεύσουν το εμβόλιο και να το κάνουν οι ίδιοι. Στα δηλαδή, πέραν των εμβολιαστικών κέντρων, ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να διευρύνει λίγο το γήπεδο πάνω στο οποίο θα γίνεται το εμβόλιο. Να μην υπάρχουν μόνο τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία έχουμε 1018, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα είναι, να υπάρχουν και ιδιώτες γιατροί οι οποίοι θα συνδράμουν όμως. Αυτό θέλει. Προσέξτε. Μείον 70 βαθμούς. Οι προϋποθέσεις είναι, θα έλεγα, σχεδόν απαγορευτικές, διότι καταρχήν χρειάζεται να υπάρχει το προσωπικό, δηλαδή δεν είναι μόνο ένας γιατρός, πρέπει να υπάρχει και βοηθός, νοσοκόμα, νοσοκόμος δίπλα, και κυρίως πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να αποθηκευτεί το εμβόλιο στους μείον 70. Δυσκολεύομαι να δω ποιος έχει μια υποδομή με μείον 70. Δεν είναι το ψυγείο στο σπίτι μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ούτε καν ο καταψύχτης. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση θέτει το θέμα, έστω και λίγοι να βρεθούν, κέρδος είναι. Εκτός αν εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάποιοι γιατροί και η πολιτεία φροντίσει. Να τους προμηθεύσει. Να τους προμηθεύσει στο ιατρείο. Δεν είναι τόσο αυτόματα τα πράγματα. Αν δηλαδή θεωρούν ότι θέλουν να έχουν πιο κοντά στις περιοχές. Διασπορά, πώς να το πω έτσι. Διασπορά, ναι. Κέντρων. Έτσι, εμβολιασμού. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ρε, παιδιά, στις περισσότερες περιοχές. Δεν νομίζω ότι θα εκδηλώσουν και τόσο πολύ το ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λέω. Αν δηλαδή γίνει αυτό, νομίζω ότι είναι μια λύση αυτή η πολιτεία να προμηθεύσει. Είναι και άλλοι παράμετροι. Θα αμυθεί ο γιατρός που το κάνει αυτό. Ένα. Δύο. Αν το έχει, ουσιαστικά το γιατρό το κλείνει για άλλες ασθένειες. Δεν θα το έχει. Δεν υπάρχει ιδιώτης γιατρός, δεν έχει ψυγείο. Σου λέω, έτσι. Το έχει ένας. Ναι. Ή το αγοράζει. Θα το αγοράσει ο ίδιος. Το κλείνει το γιατρός. Ναι, προφανώς και αυτό. Μάλιστα. Μετά όμως πες ότι το έχει, το αγοράζει. Πες ότι γίνονται όλα αυτά. Μάλιστα. Θα κλείσει το ιατρείο του για οποιουσδήποτε άλλους ασθενείς δικούς του. Ναι. Και θα πηγαίνουμε όλοι εμείς. Μάλιστα. Να ρωτήσω δύσκολο. Τώρα κάτι. Δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι. Όλες οι περιοχές έχουν δημοτικά ιατρία. Σωστά. Ναι. Γιατί να μην εξοπλίσουμε, να μην διαμορφώσουμε καταλήλω στα δημοτικά ιατρία. Με τα ψυγεία και τα λοιπά και να πηγαίνουν οι δημότες των περιοχών κατά προτεραιότητα, έτσι όπως θα το ορίσει η πολιτεία, να εμβολιάζονται παρά να απευθυνόμαστε στους ιδιώτες γιατρούς. Γιατί έχεις 10 μέρες καταρχήν μπροστά σου. Μάλιστα. Όλο αυτό που περιγράφεται εσείς να γίνουν όλα
στην πολιτεία, στο ελληνικό δημόσιο. Εσύ μας είπες ότι έχει σταλεί επιστολή στου ιδιώτε γιατρού. Και να σου πω κάτι. Αλλά... Αφού λοιπόν έχει σταλεί και λες ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Και καλά, όπως τα βάζουμε κάτω. Ναι. Μα έχει σταλεί, ναι. Άρα, κακώς... Άρα είναι για τα μάτια του κόσμου η επιστολή. Όχι απαραίτητα, γιατί και 10 να βρεθούν, που λέει ο λόγος. Ναι. Κέρδος είναι. Δηλαδή, 10 αν βρεθεί ο ένας κοντά στη γειτονιά σου, η γειτονιά η δική σου, δεν θα πάει στο εμβολιαστικό κέντρο. Και μετά βρίσκουμε 50 σημεία που δεν γίνεται. Όχι, σου εξήγησα και στην αρχή ότι και 10 να βρεθούν, κέρδος είναι. Ναι. Το να ξεκινήσει τώρα τα δημοτικά ιατρία που λέει ο Άκης ή να αγοράσουν τα ψυγεία που λες εσύ, είναι μια διαδικασία, ένα γιγαντιαίο σχεδιασμός, ο οποίος νομίζω δεν μπορεί να γίνει σε 10 μέρες. Άρα αυτοί οι 10, αν βρεθούν, λοιπόν, θα κλείσουν τα ιατρία τους, θα προμηθευτούν τα ψυγεία και εάν θα διαμορφώσουν. Εάν το επιθυμούν, ναι. Εάν το επιθυμούν και θα δηλωθεί η διεύθυνσή τους. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Νομίζω πως όχι, αν με ρωτάς. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι θα δηλώσουν τη διεύθυνσή τους και αμέσως κέρδος θα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και να υπάρχει έστω μία διασπορά στο ποιος μπορεί και πού μπορεί να κάνει το εμβόλιο, κακό δεν είναι. Έστάλει η επιστολή, να δούμε αν θα υπάρχει ανταπόκριση. Mm-hmm. Και εγώ πιστεύω, όπως και εσείς, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει και την ανάγκη προετοιμασίας του ελληνικού δημοσίου για να μπορέσει να εμβολιάσει περισσότερο κόσμο ταυτόχρονα. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια γιγαντία επιχείρηση. Ναι, τα εμβόλια είναι λιγότερα, αλλά το ίδιο θέμα θα έχουμε και τον Ιανουάριο και το Φλεβάρι και το Μάρτι, που τα εμβόλια πιθανόν θα είναι περισσότερα. Mm-hmm. Άρα αυτά πρέπει να διατεθούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα στους. Στο κοινό, λοιπόν, τώρα ακούμε από χθες και λέμε από το πρωί για αυτές τις 11 περιοχές που ανακοινώθηκαν ότι είναι στο κόκκινο. Σωστό. Και δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και από σπίτι-σπίτι, είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έκτακτα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει ότι μέσα στις γιορτές αυτές τις περιοχές, οι 11, ελπίζουμε να μην προσθεθούν και άλλες, θα πάμε σε αυστηρότερους περιορισμούς. Ναι, και αν όχι και στις 11, σίγουρα σε κάποιες είναι ορατό το ενδεχόμενο, το είπε και ο κύριος Κικίλιας χθες. Ο κ. Σοχοίδης, νομίζω, σήμερα πήγαινε στην Κοζάνη. Κοζάνη που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στην πανδημία. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν αυστηρά lockdown. Μιλάμε για κλείσιμο σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, τύπου Μαρτίου. Έρημες πόλεις. Να το πω έτσι σχηματικά για να το καταλάβουμε όλοι. Σε περιοχές όπως είναι η Κοζάνη, όπως είναι, πολλοί ανησυχούν για τη Δυτική Αττική, ειδικότερα για τον Ασπρόπυργο, θέλω να σας πω. Ναι, είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Ο κύριος Χαρδαλιάς πάει Θεσσαλονίκη σήμερα. Ναι. Σημαίνει κάτι ότι και στη Θεσσαλονίκη, επειδή μας έλεγε ο Άρης ο Κουτσιούκης νωρίτερα, ότι παρά το lockdown, ακόμη η κατάσταση της μέθη πληρότητα παραμένει στο 90%. Έτσι, σωστό. Δεν έχει πέσει καθόλου. Είναι, άρα η παρουσία του κυρίου Χαρδαλιά εκεί σημαίνει ότι πάμε σε αυστηρότερα μέτρα και εκεί. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξει μια αυστηροποίηση των μέτρων, αυστηροποίηση μάλλον των ελέγχων πριν πάμε στην αυστηροποίηση των μέτρων. Και από εκεί πέρα, αν το πράγμα παραμείνει και την επόμενη εβδομάδα σε αυτά τα επίπεδα που περιγράφεις, είναι πολύ πιθανό και η Θεσσαλονίκη να μπει σε ένα κόκκινο συναγερμό, στο οριστικό lockdown. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάντως, σε ό,τι αφορά την Αττική, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον Ασπρόπυργο, διότι ό,τι γίνεται εκεί μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την πρωτεύουσα, και αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Και νομίζω ότι ο πρώτος στόχος είναι ο έλεγχος στον Ασπρόπυργο, Κοζάνη, μετά Θεσσαλονίκη. Μην αποκλείσετε όμως, τέλος αυτής της εβδομάδος, αύριο ή τη Δευτέρα το αργότερο, αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν, να έχουμε απόλυτο lockdown, χωρίς ούτε καν μετακινήσεις από αυτό. Αυτό σημαίνει, παιδιά. Επαναφορά ζωνών σημαίνει, έτσι, βασικά. Ναι, ναι. Έτσι, επαναφορά σωστά. Ζωνών. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν πάμε δηλαδή σε ολόκληρη την επικράτεια στο οριζόντιο και πάμε ένα περιοχή πάλι. Αυτό δείχνει και, αν θέλεις, η αλλαγή των αποφάσεων μέρα με τη μέρα δείχνει και την ανησυχία που υπάρχει στην κυβέρνηση, διότι εξακολουθούν τα κρούσματα να μειώνονται μεν, αλλά αργά. Αλλά, σωστά. Οι διασωλωμένοι παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλό αριθμητικό επίπεδο. Αυτό επηρεάζει και τον μακάβριο τους αριθμούς των νεκρών. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το πράγμα, εάν δεν προσέξουν, ειδικά στην Κοζάνη, ειδικά στον Ασπρόπυργο, αν μέσα στα Χριστούγεννα χαλαρώσουν έστω λίγο, μπορεί να υπάρξει μεγάλη έκρηξη. Διότι τα Χριστούγεννα, πιο δύσκολα θα μείνει κάποιο σπίτι, μπορεί να πάρει μια πρόσκληση από το φίλο του, να πάει να μετακινηθεί. Και πώς θα τον κλείσει τον Ασπρόπυργο, ρε παιδιά? Πώς θα τον κλείσει τον Ασπρόπυργο και δεν θα πάει στην Ελευσίνα? Πώς θα τον κλείσει? Θυμάμαι τον κύριο Χαρδαλιά όταν είχε πρωτοπεθεί. Τώρα βλέπω το Γιάννη να σου λέει, τώρα θα σου βάζει την ατομική ευθύνη. Εδώ εντάξει, θα το πει. Ναι, προφανώς θα σου βάλω. Αλλά θα σου βάλω και το θέμα των περιπολιών. Δηλαδή θα δούμε πολύ πιο έντονη την αστυνομική παρουσία. Πώς θα του πεις, πώς θα ξέρεις ότι ο άλλος είναι από τον Ασπρόπυργο ή δεν είναι από την Ελευσίνα ή από την Ελευσίνα και θα να σου το πω σημαντικά. Θα σε περιμένω στο δρόμο. Έλα. Θα σε περιμένω στο δρόμο. Μπορείς. Ο αστυνομικός θα περιμένει τον Παυλόπουλο στο δρόμο και δεν θα είναι όπως είναι σε άλλες περιοχές πιο χαλαρή η έλεγχη. Θα είναι πολύ πιο αυστηρή η έλεγχη.
θα σε σταματάει στο δρόμο. Θα σταματάει την τώρα στο δρόμο, εμένα στο δρόμο. Δηλαδή θα προσπαθήσει να σταματήσει τη μετακίνηση ευρισκόμενος με το περιπολικό του στο δρόμο. Εγώ ξέρω πιο πολλά θα είναι τα σκηνική. Περιπολικά στους δρόμους. Θυμηθείτε με, αν τα πράγματα πάνε άσχημα. Παρά οι πολίτες. Παρά οι πολίτες. Μάλιστα. Πάμε, θα το πω, αλλά μείωση τη κινητικότητα. Ναι, ναι. Είδαμε μόνο τις πρώτες μέρες που τα πρόστιμα έπεφταν βροχή. Ναι. Μόνο αυτό. Τότε είδαμε μείωση τη κινητικότητα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Τώρα έχουμε πάρα πολύ κινητικότητα. Μετά, πολύ υψηλή. Που άρχισαν τα ψηλοανοίγματα, ναι, τα take away κτλ. Και τα κομμωτήρια και όλα αυτά μπήκαν, μπήκαν στο άνοιγμα. Ναι. Τα πράγματα δεν θυμίζουν lockdown. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν, δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά υπάρχουν και επιβέ προσκλήσεις. Οι οποίες είναι εν γνώση της ελληνικής αστυνομίας για σπίτια περισσότερο, θα έλεγα, των βορείων προαστίων, ναι, όπου υπάρχουν περιβέ προσκλήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων, ναι, για πάρτι τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραία. Και υποτίθεται, προσέξτε, υποτίθεται, ναι, ότι οι οικοδεσπότες, ναι, είναι κάποιες τάξεις που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πρώτοι που ακόμα. Θα προσέχει. Πολλά από αυτά τα σπίτια πιθανά να έχουν και φύλαξη απ' έξω και αστυνομική παρουσία για την ασφάλειά τους. Για φαντάσου να κάνουν να οργανώνουν παράνομο ρεβεγιόν κάποια από αυτά, μάλιστα, τα σπίτια. Πάμε στον Κυριάρχο. Ωραία. Επειδή πράγματα είναι. Νομίζω ότι συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί μου άρεσε, να ξέρετε. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στον Κυριάρχο. Σπίτια βόρεια προάστια, παράνομο ρεβεγιόν. Μου αρέσει όταν λες τέτοια, μου αρέσει όταν μπαίνει σε τέτοια. Παράνομα. Αυτά θα είμαστε outlaws. Ναι. Κλέαρχε, έχει κάποια τοποθέτηση πολιτική από αυτού? Όχι, 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 δεν έχω να εντάξει. Αυτό που είπε ο Γιάννης όμως είναι το καλύτερο. Η ατομική ευθύνη είναι το σημαντικό για όλους μας. Μάλιστα. Η ατομική λοιπόν, ευθύνη αυτό. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα και αύριο, πώς θα κινηθεί. Πάμε λοιπόν να δούμε με ήπιο καιρό. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Βλέπετε χαρακτηριστικά κάποιες συννεφιές να καλύπτουν τα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα και το δυτικό Αιγαίο. Εκεί σήμερα περιμένουμε λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, όπως επίσης και μέσα στο Ιούνιο, όχι όμως κάτι το αξιόλογο, με τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο να διατηρούνται με εντάσεις στα 5 τοπικά ακόμη και 6 μποφόρ. Προσοχή τώρα νωρίς το πρωί, υπάρχει παγετό στη βόρεια υπηρωτική χώρα και στις τοπικές βέβαια ομίχλες κατά τόπους. Πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Για σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρωτικά περιμένουμε κατά διαστήματα αυξημένες συννεφιές με λίγες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές, ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα με εξαίρεση το Ιόνιο, όπου και εκεί θα έχουμε λίγες συννεφιές που ίσως αφήσουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικές συννεφιές θα συναντήσουμε επίσης και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Οι βοριάδες επιμένουν μέσα στο Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις, με τον υδράργυρο αρκά το μεσημέρι κοντά στους 15 με 18 βαθμούς. Τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασίες τις αναμένουμε προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Προσοχή τώρα νωρίς το πρωί, κάνει αρκετό κρύο. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες σήμερα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί αλλά και τοπικές συννεφιές που θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Ο βόρειος βορειοανατολικός άνεμος θα επιμείνει κυρίως στο νότιο Ευωϊκό και προς το Κάβο Ντόρο με εντάσεις κοντά στα 6 μποφόρ, και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 16 με 17 βαθμούς. Ξεκινάμε περίπου από τους 8 με 9 τώρα νωρίς το πρωί, περισσότερο το κρύο προς τα βόρεια προάστια. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης περιμένουμε τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες κυρίως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα. Προσοχή και εδώ τώρα νωρίς το πρωί, δεν αποκλείεται να έχουμε τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 13 με 14 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τώρα το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων για να έχουμε έτσι μια εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Παρατηρήστε λοιπόν αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό, το οποίο υψώνεται πάνω από τη χώρα μας. Στην ουσία δεν εμφανίζει μεγάλη ένταση, και αυτό βέβαια δίνει την ευκαιρία σε βαρομετρικά χαμηλά από τα βόρεια Βαλκάνια να μετατοπίζονται προς τα νότια τμήματα, και έτσι λοιπόν θα γλύφουν εντός εισαγωγικών τα πιο ανατολικά τμήματα της χώρας μας. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούνται οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές θα έχουμε μέσα στο Αιγαίο και στα ανατολικά επιρροτικά τμήματα, και το κρύο αρκετά έντονο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με τον υδράργυρο όμως προς το μεσημέρι να προσεγγίζει τους 15 με 17 βαθμούς. Θα μείνουμε σε αυτό το χάρτη και θα κλείσουμε για να πούμε ότι προς την πλευρά του Ατλαντικού, στις νήσους Αζόρες, υψώνεται ο αζωρικός αντικυκλώνας. Αυτό περιμένουμε να συμβεί κυρίως από τα Χριστούγεννα και μετά, και έτσι λοιπόν μέχρι και τα Χριστούγεννα θα πάμε με ήπιο καιρό. Αυτό όμως το πολύ ισχυρό ατμοσφαιρικό βουνό που θα υψωθεί μέσα στον Ατλαντικό θα οθήσει πολικής προέλευσης αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη προς τη χώρα μας, και άρα λοιπόν προς το τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου περιμένουμε ισχυρή ψυχρή εισβολή με χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Κάτι αυτός το ο αζωρικός είναι πολύ ζώρικος, μας ζορίζει. Ακριβώς. Τώρα από εκεί περιμένουμε να μας έρθει ο χειμώνας στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χρυαρχέ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σε διάλειμμα για να γυρίσουμε, να συζητήσουμε ξανά όλη αυτή την ιστορία που φαίνεται να σκαρώνεται και να αποτελεί και πολύ μεγάλο κίνδυνο με τα παράνομα ρεβεγιών, τις πριβέ προσπλήσεις που λέει ο Γιάννης κτλ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να δώσω λίγο πρώτα το διαγωνισμό μας όμως. Το T-Roc που διεκδικείται, το Volkswagen T-Roc, 1000 κυβικών, 115 ύπων, την έκδοση Advance, γκρι μεταλλικό, οροφή σε μαύρο χρώμα, αξίας 23.200 ευρώ. Μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή. Θα αναδειχθεί το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου το βράδυ στο Just the Two of Us. Εκεί θα μάθετε αν είστε ο νικητής ή η νικήτρια. Μέσω του 14999 από σταθερό κινητό ή με μήνυμα open κενό και το ονοματεπώνυμο σας. Μεγάλο και φαντασμαγωγικό τελετό. Εορταστικότατο. Έτσι, διάλειμμα και εμείς έχουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, λοιπόν. Ναι, καλημέρα σε όλους. Ναι. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τις περιοχές που ενδέχεται να έχουμε αυστηρότερα μέτρα και ειδικά για τον Ασπρόπυργο. Ναι, ναι. Θα το δούμε. Αυτά που μας είπες, Γιάννη, έχουν προκαλέσει έτσι λίγο μια ανησυχία σε αυτές τις περιοχές για το πότε θα εφαρμοστούν, αν θα εφαρμοστούν. Και ανάλογα, όλα αυτά είναι ανάλογα. Δεν υπάρχει ημέρα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξέρει και δεν λέω για μας. Ενώ και η κυβέρνηση να πει ότι από τη Δευτέρα θα γίνει αυτό. Είναι βλέποντας και κάνοντας. Είναι περίεργες ημέρες γιατί είναι εορταστικές, θέλουν να κάνουν τους προγραμματισμούς τους. Ακόμη δεν και τα ψώνια εύκολο. Για τα παιδιά. Ναι, αλλά περιμένουν δεν... το δώρο για να ψωνίσουν. Ναι, δεν είναι εύκολο. Για όλους μας δεν είναι εύκολο, πόσο μάλλον σε περιοχές που περιγράψαμε ποιες είναι. Ροδόπη είναι επίσης μέσα σε αυτό, τα Γρεβενά είναι επίσης μέσα, Θεσσαλονίκη, Δυτική Αττική, Κοζάνη προφανώς. Και απ' την άλλη μας λες για τα πάρτι και τα καλέσματα. Και απ' την άλλη μιλάω, ναι, γιατί αυτό όταν λέμε για ατομική ευθύνη, εκεί δεν μπορείς πια. Όταν υπάρχει μέσω SMS, καλούνται κόσμος. Δεν αφορά μόνο τον απλό πολίτη που κυκλοφορεί στην Πανεπιστημίου. Και αυτό είναι ότι δεν είναι αφορά το και τους άλλους. Μιλάμε παιδιά για οργανωμένες καταστάσεις, έτσι. Διότι το να φωνάξει κάποιος 15 άτομα σπίτι του απαιτεί και προετοιμασία. Σωστά. Δηλαδή είναι σχεδιασμένο το πράγμα. Τα ποτά μας. Δεν είναι λάθος, μπήκε το δώρο που λέει τώρα πάω να πάρω και το γιο μου. Ναι. Εδώ είναι σχεδιασμένο το θέμα. Σωστά. Αυτό. Κλείσαμε τα ξενοδοχεία. Έτσι. Και κάτι ακόμα. Κλείσαμε τα εστιατόρια στα ξενοδοχεία για τα ρεβεγιόν. Ναι. Και ακούμε τώρα ότι γίνονται τέτοια. Εδώ εχθές είχαμε την αστυνομία να κόβει πρόστιμο σε μια γυναίκα καρκινοπαθή που πήγε για χημειοθεραπεία. Ναι. Το πήραν πίσω. Ναι. Αλλά στην αρχή το κόψανε. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες γέρες. Ο κ. Χρυσοχοίδης είχε ζητήσει συγγνώμη και για τις τέσσερις γυναίκες όταν είχαν πάει στο Σύνταγμα για την ημέρα κακοποίησης των γυναικών. Σβήστηκε και το πρόστιμο της γυναίκας που πήρε στο Πολυτεχνείο να αφήσει το λουλούδι. Μην αφήσει η αστυνομία τις βίλες ανεξέλεγκτες, αν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εγώ έτσι, υποθέτω. Διότι θα βγει ο απλός πολίτης και θα πει: Α, είσαι έτσι, μου αφήνεις τη βίλα να κάνει παράνομο πάρτι. Θα το κάνω κούκκι. Εκεί ξέρεις είναι δύσκολη και η καταγγελία. Δεν κολλάει ούτε εκεί σε μένα. Εκεί είναι δύσκολη και η καταγγελία. Γιατί τώρα όταν λες για βίλα. Θα έχει κληθεί και ο γείτονας. Ναι. Ένα αυτό και δεν είναι πολυκατοικία. Είναι κάτι βίλες με κάτι στρέμματα, με κάτι. Εντάξει. Οι περισσότερες από αυτές τις βίλες έχουν και φύλαξη απ' έξω τώρα μου. Με, από αστυνομικούς και ξέρουν πολύ καλά τι θα γίνει. Μάχη, να μην αφήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης να γίνει κάτι τέτοιο. Η μάχη, παιδιά, σε όλες τις περιοχές δεν θα δοθεί μέσα στα σπίτια. Θα δοθεί στο δρόμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν θα δει το πολυτελές αυτοκίνητο ο αστυνομικός που θα κάθεται να κάνει τη βάρδια του ανήμερα τα Χριστούγεννα εκεί, να σταματήσει το πολυτελές αυτοκίνητο με τα φημεντζάμια και να πει που πάμε. Ναι, και να δείξει ο οδηγός ή η οδηγός. Και να μην ανεχθεί το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μήνυμα που έχει στείλει. Και να μην ανεχθεί το ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ακριβώς. Έτσι ξέρεις που θα σε πάω. Νομίζω ότι σε αυτό επειδή το κλίμα είναι έτσι, νομίζω και η αστυνομία θα είναι αμήλικτη σε αυτά, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε Ασπρόπυργο. Πάμε Ασπρόπυργο. Πάμε να δούμε τον Φάνη τον Καραμπατζάκη, είναι μαζί με τον κύριο Αλέκο Μιλωνά, κάτοικο του Ασπροπύργου. Ακούει όλα αυτά τα οποία συζητώνται, γίνονται και συσκέψεις επί συσκέψεων τις τελευταίες ημέρες για τη Δυτική Αττική. Στο κόκκινο, σε κόκκινο συναγερμό Φάνη ο Ασπρόπυργος. Ακριβώς, βρίσκομαι στην κεντρική πλατεία του Ασπροπύργου, στο ρολόι, μαζί με τον κύριο Μιλωνά, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος και ο οποίος είχε μάλιστα πριν από περίπου 1,5 μήνα νοσήσει και ο ίδιος από κορονοϊό και το έχει ξεπεράσει ο άνθρωπος και είναι μια χαρά στην υγεία του. Αυστηρότερα μέτρα, όπως είπατε, φαντάζομαι και προηγουμένως, για περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως ο Ασπρόπυργος, των 30.000 κατοίκων και των περίπου 20.000 επισκεπτών καθημερινά, καθώς φαίνεται να παρουσιάζει μια πολύ επιβαρημένη
εικόνα τελευταία και μια αύξηση του οικού φορτίου. Έτσι εξετάζεται ένα αυστηρότερο lockdown με περιορισμό μετακινήσεων, κλείσιμο επιχειρήσεων, αυξημένους ελέγχους κλπ. Μέτρα τα οποία δεν άκουσα, αλλά πιστεύω ότι τα αναφέρατε πριν το διάλειμμα με τον Γιάννη τον Σαραντάκο. Μέχρι χθες το βράδυ συνεδρίαζε η Επιτροπή των Ειδικών χωρίς να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε θα συνεχίσει και σήμερα την τηλεδιάσκεψή της και να προτείνει στη συνέχεια τα μέτρα που πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν για την περιοχή του Ασπροπύργου και να αποφασίσει. Για πάμε στον κύριο Μιλωνά. Μιλωνάς, τι έχει γίνει τώρα? Πού πιστεύετε, κύριε Μιλωνά, ότι οφείλεται η αύξηση των κρουσμάτων? Πού πιστεύετε? Νομίζω έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα στο Δήμο. Είχατε και Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Ακριβώς. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Αυτή η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως είναι οι εξής τέσσερις. Στον Ασπρόπυργο καθημερινά έχει πάνω από 10.000, μπορεί να λέω και λίγους, επισκέπτες οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις. Αυτοί προέρχονται από όλη την Αττική, πιθανόν και εκτός αυτή. Οπότε αντιλαμβάνεστε... Μέτρα λαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πιθανόν λαμβάνουν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η έκταση του Ασπροπύργου είναι τεράστια. Ναι, ναι. Απλά έρχονται και μεταφέρουν πιθανόν υλικό φορτίο από όλες τις περιοχές. Επίσης, στα γεωγραφικά όρια του Ασπροπύργου υπάρχουν τουλάχιστον 2 καταβλισμοί σκηνητών Ρωμά. Και το σκηνητόν έχει τη σημασία τους. Επίσης, στις εν λόγω επιχειρήσεις εργάζονται και πάρα πολλοί μετανάστες, οι οποίοι κατά κύριο λόγο διαμένουν σε αγρικίες, όπως αντιλαμβάνεστε, αναομάδες. Μάλιστα. Και ο τέταρτος και για μένα ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι δυστυχώς μετά από τόσα θύματα και τόση ενημέρωση υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, αξιοσημείωτη μάλλον θα έλεγα, κόσμου η οποία αρνείται τη σοβαρότητα της ασθένειας του κορονοϊού. Για να μην πω την ύπαρξη του κορονοϊού. Σας είχε στύχει και εσάς νομίζω ένα τέτοιο παράδειγμα, όταν νοσήσατε με κάποιον συναδελφό σας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγώ είμαι μηχανικός. Όταν νόσησα, φρόντισα να ενημερώσω άμεσα τους ανθρώπους που χάρισε σε επαφή. Και μάλιστα συνάδελφος μηχανικός μου είπε ότι είναι ψέμα, είναι μια απλή γρήπη και αν ξανακάνω το τεστ θα βγει αρνητικό και να μην τα πιστεύω αυτά. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι και για μένα προσωπικά, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Τώρα, έτσι ο όπως περιγράφεται... Είναι προφανές ότι δεν τήρει τα μέτρα. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, δηλαδή... αλλά περιγράφει και παραμέτρους ο κύριος Μιλωνάς, οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, αν έχετε τουλάχιστον 10.000 επισκέπτες στον Ασπρόπυργο καθημερινά, οι οποίοι δουλεύουν στις επιχειρήσεις. Παραπάνω. Έχετε τους κινήτες, έχετε τους καταβλισμούς, έχετε τους μετανάστες οι οποίοι μένουν... πολλά άτομα ένα σπίτι. Σε αγρικίες και τα λοιπά. Πώς θα αποκλειστεί ο Ασπρόπυργος αν αυτό αποφασιστεί? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί με την έννοια το lockdown που αναφέρονται σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Και δεν γίνεται να αποκλειστεί ο Ασπρόπυργος, γιατί στην ουσία θα σταματήσει και η παραγωγική μηχανή της χώρας. Εδώ βρίσκονται όλες οι μεγάλες εταιρείες logistic και πάρα πολλές παραγωγικές. Βέβαια. Θεωρητικά είναι η ατμομηχανή της χώρας. Δεν μπορεί να σταματήσει. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν σωστό να εντατικοποιηθούν τα μέτρα και δυστυχώς να γίνει πιο στοχευμένη ενημέρωση στα σημεία που και οι λοιμοξιολόγοι και ο Δήμος έχει επισημάνει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Πιθανότατα να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις που είναι εκεί και είναι μεγάλες επιχειρήσεις να βάλουν θερμομέτρηση στην είσοδο των εργαζομένων. Κύριε Παυλόπουλε, αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται. Τότε πώς έχετε τόση διασπορά? Σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Τότε πώς έχετε τόση διασπορά? Παρά το lockdown. Όταν νομίζω ότι κινούνται τόσες χιλιάδες άνθρωποι, δεν ξέρω αν μπορεί να διασφαλιστεί όλο αυτό. Μάλιστα. Οι Ρωμά, και μακριά από μένα οποιαδήποτε ρατσιστική διάθεση, οι Ρωμά έχουν ενημερωθεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης, τηρούν τα μέτρα ή είναι σε ένα άλλο κλίμα από ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι του Ασπροπύργου? Έχουν γίνει και απολυμάνσεις στους χώρους τους, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε επέμεινα στη λέξη σκηνίτες, που σημαίνει ότι δεν είναι κάποιος οργανωμένη δομή που διαμένουν Ρωμά όπως σε άλλες πόλεις. Είναι σκηνίτες διάσπαρτοι, οι οποίοι δυστυχώς είναι ανεξέλεγκτοι. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να δούμε τι θα γίνει στην περιοχή σας.
να σας ευχαριστήσουμε αγωνία πολύ. Η ίδια αγωνία και στην Κοζάνη. Είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Κοζάνης. Τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Τσεβεκίδη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Καδουρκόη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα. Τώρα, πολύ υψηλό το οικό φορτίο και στην Κοζάνη. Εκτάκτος εκεί ο κύριος Χρυσοχοίδης, για να δούμε εάν τελικώς θα ληφθούν έκτακτα μέτρα. Σε λίγη ώρα θα είστε μαζί στη σύσκεψη. Ναι, σε λίγη ώρα θα είμαστε μαζί για να μπορέσουμε να δούμε λίγο τι ακριβώς σκέφτεται το κράτος να κάνει για την περιοχή. Εσείς έχετε να προτείνετε κάποια πράγματα στον Υπουργό, επειδή εσείς ζείτε εκεί, εσείς γνωρίζετε τι γίνεται και βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτή είναι μια κομβική ερώτηση, κυρία Κουδροκόη. Η αλήθεια είναι, επειδή άκουγα προηγουμένως τον προηγούμενο μιλητή, απλώς επειδή είμαι στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω με ποιος μιλούσε. Από τον Ασπρόπυργο ήταν. Ακριβώς. Τα έθεσε σε μια πολύ σωστή βάση. Και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι από τον Απρίλιο έχουμε κάνει την πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αποκεντρωμένη διαχείριση όσον αφορά τον COVID. Και ζητήσαμε να υπάρχει ένα περιφερειακό συντονιστικό, γιατί σίγουρα οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν καλύτερα το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι μπορεί να γίνει, γνωρίζοντας καλύτερα την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Δεν μπορεί οι αποφάσεις να παίρνονται από κεντρικά χωρίς να γνωρίζουν οι άλλοι ακριβώς για το τι πράγματα μιλάμε. Χθες μιλούσε μια συνάδελφό σας στη Θεσσαλονίκη που έψαχνε να βρει μια κοινότητα η οποία έχει πάρα πολλά κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και μου έλεγε ψάχνω να την βρω στο χάρτη και δεν την βρίσκω. Αυτό ακριβώς δείχνει ένα κομμάτι μιας δυσλειτουργίας. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία να φεύγουν κεντρικά προς την πολιτική προστασία και να γίνεται η χνηλάτιση κεντρικά και να δίνονται μόνο μικρές αρμοδιότητες στην περιφέρεια στο να μπορέσει να ψάξει ή τέλος πάντων να προτείνει ίσως και διαφορετικά πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση. Άρα τι θα προτείνετε στον Υπουργό, να προχωρήσουμε λίγο κύριε Πρόεδρε, τι θα προτείνετε πέρα από την, να υπάρχει αυτό το περιφερειακό συντονιστικό. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και εμείς το ίδιο πρόβλημα στην περιοχή, γιατί έχουμε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Ναι. Και γενικότερα εκεί έχει παρατηρηθεί ότι συμβαίνουν, δουλεύουν σαν κλάστερ σε αυτές οι μονάδες, κυρίως της ΔΕΗ όπως τα ξέρετε φυσικά για την περιοχή μας, αλλά και άλλες δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή, όπου εκείνες δεν έχουν κλείσει και λειτουργήσαν δυστυχώς σαν πολλαπλασιαστές. Εκεί θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει, γιατί πάνω ότι υπάρχει μια σύγκρουση στόχων. Από τη μια μεριά είναι η υγεία, από την άλλη μεριά φυσικά είναι η οικονομία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα κριτήρια που θα πάρουμε τις αποφάσεις, τι θα πρέπει να κάνουμε. Ούτε μπορούμε να καταστρέψουμε τελείως την τοπική οικονομία, ούτε από την άλλη μεριά να χάσουμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Ξέρετε, η λύση αυτού του προβλήματος, του διλήμματος μάλλον, είναι πολύ είναι τεράστια. Έτσι. Άρα δεν έχετε αποφασίσει, αυτή, κύριε Πρόεδρε, αν θα του εισηγηθείτε. Εμείς εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αυστηρά τα μέτρα όσον αφορά την τήρηση των κανόνων που ήδη έχουν θεσπιστεί. Άρα ελέγχου λέτε ουσιαστικά. Αυτή είναι η εισηγητή σα. Αυστηροποίηση των ελέγχων. Στο ερώτημα τη συναδέλφου μου είναι αυστηροποίηση ελέγχων, θα πείτε. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Και ουσιαστικά σωστή λειτουργία αυτών των μέτρων που έχουν παθεί. Να διακοπούν παραδείγματος χάρη τα διαλύματα τα οποία είναι κοινά και τα οποία εκείνη τη στιγμή βγάζουμε τις μάσκες, πίνουμε καφέδες, παίρνουμε το πρωινό μας. Δεν μπορεί να το επιβάλλει η αστυνομία. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα. Δεν μπορεί να το επιβάλλει η αστυνομία. Αποτελεί ένα κομμάτι υπερμετάδοσης. Έτσι το έχουμε δει. Μην τα περιμένετε κιόλας την αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι η αστυνομία από πάνω να ελέγχει πότε θα κάνει διάλειμμα κάποιος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιηθούν λίγο και αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σε τέτοιους χώρους μαζικούς, δηλαδή και οι διοικήσεις λοιπόν διαφόρων επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει τη δεδομένη στιγμή να δείξουν μια σοβαρότητα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Διότι διαφορετικά αναγκαστικά θα μπούμε σε ένα πρωτόγωνο lockdown ξανά, όπου θα σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα θα πρέπει να τους δείξουμε λοιπόν το δίλημα το οποίο υπάρχει και να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ αυστηρά τους κανόνες που έχουμε πει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Περισσότερα σας μετά την σύσκεψη. Καλημέρα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Όχι, παιδιά, τώρα, δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να τα περιμένει και όλα την αστυνομία. Σωστό. Δηλαδή δεν γίνεται σωστό τώρα. Το πρόβλημα είναι αν βγάζει τη μάσκα όλο στο διάλειμμα. Δηλαδή τι πρέπει να έχει ο καθένας ένα αστυνομικό δίπλα του. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Και δεν υπάρχουν κιόλα. Λοιπόν. Μα προφανώς δεν υπάρχουν και δεν γίνεται κιόλα. Συγγνώμη, να πάμε πρώτα στον κύριο Δαγρέ να δούμε τι θα γίνει με τα φαρμακεία που θα μπουν και αυτά στη μάχη. Στη διαδικασία, αλλά και στη Μαρία την ψαρά στις Βρυξέλλες, να δούμε το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεων για το εμβόλιο.
21 του Δεκέμβρη, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Φαρμάκου. Οργανισμός Φαρμάκου. Ναι. Και στην Αθήνα η πληροφορία για τις 27. Στην Αθήνα, επιμένω σε αυτό να μας το επιβεβαιώσει, να μας το διαψεύσει η Μαρία. Στην Αθήνα, ανεπισήμως, κινείται το σύμπαν με ορίζοντα την 27 Δεκεμβρίου. Είναι έτσι, Μαρία, πάμε για 27. Είναι πολύ πιθανό. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Θα σας πω, 21 Δευτέρα, δηλαδή τη Δευτέρα, αναμένεται η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μετά τα κράτη-μέλη θέλουν 24 ώρες για να δώσουν το τελικό OK για το αν δέχονται ή όχι τα εμβόλια. Mm-hmm. Στη συνέχεια η Κομισιόν θέλει 2 μέρες, 72 ώρες, για την τελική της απόφαση. Σημειώνω ότι κανονικά αυτές οι αποφάσεις, όπως είπε χθες και ο Μαργαρίτης Χινάς, παίρνουν 2 μήνες. Τώρα η Κομισιόν θα αποφασίσει σε 2 μέρες και αμέσως μετά, δηλαδή υπολογίζουμε το αργότερο τα Χριστούγεννα, mm-hmm. ανήμερα, mm-hmm. θα ξεκινήσουν τα φορτηγά από τη Pfizer εδώ στις Βρυξέλλες για τα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν να χρειαστούν 2 μέρες για να φτάσουν στην Ελλάδα, όπως λέει ο Γιάννης Θαραντάκος, και 27 να υπάρχει το εμβόλιο ήδη σε ελληνικό έδαφος. Ναι. Δεν μπορούν ακριβώς να το προσδιορίσουν, με την έννοια ότι δεν ξέρουν ακριβώς. Ξέρετε, αυτές οι ημερομηνίες μπορεί να έρθουν πολύ πιο νωρίς, μπορεί όλα να γίνουν αυτόματα σχεδόν, γιατί όλοι περιμένουν πώς και πώς αυτό το εμβόλιο. Συνεπώς μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Λέω, με αναμένες οι μηχανές θα είναι όλοι. Αυτό είναι το βασικό. Εντελώς. Ναι. Εντελώς με αναμένες τις μηχανές. Και χθες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, πρότεινε, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει τελικά σε όλα τα κράτη-μέλη, ταυτόχρονη ημέρα έναρξης του εμβολιασμού. Ένα κομβικό θέμα είναι αν έχει διασφαλιστεί η παραγωγή. Αν δηλαδή οι εταιρείες δεσμεύονται ότι αυτό για το οποίο έχουν πληρώσει τα ευρωπαϊκά κράτη και αυτό που έχουν παραγγείλει και αυτό που έχει περιγραφεί ως κεντρικό σχεδιασμός για τον εμβολιασμό των πολιτών της Ευρώπης, θα υλοποιηθεί. Και η Pfizer αλλά και η Κομισιόν είναι καθησυχαστικές σε σχέση με αυτό. Οι πρώτες δόσεις θα είναι λιγότερες από αυτές που είχαν προαναγγελθεί, ναι, σε πρώτη φάση. Ωστόσο, αυτό έγινε λόγω του γεγονότος ότι ξεκίνησε πρώτα τον εμβολιασμό η Αγγλία. Οπότε έφυγαν πάρα πολλά εμβόλια. Απορρόφησε μεγάλη ποσότητα. Ναι. Ακριβώς. Όμως η Pfizer λέει ότι άμεσα θα παραχθούν οι ποσότητες που χρειάζονται και άμεσα θα φτάσουν στα κράτη-μέλη. Άπαξ και ληφθεί η έγκριση. Γιατί υποτίθεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ανεξάρτητη υπηρεσία. Υποτίθεται ότι θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή τη Δευτέρα. Και υποτίθεται ότι θα δώσει την έγκριση. Πολλά υποτίθεται βάζεις, Μαρία. Ναι, ναι. Μην βάζεις τόσο υποτίθεται. Εδώ προσπαθούμε. Ας το κάνουμε. Υπάρχει ένας, πώς να σου το πω, μια συζήτηση. Ο κόσμος φοβάται. Θέλει να μάθει ότι είναι ασφαλές. Θέλει να μάθει ότι όλα είναι εντάξει. Ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Έχει γίνει τόση συζήτηση ότι είναι ανεξάρτητος. Και ότι δεν παρεμβαίνουν τα κράτη και δεν έχει να κάνει δηλαδή με τέτοιες συναλλαγές, ναι, να το πω έτσι, και πιέσεις πολιτικές. Ναι, ναι. Ειδικά για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι ο πιο αξιόπιστος οργανισμός. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι. Και γι' αυτό από την αρχή είπε, θα πάρω το χρόνο μου για να είμαι σίγουρος ως οργανισμός. Mm-hmm. Ότι δεν θα είναι μια έγκριση έκτακτης ανάγκης όπως έδωσε, ας πούμε, το Λονδίνο, mm-hmm. ή η Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Θα είναι μια άδεια για ένα εμβόλιο όπως θα το έδινα κανονικά. Βεβαίως, nice, δεν ζούμε σε κανονικές συνθήκες, mm-hmm. με όλο τον κόσμο κλειστό σε lockdown και Χριστούγεννα μοναχικά. Έτσι, προφανώς, υπήρξαν πιέσεις πολιτικές προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κάτσε να ακούσουμε μαζί. Εγώ έλεγα μηχανισμό εδώ μεταξύ μου, έχει μείνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Πάμε στον κύριο. Γλώσσα λανθάνουσα τώρα, τα ξέρουμε αυτά. Πάμε στην Ελευθερία τη Σπυράκη, είναι μαζί με τον κύριο Δαχρή, να δούμε πώς μπαίνουν και τα φαρμακεία σε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Έτσι, με τα περίπου 11.000 φαρμακεία. Έτσι ακριβώς, 10.000, τουλάχιστον 11.000 φαρμακεία θα μπουν στη μάχη εμβολιασμού. Σε πρώτη φάση βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, διότι mm-hmm. Θα έρχεται εδώ ο κόσμος, θα κάνει τις ερωτήσεις στους φαρμακοποιούς, θα πρέπει να έχει απαραίτητο τον ΑΜΚΑ, τον οποίο θα πληκτρολογεί ο φαρμακοποιός, ώστε να εκτυπώνεται το χαρτί στο οποίο θα αναφέρεται το εμβολιαστικό κέντρο και η ημερομηνία όπου θα πρέπει να πάει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις δύο δόσεις του εμβολίου. Κύριε Δαγρέ,
Ποια είναι η διαδικασία που πώς θα κλείσουμε ραντεβού. Προχωρήσετε το θέλω επόμενο να διάστημα. Μας ακούει πώς θα κλείνετε Δαγκές ραντεβού. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Για να έρθει, ναι, καλημέρα σας. Για να έρθει κάποιος σε ένα φαρμακείο και να του λύσουμε τις απορίες, να τον ενημερώσουμε για τον εμβόλιο και συνέχεια να του κλείσουμε τη συνάντηση με το εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο πρέπει να πάει, δεν χρειάζεται ραντεβού. Το ραντεβού που θα του κλείσουμε εμείς για το εμβολιαστικό κέντρο θα γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία ετοιμάζεται αυτές τις ώρες που μιλάμε. Θα είναι έτοιμη και θα μπορούμε με το ΆΜΚΑ εμείς να εισερχόμαστε μέσα με δικούς μας κωδικούς και να ορίζουμε αυτόματα τη διαδικασία. Η διαδικασία θα είναι αυτόματη. Και με το τηλέφωνο, και με το τηλέφωνο. Θα μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Και με το τηλέφωνο. Ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν πενταψήφια. Ναι, ναι, υπάρχει και το πενταψήφιο τηλέφωνο, υπάρχει και η άλλη συνταγογράφηση και υπάρχει και αυτή η διαδικασία μέσω του ειδικού ιστότοπου που θα ιδρυθεί, που θα ανέβει πάνω στο διαδίκτυο για αυτό το σκοπό. Δηλαδή τώρα, υπάρχουν τρεις τρόποι για ένα να. Ένα λεπτάκι τώρα. Και να το βάλουμε και στον τίτλο, γιατί 27 Δεκεμβρίου ξεκινάνε οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα. Αυτές οι πληροφορίες και επιβεβαίνονται και από τις Βρυξέλλες. Άρα, αν στις 27 Δεκεμβρίου όντως είναι η πρώτη μέρα των εμβολιασμών και θέλει κάποιος να κλείσει ραντεβού, θα είστε έτοιμοι? Εμείς, σαν φαρμακοποιοί, είμαστε ήδη έτοιμοι. Μάλιστα. Περιμένουμε τα εργαλεία από την κυβέρνηση, δηλαδή την πλατφόρμα, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ήδη γνωρίζουμε πώς λειτουργεί. Έχουν γίνει δηλαδή οι πειραγματισμοί, έχουν γίνει οι πιλωτικές χρήσεις. Για να τις γνωρίζουμε, έχει ενημερωθεί ο κλάδος. Είμαστε απόλυτα έτοιμοι και είναι και απλούστατο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Και πώς θα ξέρετε. Και τώρα, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Δαγκρέ. Θέλω μια φράση μόνο. Πώς θα ξέρετε ότι εγώ ανήκω στην ευπαθή ομάδα, άρα θα προηγηθώ του Άκη, ο οποίος είναι υγιέστατος, νεότατος και όλα αυτά? Καλά, αυτή είναι εύλογη ερώτηση. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή η διαδικασία αυτή θα είναι μαζική και θα αφορά εκατομμύρια κόσμο, θα γίνουν όσο περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν αυτόματα. Δηλαδή, το τι είναι ευπαθής ομάδα δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι κάτι το οποίο ανήκει σε 18 κατηγορίες που ήδη έχουν εκδοθεί και έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Mm. Λοιπόν, αυτές οι κατηγορίες θα ενταχθούν μέσα στο σύστημα αυτό. Ο καθένας, δηλαδή, ανάλογα με το τι ιατρικές εξετάσεις έχει κάνει, με την ηλικία του και όλα αυτά, θα είναι ενταγμένα στο σύστημα και το σύστημα αυτόματα μόνο του, real time, θα κάνει αυτή τη διαλογή και αυτή την κατάταξη των ανθρώπων. Mm. Το σύστημα θα ξέρει αν εγώ έχω χειρουργηθεί την καρδιά, ας πούμε. Θα ξέρει το σύστημα αν εγώ έχω κάνει επέμβαση καρδιάς. Να σας πω. Ιατρικό ιστορικό δηλαδή. Αν εσείς το έχετε δηλώσει αυτό στον ηλεκτρονικό σας φάκελο και έχει καταγραφεί, βέβαια. Ναι, κοιτάξτε. Ό,τι έχει καταγραφεί σαν ιστορικό του οποιοδήποτε στη θεραπευτική του πορεία στη ζωή του και είναι καταγεγραμμένο, αυτό θα εμφανίσεται και θα αξιολογείται από το σύστημα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η μοναδική διαδικασία. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Ελευθερία γρήγορα, κάτι τελευταίο. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Εάν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και αν νιώθουν ασφάλεια να το κάνουν, τι σας λένε? Ο κόσμος ρωτάει διάφορα. Είναι μεικτή εικόνα. Και ενδιαφέρον υπάρχει από ορισμένους. Υπάρχουν και κάποιες αμφορίες και κάποιοι αναρωτιούνται για διάφορα πράγματα. Εμείς έχουμε το φύλλο διηγειών ήδη το επίσημο του φαρμάκου με τα χαρακτηριστικά του, σαν φαρμακοποιοί. Επίσης έχουμε και όλα όσα γνωρίζουμε σαν πληροφοριακά εργαλεία και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα τον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη μας δουλειά. Να ενημερώνουμε υπεύθυνα τον κόσμο, να του λύνουμε απορίες και να τον ευαισθητοποιούμε να εμβολιαστεί. Είναι ο μόνος τρόπος να βγούμε. Πάντως, να επισημάνουμε πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι και με το εμβόλιο της γρήπης είχαμε διαπιστώσει ότι πήγαινε ένας. Πώς να το πω, πελάτης του φαρμακείου και του έλεγε, έλα γράψτε μου τώρα σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Και κάτω είναι πελάτης χρόνια. Ναι, 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 ναι. Μην τα δούμε αυτά. Καταλάβατε τι εννοώ, κύριε Δαγκρέ. Δεν θα έχουνε. Ναι, ακούστε, από εμάς δεν θα τα δείτε γιατί εμείς δεν συνταγογραφούμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς μόνο εκτελούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό, θα γινόταν μόνο σε κάποιο ιατρείο. Σωστά, σωστά. Αν πάω στον φίλο μου τον παθολόγο, ναι. Εντάξει, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Δαγκρέ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαγκρέ, και τη Μαρία του Ψαρά. Καλημέρα. Έλα, Μαρία. Έλα. Μην ξεχνάτε ότι αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου η έγκριση και του δεύτερου εμβολίου, της Moderna. Οπότε μην ανησυχείτε, θα φτάσουν τα εμβόλια. Όπως λέει και η Κομισιόν και η Φοντελάιν ειδικά, το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού πρέπει να εμβολιαστεί και τις ζωές δεν τις σώζει το εμβόλιο, αλλά ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Αυτά. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν. Καλημέρα, χίλια. Οπότε κρατάμε το 27-12 ναι. Καταρχήν. Ναι, ναι. Θα δούμε από εκεί πέρα πώς θα λειτουργήσει το σύστημα ελευθερία. Να δούμε πώς θα γίνει. Πάντως, να σας πω κάτι. Τα παιδιά μπορεί να ζητάνε και το εμβόλιο από τον φαρμακοποιό, να πούμε ότι οι φαρμακοποιοί δεν κάνουν το εμβόλιο. Mm-hmm. Έτσι, να το πούμε γιατί μπορεί να γίνει κανένα παρεξήγηση. Γιατί το αντιγρυπτικό το κάνανε οι φαρμακοποιοί. Ναι, ναι. Σωστά. Μοιάζει πάντως να ετοιμαζόμαστε. Δηλαδή και ο Κιωταρέας λέει είμαστε έτοιμοι. Και τα ψηφιακά ετοιμάζονται και τα εμβολιαστικά κέντρα ετοιμάζονται. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε για πρέπει να προετοιμαστούμε. Και ο Ερντογάν στο γήπεδο θα κρυθούμε όλοι. Σωστά. Έτσι. Όπως λέει και ο φίλος μας από το γήπεδο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το δώρο μας. Το Volkswagen T-Roc αξίας 23.200 ευρώ. Advance, κυρία Δώρα μου. Με αξιοπιστία και πολυτέλεια στην υψηλή ποιότητα κατασκευής μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το τύρο ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς, γεννήθηκε ηγέτης και ήρθε για να αλλάξει τα πάντα στην κατηγορία των SUV. Η κλήρωση, παιδιά, του τύρο θα γίνει στις 26 Δεκεμβρίου, ανήμερα του μεγάλου τελικού... Του Just the Two of Us. Του εορταστικού, του φαντασμαγωγικού τελικού του Just the Two of Us. Εμείς θα πάμε. Πάμε, διάλειμμα. Όχι, στο τελικό, λέω, τραγουδήσουμε. Εμείς οι δύο να τραγουδήσουμε. Εγώ δεν θα τραγουδήσω σίγουρα, εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Καλά, πάμε διάλειμμα για την ώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, παιδιά. Το πλάνο που θα δείτε είναι από τη Νέα Υόρκη και είναι αυτή την ώρα. Χιονίζει. Και κοίτα. Απευθείας. Δεν είναι. Απευθείας εγώ από τη Νέα Υόρκη. Ναι, δεν είναι, δεν είναι κάτι χιόνι. Πρωτότυπο, αλλά όχι. Το χιόνι είναι πολύ και είναι έτσι η πρώτη εικόνα που έχουμε τόσο, με τόσο πολύ χιόνι που έχουμε δείξει τουλάχιστον. Έχουν σε εορταστικούς ρυθμούς στη Νέα Υόρκη, όχι όπως άλλοτε βέβαια ακόμη. Αλλά δεις τι γίνεται. Ναι. Το έχει στρώσει κανονικότατα. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, ωραία εικόνα. Πολύ ωραία, ωραία. Πάμε, ωραία. Δημήτρη Μανιέμπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο του διαδικτύου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και πάλι. Ξεκινάμε με το έθνος.gr. Χρυσοχοίδη στην Κοζάνη, Χαρδαλιά στη Θεσσαλονίκη, ισός περιοχές. Ημερησία, Δεκέμβριος, όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για εργαζόμενους ανέργους και συνταξιούχους. Μπαράζ πληρωμών ξεκινά σήμερα Πέμπτη και θα διαρκέσει έως τα τέλη του μήνα, έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Άντε να δούμε. Πρώτο θέμα, Χριστούγεννα με τοπικά σκληρά lockdown σε Δυτική Αττική και 10 νομούς. Η εφημερίδα, Βατόπουλος εξετάζεται μείωση των 9 ατόμων στα Ρεβεγιόν, σκληρό lockdown σε Δυτική Αττική, Κοζάνη. CNN.gr, στο μικροσκόπιο η Δυτική Αττική, lockdown αλλά Μάρτιο, η ώρα των ανακοινώσεων για σκληρά μέτρα με δύο ταχύτητες. Hellas Journal, Μπέρνς κατά Ερντογάν, είναι αυταρχικός ηγέτης να παραγωνιστούν οι Τούρκοι από το ΝΑΤΟ. Στο κόκκινο 10 περιοχές στην Ελλάδα επικίνδυνο πάλι το σκηνικό, κρούσματα, νεκροί και διασωληνωμένοι. Lifo.gr, σε κόκκινο συναγερμό Δυτική Αττική και άλλες 10 περιοχές εξετάζουν τοπικά πιο σκληρά lockdown. Και Athens Voice, εισηγήσεις για αυστηρότερο lockdown στον Ασπρόπυργο. Δεν νομίζω ότι θα το αποφύγουμε αυτό, παιδιά, σε αυτές τις περιοχές. Δεν είναι τυχαίο ότι πηγαίνουν οι αρμόδιοι υπουργοί, έτσι, λίγες ημέρες πριν από την τελευταία εβδομάδα των Χριστουγέννων, ενώπιση των Χριστουγέννων, στις περιοχές αυτές. Τώρα, γίνονται στις σκέψεις. Η παρουσία της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μαρίας Μητσοτάκη στην Καλαμάτα μαζί με στελέχη του οίκου Dior έχει απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Twitter με ποικίλα σχόλια. Αντί να ευχαριστείτε που ήρθε στην ταπεινή Μεσσηνία, υπέρκομψη, υπέρλαμπρη και πανυπερτέλεια Μαρέβα, ξεκινήσατε σχόλια πώς πήγε, γιατί, με τι κωδικό, συγχώρεσέ τους Μαρέβα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Έλεος με τη μικροπρέπεια, με στελέχη του οίκου Dior δεν κολλάει και... Τελικά, όλη η αντιπολιτευτική ρητορική εξαντλείται για μία ακόμη φορά στη Μαρέβα. Αυτή η τοξική αιμονή τους είναι αξεπέραστη και τους στοιχιώνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, δείχαμε ξανά θέμα, τσακωθούμε. Έχουμε. Θα σας δείξω τώρα. Τι θα μας δείξεις, πού θα μας πας. Θα σας πάω μέχρι την Ιαπωνία, γιατί μπορεί τώρα να χιονίζει στην Αμερική. Εκεί όμως χιονίζει από την αρχή της εβδομάδας. Καλά, τι μιλάω. Για βαριά χιονόπτωση. Καλύτερα να μην μιλάω. Στην πόλη μου η Καμάτσι. Και έλεγα λοιπόν, γιατί είναι η Νέα Υόρκη. Ναι. Στα βόρεια λοιπόν της Ιαπωνίας υπήρξαν προβλήματα στις μετακινήσεις. Βλέπετε πόσο παχύ είναι το στρώμα εκεί του χιονιού. Θα συνεχιστεί αυτός ο χιονιάς μέχρι και αύριο. Προσπαθούν εκεί
με φτιάρια, με ειδικά εργαλεία. Ούτε μπορώ να φανταστώ τι είναι θαμμένο κάτω από όλο εδώ, αυτό. Έτσι, βλέπεις τώρα. Κοίτα εδώ. Α, είστε στεπί. Κοίτα τι μανιτάρι έχει φτιαχτεί. Στρομφοχωριό. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε και μία πολύ ιστορική στιγμή. Το κινέζικο διαστημικό σκάφος Chang'e 5, το οποίο είχε προσελεινωθεί, είχε πάει στη Σελήνη από την πρώτη του μήνα, κατάφερε και προσγειωθεί. Νόμιζα θα μας πεις για ούφο, με συγχωρείς πάρα πολύ, έτσι όπως το είδαμε. Κατάφερε να προσγειωθεί στη γη και φέρνει δείγματα από το φεγγάρι, ναι, για να τα μελετήσουν οι επιστήμονες και να δούμε... Αυτά είναι τα δείγματα από το φεγγάρι? Αυτό είναι, όχι, αυτό είναι το τέτοιο. Το διαστημικό, το διαστημικό, η κάψουλα. Η κάψουλα, ναι. Εντάξει. Μέσα στην κάψουλα, ναι, είναι τα δεδομένα. Είναι πολύ ιστορική στιγμή, μάλιστα, γιατί 40 χρόνια, για 40 χρόνια, για πρώτη φορά μάλλον μετά από 40 χρόνια, ολοκληρώνεται μια τέτοια αποστολή στο φεγγάρι στη Σελήνη. Και θα κλείσω με μια διαφορετική φάτνη σε μια εκκλησία στη Μαδρίτη. Δημιούργησαν λοιπόν αυτή την φάτνη από Playmobil, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, ανθρώπους ήρωες της πρώτης γραμμής της πανδημίας, το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Εντάξει, είναι φοβερό. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην καθαριότητα των δήμων, των δρόμων κτλ. Για να δώσουν λοιπόν ένα φόρο τιμή σε αυτές τις δύσκολους καιρούς. Αυτό θα το φτιάξουν και σε παιχνίδι? Θα το αγοράζουμε κιόλας? Είναι προς το παρόν για να υπάρχει να τον βλέπει. Γιατί να το βλέπω να γίνεται. Ανάρπαστο. Σωστά. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα κανένα μείνει... απόθεμα, πουθενά. Ούτε ένα παιχνιδάδικο. Ούτε καπέλο. Για όσους πιστούς πάνε εκεί και το βλέπουν. Λοιπόν, τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, καλή σας ημέρα. Και πάμε στο τραπέζι μας να καλημερίσουμε τον, τον κύριο Χότζογλου. Χότζογλου, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον επιστημισμό, που είχε την περιπέτειά του χθες μετά την κινητοποίηση, την ευθυνιαστική κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου. Καλημέρα κύριε Παυλόπουλο και κύριε Κουτσοκόη. Γεια σας, πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι έγινε χθες τώρα που είμαστε πιο ήρεμα, έτσι να τα κουβεντιάσουμε, ναι, λίγο. Δείξαμε χθες τις εικόνες. Θελήσατε να στείλετε το μήνυμά σας, προφανώς. Το είδαμε όλοι. Η εξέλιξη ήταν κάπως έτσι περίεργη και νομίζω δεν την περιμένατε κι εσείς. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν την περιμέναμε. Καταρχήν, θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες προς το σταθμό Open και προσωπικά προς την εκπομπή τη δική σας, γιατί ήσασταν το μοναδικό κανάλι που κάλυψε τα γεγονότα. Ναι. Ζούμε μια παράξενη εποχή, δεν βγαίνουν προβλήματα προς τα έξω, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω σε αυτό. Σημασία έχει ότι όλα τα σωματεία μας από την απόλυτη Ελλάδα στέλνουν αυτό το μήνυμα ότι μόνο το Open κατάφερε και έπαιξε τη διαμαρτυρία μας. Mm-hmm. Είχαμε πάρει μια απόφαση τις προηγούμενες μέρες, κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κοτρογόη, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε επιτέλους να μας ακούσει η κυβέρνηση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θέλαμε να βάλουμε σε κίνδυνο και την υγεία των συναδέλφων μας και τη δημόσια υγεία. Mm-hmm. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή τη διαμαρτυρία τριών ατόμων θεσμικών, εκλεγμένων, οι οποίοι θα κρατάγαμε τις αποστάσεις. Μάλιστα το πανό ήταν 6 μέτρα και κάθε 2 μέτρα υπήρχε σημάδι για να ξέρουμε πού θα σταθεί ο καθένας μας με τις μάσκες μας. Και να πάμε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και να στείλουμε το μήνυμά μας στον Πρωθυπουργό. Τώρα... Θέλω να σημειώσω, ναι, ότι η ένστολη που μας πλησιάσανε την πρώτη στιγμή ήταν ευγενέστατη και μάλιστα είχαμε φτάσει σε σημείο να καθορίσουμε και το πού ακριβώς θέλουν να σταθούν, να σταθούμε εμείς, συγγνώμη, για 10 λεπτά. Δηλαδή ήρθανε, μας ρωτήσαν ποιοι είμαστε, τους είπαμε, τους δείξαμε στα χέρια μας, κρατάγαμε τις ταυτότητες και τις άδειες μετακίνησης. Μας είπαν αν θέλουμε να πάμε 5 μέτρα πιο αριστερά. Ξεκινήσαμε να μετακινούμαστε, αν δείτε στα πλάνα σας, με το πανό να πάμε πιο αριστερά. Και ξαφνικά βγήκαν οι κύριοι με τα κουστούμια τρέχοντας από το Μέγαρο Μαξίμου και ήρθαν πάνω μας, σπρώξαν εμένα και μου είπαν να μαζέψω το πανό. Τους είπα ότι δεν κάνω κάτι παράνομο, είμαι καθόλου ανώμημος, τους εξήγησα ποιος είμαι. Απείλησαν ή το μαζεύετε ή αυτόφορο. Η απάντησή μας ήταν αυτόφορο. Ναι. Τώρα, να πούμε καλημέρα και στον Γρηγόρη, τον Τζιοβάρα, τον Κυριογέννη, τον Στατάκη, τους δύο συνέδελφους τους έχουμε μαζί μας. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα, Γιάννη. Κύριε Χότζογλου. Καλή σας μέρα. Καλώς τους, κύριε Χότζογλου. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί η διαμαρτυρία? Δεν σας έχουν ξεχάσει? Δεν σας έχουν προσέξει? Και ξέρετε γιατί το ρωτάω? Γιατί επιχείρησα χθες το απόγευμα να μάθω τι έχει γίνει με τον κλάδο σας. Και η απάντηση που πήρα από το αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι και από τα 100 μειώθηκαν στα 50 τα ένσημα για να πάρετε το επίδομα ανεργίας. Και μάλιστα, οι περισσότεροι από εσάς είναι σε αναστολή διαρκείας
και 5 το επίδομα των 534. Και οι εισφορές καλύπτονται από το κράτος έτσι ώστε να μην χάσετε τις δουλειές σας. Μου λένε δηλαδή, δεν ξέρω αν λένε ψέματα, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μου λένε όμως και θέλω να σας το ρωτήσω, ότι ειδικά για το χώρο του τουρισμού και του επισκεπτισμού έχουν προβλεφθεί ειδικές μερίμνες, διότι είστε πάρα πολλοί και δεν μπορούσαν να σηκώσουν και το πολιτικό κόστος, να το πω έτσι κοινικά, να μην σας προσέξουν. Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Σωστά, μειώθηκε το απαιτούμενο πλαφόν ενσύμων από 100 ένσημα στα 50. Θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά όταν δεν δούλευε κανείς φέτος το καλοκαίρι η κυβέρνηση. Μην το παρουσιάζουμε σαν άθλο. Όχι, όχι. Δεν υπήρξε σεζόν. Μα σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν ξέρω αν λένε αλήθεια ή όχι. Θα αποδομήσω ένα-ένα από τα ερωτήματα, τις απαντήσεις που σας δώσανε. Επομένως, τα 50 ένσημα ήταν κάτι λογικό και εύλογο που έπρεπε να γίνει, γιατί στην καλύτερη περίπτωση δουλέψαμε 60 μέρες. Παρ' όλα αυτά, όμως, καταφέραμε και πήραμε και ασφαλιστικές εισφορές μέσω της αναστολής σήμασης για να μπούμε στο ταμείο. Τι γίνεται με τους εποχικούς, κύριε Παυλόπουλε? Τελείωσε αυτή η ιστορία με την αναστολή των συμβάσεων τον Οκτώβριο. Μέχρι και τον Οκτώβριο παίρναμε 534 ευρώ συν τα ένσημά μας, συν μείωση ενοικίου 40% σε όσους είχαν νοικιάσει πρώτη και κύρια κατοικία. Δεν δόθηκε παράταση. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει: κύριε, τέλος τα 534. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Ο Οκτώβριος ήταν ο τελευταίος μήνας. Κάντε έτοιμα στο Ταμείο Ανεργίας. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Από τα 534 πάμε στα 400 και χωρίς καμία επιδότηση στο ενοικιό μας. Και όχι μόνο αυτό, ο ΑΕΔ για να τελειώσει τη διαδικασία και να μας καταβάλει την πρώτη δόση από τις 3 που δικαιούμαστε στο επίδομα ανεργίας θέλει 40 μέρες. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τα χαρτιά μας για τον Νοέμβρη, θα πληρωθούμε πότε? Τον Ιανουάριο. Χριστούγεννα χωρίς εισόδημα. Μάλιστα. Δεύτερο, οι συνάδελφοί μου στην εστίαση αυτή τη στιγμή, όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με διοικητική εντολή οι 12 μήνες λειτουργίας, που είναι 80.000, 430.000 εργαζόμενοι, είναι στο καθεστώς της αναστολής σύμβασης. Τι έγινε με τους εποχικούς της εστίασης, κύριε Παυλόπουλε? Τίποτα. Δεν έχουν ενταχθεί σε καμία ευνοϊκή ρύθμιση. Όσοι καταφέραν και πήραν... Δεν έχουν πάρει τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Όσοι έχουν καταφέρει και έχουν πάρει το επίδομα ανεργίας, το έκτακτο που έβγαλε ο ΑΕΔ, τελείωσε η επιδότησή τους τον Αύγουστο, ήταν για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Από τον Αύγουστο είναι χωρίς ευρώ. Και όσοι δεν καταφέρανε να το πάρουν, είναι από πέρσι το Μάρτι χωρίς ευρώ. Και για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει εστίαση, για να μην πηγαίνει το μυαλό μας συνέχεια σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία και πολυτελείας μαγαζιά. Εστίαση είναι και το τυροπιτάδικο το μικρό και το καφέ το μικρό που στη γειτονιά σας που παίρνετε τον καφέ σας. Εστίαση είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε νυχτερινά μαγαζιά και κέντρα διασκεδάσεως, οι οποίοι δεν έχουν πάρει φράγκο από τον Μάρτιο. Και φυσικά, εποχικά εργαζόμενοι είναι και αυτοί που δουλεύουν στους χειμερινούς προορισμούς. Πήλιο, Αράχοβα, Σαλέ, χιονοδρομικά. Οι οποίοι, προσέξτε, δεν μπορούν να μπουν να κάνουν μονομερή αίτηση αναστολής για να πάρουν τα 534 ευρώ συνένσημα. Δεν μπορούν να πάρουν και επίδομα ανεργίας, γιατί δεν έχουν αυτά τα 50 ένσημα. Λοιπόν, πού είναι η στήριξη τώρα? Μάλιστα. Γρηγόρη, τι λες? Καλημέρα σας, Ντόρα, Άκη. Κοίταξε να δεις, Άκη, σε όλο τον πλανήτη τα ίδια προβλήματα έχει ο τομέας της εστίασης και παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω τι μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Βεβαίως, δικαιολογημένα, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Είναι ένας από τους πλέον πληττόμενους κλάδους η εστίαση. Αλλά δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι, δηλαδή τι να γίνει, ας πούμε, να ανοίξει η εστίαση. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η λύση. Ίσως μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Ας τις δουν οι αρμόδιες, συμφωνήσουν οι φορείς. Εντάξει, των... πάντως η παραδοχή, η οποία είναι αντικειμενική παραδοχή, ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα και παντού υπάρχουν τα ίδια ζητήματα, δεν τους καλύπτει τις ανάγκες τους, έτσι δεν είναι? Δεν τους βάζει ψωμί στο τραπέζι. Μα γι' αυτό είπα, δεν σε καμία περίπτωση οι διαμαρτυρίες τους είναι δικαιολογημένες. Το θέμα είναι να βρεθεί μια φόρμουλα πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να ικανοποιηθούν, γιατί είναι και εργαζόμενοι αλλά και επιχειρήσεις που μένουν χωρίς εισόδημα, επιχειρηματίες εννοώ. Πάντως χθες που επιχείρησαν να στείλουν ένα μήνυμα προς την πολιτεία, δεν αντιμετωπίστηκαν με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο κύριος Χότζογλου προς τιμήν του είπε ότι αντιμετωπίστηκε από τους αστυνομικούς που ήταν στην Ηρώδη του Αττικού
Με πολύ ευγενικό τρόπο ήρθαν σε συνεννόηση. Το πανό είχε τα σημάδια τα συγκεκριμένα προκειμένου να τηρηθούν οι αποστάσεις. Το κάνανε πολύ οργανωμένα. Ναι. Ήτανε σαφές. Και προσεκτικά. Ήτανε σαφές ότι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα χωρίς να προκαλέσουν, να κάνουν μια διαμαρτυρία χιλιάδων ανθρώπων, να κατέβουν στους δρόμους, να κλείσουν δρόμους, να υπάρξει κίνδυνος διασποράς. Είναι ακριβώς έτσι που νομίζω θέλετε, ότι εξαντλήσαμε λίγο την αυστηρότητά μας, θες. Δεν ξέρω, αν αυτή την αίσθηση έχουμε από χθες. Με τον αναβρασμό που υπάρχει στον κλάδο, αν προκυρήσαμε χθες μια κινητοποίηση, θα είχαμε χιλιάδες κόσμου και θα βάζαμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το είπατε και χθες, κύριε Κότζογλου. Με πολύ μεγάλο κακό στην πατρίδα μας. Τώρα, όσο αφορά το παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι είναι. Παντού σε όλο τον πλανήτη υπάρχει πρόβλημα. Δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να ανοίξει η εστίαση και να διακινδυνεύσουμε αυτή τη στιγμή να εκτοξευθούν τα κρούσματα. Ναι. Αλλά πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Κύπρος, αναπλήρωση του μισθού στο 85%. Πορτογαλία, αναπλήρωση του μισθού στο 75%. Γαλλία, αναπλήρωση του μισθού στο 75%. Mm-hmm. Ισπανία, αναπλήρωση του μισθού στο 100%. Βάλτε μία άνω τελεία, κύριε Χοντζόγλου, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και το Γιάννη Στρατάκη, εννοείται. Να πάμε λίγο την υπομονή σας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Να δώσουμε λίγο πολύ γρήγορα όμως το δώρο μας. Ναι, ναι. Volkswagen T-Roc αξίας 23.200 ευρώ. 115 άλογα 1.000 κυβικά με ποιότητα κατασκευής μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Παιδιά, η κλήρωση θα γίνει 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων και ανήμερα του μεγάλου τελικού του Just the Two of Us, του ερωταστικού τελικού στο Open. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε ξανά στον Γρηγόρη τον Τζιοβάρα, τον Γέννητο Στατάκη και τον κύριο Χότζογλου από τον επιστημισμό. Να σας πούμε ότι φαίνεται ότι σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιβολή ολικού lockdown στις κόκκινες περιοχές. Ασπρόπυργο, Ζάντι, στις 11 περιοχές που φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε υγειονομικό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο. Μετά από καιρό ακούσαμε ότι υπάρχει σκέψη και δόθηκε λίστα με περιοχές κόκκινες και ότι υπάρχει σκέψη να πάμε σε ζώνες πάλι. Ζώνες τι σημαίνει. Να τις ξαναδούμε τις περιοχές, αν είναι εύκολο, σας παρακαλούμε. Έτσι. Είναι η Δυτική Αττική, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Ξάνθη, είναι η Κοζάνη. Είναι το Κιλκής, η Πιερία, η Δράμα, η Ροδόπη, τα Γρεβενά, η Πέλα, η Λάρισα και όπως είπαμε η Κοζάνη με την οποία συνδεθήκαμε και λίγο νωρίτερα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Τώρα πάμε να ακούσουμε το Γιάννη το Σταθάκι. Έλα Γιάννη, ποια είναι τώρα η εκτίμησή σου, γιατί αυτό αποτέλεσε και την εστία της αντιπαράθεσης, της αναμέτρησης και στη Βουλή προχθές τον προϋπολογισμό. Από τη μία η κυβέρνηση να λέει ότι έχω εργαλειοποιήσει τόσα δις, έχω ρίξει το τραπέζι στην αγορά για να στηρίξω τους εργαζόμενους και έχω κι άλλα 7,5 κάβα, διότι πρέπει να έχουμε εφεδρεία αν τα πράγματα δεν πάνε καλά μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι. Και από την άλλη την αντιπολίτευση να λέει ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει, ότι οι εργαζόμενοι πεινάνε. Ξέρετε κύριε Παυλόπουλε και κυρία Επιτροκόη, να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Ελπίζω στις κόκκινες περιοχές που θα ανακοινωθεί lockdown, να ισχύσουν τα μέτρα και για τις εκκλησίες. Σταματάω εδώ, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Λογικό είναι αυτό. Χόρζογλου, αυτό που λες είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό. Ακριβώς. Γιατί θα τα δούμε, γιατί έχω την αίσθηση, Άκη, ότι είναι ανίκανη αυτή η κυβέρνηση να σχεδιάσει, να εφαρμόσει ένα ορθό lockdown. Από τη μία πλευρά το υγειονομικό κομμάτι και από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι. Κύριος Χορζόγλου, δεν είναι Σιριζέος. Έτσι μου επιτρέπει φαντάζομαι να το πω. Ακούστε όμως. Θα συμφωνήσω ότι όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει πανδημία. Δεν αντιμετωπίζουν όμως όλες οι κυβερνήσεις το πρόβλημα όπως εδώ. Ακούστε. Έχουν δοθεί 6,5 δισεκατομμύρια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Δόθηκαν τεχείχε επιστροφές. Ξέρετε που πήγαν αυτά τα χρήματα? Τα είπαν προχθές στην Βουλή. Το 90% σε επιχειρήσεις που μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού.
Λοιπόν, ας αφήσουν τις ιστορίες. Οι επιστρεπτές προκαταβολές όμως δεν έχουν πάει σε λίγες επιχειρήσεις. Ακούστε. Είναι καλό έργο. Το ΤΕΠΗΧ, όπως λες, είχε ζητήματα. Μπράβο. Είχε ζητήματα. Πάνε. Ακούστε. Πάμε τώρα στους εργαζόμενους. Εγώ συνήθως παρεμβαίνω και τα. Ναι. Ακούγοντας τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, άρχισε να λέει τι γίνεται σε κάθε χώρα. Πόσο επιδοτεί διεργασία. Εδώ ξέρετε τι έχει συμβεί. Έχουν αφήσει ξυπόλυτο στα γκάθια τον εργαζόμενο. Δεν είναι μόνο οι άνεργοι. Είναι και αυτοί που έμειναν άνεργοι εξαιτίας του lockdown. Τι μέρημνα υπάρχει για αυτούς. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τέλη κυκλοφορίας. Πώς το συνδυάζω τώρα. Θα σας πω. Ξέρετε ποιοι έχουν σαραβαλάκια. Όλοι αυτοί που περιγράφαμε νωρίτερα. Οι άνεργοι, αυτοί που είναι χαμηλόμισθοι, αυτοί που παίνονται. Και γιατί πληρώνουν αυτοί το μεγαλύτερο ποσοστό των τελών κυκλοφορίας. Γιατί έχουν σαραβαλάκια. Έχουν σαραβαλάκια. Και αντί λοιπόν να έρθει εδώ η κυβέρνηση και να πει ότι αναστολή δεν θα τα διπλασιάσω, έδωσε μία, λέει, ολιγόμενη παράταση. Δύο μήνες. Ναι. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς ρύθμισης ο εργαζόμενος. Γιατί για ένα χρόνο και είναι και lockdown. Να του πει 50% κάτω. Ξέρετε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε μια βαριά ταξική κυβέρνηση. Δεν μου αρέσουν αυτές οι φορτισμένες έννοιες. Ακούστε, Άκη μου, τι λες. Η μόνη τους μέρημνα είναι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Λες ότι έχουν επιλέξει να οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία ή σε αγκαλισμό τους εργαζόμενους. Λυπάμαι που θα το πω. Ακούγεται ακραίο, αλλά έτσι είναι. Μα γιατί να το κάνουν. Μα γιατί να το κάνουν. Γιατί είναι επιλογή. Είναι ότι τι πράγμα. Ότι ο κόσμος θα πεθαίνει από την πείνα. Δεν τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη που γίνομαι σκληρός. Δεν τους ενδιαφέρει. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αφήστε τους ανέργους. Πόσοι συνταξιούχοι παίρνουν κάτω από 500 ευρώ. Τι ενίσχυση δόθηκε σε αυτούς. Διότι ένα lockdown και μια πανδημία έχει και για αυτούς αυξημένα έσοδα. Αυξημένα έξοδα. Τι δόθηκε, τι ενισχύθηκε, τι ενίσχυση έγινε. Συγγνώμη που φωνάζω, αλλά μερικές φορές δεν θέλουν καλά λόγια. Είναι βαθιά ταξική κυβέρνηση. Όποιος αρπάξει, να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που γνωρίζουν αυτές τις μέρες πραγματικά άνθηση των εργασιών τους. Να σας πω εγώ. Οι ταχυμεταφορές. Ουρές απ' έξω. Βάλαμε, λέει, και την παραλαβή των εμπορευμάτων από τα καταστήματα. Δεν προλαβαίνουν οι ταχυμεταφορές. Συμφωνούμε. Είναι στις πληττόμενες επιχειρήσεις τα ταχυμεταφορές. Ναι, είναι. Μπήκαν. Γιατί μπήκαν. Γιατί ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ταχυμεταφοράς είναι πρώην του ΣΕΒ. Ναι, αλλά είχε. Ας επιλέξουμε με ποιους θα πορευτούμε, Άκη. Θυμίζω ότι όταν είχε ανεβάσει τα τιμολόγια της αυτή η εταιρεία, είχε παρέμβει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θέλω να πω. Και δώσαμε το. Ναι, και κάναμε την Μεσοβέζη και μετά να τις βάλουμε στις πληττόμενες. Ξέρετε, αυτά είναι πρόκληση. Για πάμε για στον λίγο να το ακούσουμε. Γιατί εγώ βλέπω, ξέρεις τι βλέπω, Γιάννη μου, θα σου το πω. Βλέπω μια οργήλη αντιπαράθεση, η οποία φοβάμαι ότι αλλοιώνει την πραγματική εικόνα. Γιατί από τη μία λες έχουν ρίξει 6,5 δις, αλλά λες ταυτόχρονα ότι έχουν κάνει την επιλογή να αφήσουν τον κόσμο να πεθάνει της πείνας. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Βλέπω την ίδια ώρα να σκοτωνόμαστε για το αν πήγε η κυρία Μπαρέβα στην Καλαμάτα με τον Ντιόρ ή όχι. Μήπως χάνουμε τη μεγάλη εικόνα, εγώ αυτό ρωτάω. Όχι, επιλογή είναι και αυτά. Μάλιστα. Ακούστε, είναι μερικά πράγματα επιλογή. Ακούστε, και τα προβοκατόρικα τα ξέρουμε. Είναι επιλογή για να στραφεί η κοινή γνώμη αλλού. Από την πείνα δεν την παίρνει την κοινή γνώμη εύκολα. Και επειδή τυχαίνει να ζω αυτή την πίεση την καθημερινή, γιατί κυκλοφορώ, γιατί πάω στο σούπερ μάρκετ, γιατί επειδή έχω αυτό το δημόσιο βήμα, με πλησιάζουν άνθρωποι. Και δεν ξέρω τι να τους πω. Σαν πολίτης. Για πάμε και στο Γρηγόρη. Πέστε με στο διαδίκτυο. Γρηγόρη, είναι έτσι. Όχι, θα σου πει ο Γρηγόρης. Όχι, Γιάννη, έχεις αποφασίσει τι θα πω, έτσι.
Είναι. Συγγνώμη. Είσαι φίλο μου. Σε θεωρώ φίλο μου. Αλλά άκουσε. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν έτσι. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά από μόνα του για να προσθέτουν υπερβολέ παραπάνω από αυτέ. Είναι υπερβολή αυτό που άκουσα. Πάμε να πιούμε σήμερα ένα καφέ στα όρτια. Άκουσε. Αυτά που λες για ταξική πολιτική που θέλει κάποιον να εξοντώσει τους εργαζόμενους είναι ερμηνευτικά και αναλυτικά εργαλεία πολύ παροχημένα και δεν ανταποκρίνονται. Πάμε να πιούμε μαζί ένα καφεδάκι. Πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μια πλατεία. Δεν μπορούμε να πιούμε καφέ σε πλατεία. Τώρα κάτσε να σου αφαντήσει. Ναι, δεν μπορείτε αφεντός. Να πάρουμε δύο καφεδάκια. Κάτσε, Γιάννη, Γιάννη. Κάτσε να απαντήσει ο Γρηγόρη και να κλείσουμε το βιβλίο πολύ γρήγορα. Έλα, Γρηγόρη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτά είναι παροχημένα αναλυτικά εργαλεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θέλει να βασανίσει τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος πολιτική είναι. Δηλαδή, αν θέλουν να εξοντώσουν τους εργαζόμενους, ποιος θα τους ψηφίσει αύριο? Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι υπερβολές, αλλά είναι όμως τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα προβλήματα είναι πολύ έντονα. Η οικονομική δυσπραγία και τώρα αλλά και μετά, γιατί θα αφήσει αποτύπωμα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα τα οποία τώρα είναι κλειστά με κρατική εντολή και αν, ακόμα και αν γίνει μη επιστρεπτέα η προκαταβολή, αν θα αντέξουν σε αυτή την πολύμηνη, το πολύμηνο λουκέτο. Οπότε δεν χρειάζεται να προσθέτουμε παραπάνω πράγματα. Είναι από μόνα τους αυτά τους πολύ σοβαρά τα προβλήματα και πρέπει εκεί να εστιάζουμε και όχι να προσθέτουμε υπερβολικές και έτσι ωραίες φραστικές εκφράσεις για νύχια γαμψά και όλα τα συναφή. Γρηγόρη, το μόνο άγχος που έχω είναι μετά από αυτή την τοποθέτησή μου μην αρχίσουν και παίρνουν πάλι εκεί στο Open ή τον Άκη τους αρχισυντάκτες να τους πούνε τι να τον αφήνει το αυτό και λέει αυτά τα πράγματα. Δεν μας πήρε ποτέ κανείς. Δεν μας πήρε ποτέ κανείς. Όχι. Για πάμε. Άμα το ξέρεις γιατί το λες, Γιάννη. Λοιπόν, γιατί το λέω. Γιατί το λέω. Άμα το ξέρεις γιατί το λες. Εχθές, ακούστε, δεν το λέω για σας, αλλά συνάδελφος από το Βήμα παραιτήθηκε. Η άλλη, η κυρία Κουστάλη, η κυρία Ακρίτα υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Ναι. Αλλά μας το λες εδώ όμως. Μην πάρουμε εδώ στο όπεν. Συνάδελφοι είμαστε. Και, όχι, δεν είπα για καλά το κάνεις όπεν. Και το διευκρινίζεις, γιατί έτσι όπως το είπες είναι σαν να παίρνει κάποιος το όπεν τηλέφωνο. Μη σας πάρουν, και εσάς είπα τηλέφωνο. Mm. Διότι ακούστε να δείτε κάτι. Δημοσιογράφοι είμαστε. Μπορεί σήμερα εγώ. Έτσι. Αλλά ακούστε. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον τύπο είναι πρωτόγνωρα. Και εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι 2 χρόνια άνεργος. Εντάξει. Αυτό και όμως. Κάτι φταίει γι' αυτό. Αυτό όμως. Κάτι φταίει γι' αυτό. Αυτό όμως δεν τεκμαίει. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε βήμα. Ναι. Δεν τεκμαίει ότι παίρνει τηλέφωνο το Μαξίμου και λέει μη βγάλετε τον Στατάκη. Δεν τα λέω εγώ. Άκουσε με, Άκη. Δεν το λέω εγώ. Επίσης, θέλω να σου θυμίσω. Για ασφυκτικές πιέσεις που αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Για πάμε στον κύριο Χόζο, τώρα. Ξεχνάμε τα πρωτοσέλιδα. Ελάτε. Δεν αναφέρομαι σε εσά, δεν παρεξηγηθώ κιόλας. Ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ. Είναι σημαντική η μέρα η σημερινή για το εξής: ότι έχουμε σήμερα στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στον ΟΜΕΔ, την κλήρωση του μεσολαβητή για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Να σας ενημερώσω ότι μετά από δεκαετίες δεν κατάληξαμε σε συμφωνία με τους εργοδότες, γιατί οι απαιτήσεις τους ήταν για μειώσεις μισθών 20%. Τώρα, εν μέσω πανδημίας. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Στατάκη σε μένα και αποκάλυψε ότι δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, με τον κύριο Στατάκη ή θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάτι διάμεσο, γιατί έτσι το αισθάνομαι σήμερα. Συμφωνώ μαζί του ότι τελικά η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι είναι θέμα επιλογής με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κύριε Στατάκη μου, δεν μπορώ να είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατακρεούργησε τον κλάδο μου. Μας πήρε το ασφαλιστικό μας ταμείο, 240 εκατομμύρια ευρώ αποθεματικό, ακίνητη περιουσία και κατήργησε το ΕΦΑΠΑΞ στους εποχικούς εργαζόμενους ο κύριος Κατρούγκαλος με τον κύριο Πετρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χόντζο, καλημέρα και στον Γρηγόρη τον Τζιωβάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Έπεσε. Πού είσαι, κάτσε, μην κόβεις το Στρατάκι και μας λέει μετά τα δικά του. Τον κόψαμε. Όχι, όχι, όχι. Εύχομαι να μην σας δημιουργήσω προβλήματα. Για πες.
Καλημέρα. Καλημέρα. Γι' αυτό με λέω, μην σας δημιουργήσω προβλήματα. Ποτέ, σας ποτέ, Γιάννη. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Χρούσο, έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα, ομότιμο καθηγητή παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα, τα παιδιά δεν αναμένεται, δεν πρόκειται να μπουν στην σειρά για τον εμβολιασμό κατά COVID, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, έτσι. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ και δεν έχουμε ιδιαίτερη διασπορά στις μικρές ηλικίες, ή γιατί ακόμη δεν έχουν γίνει απαραίτητες δοκιμές σε μικρότερες ηλικίες ώστε να γνωρίζουμε ότι είναι ασφαλή τα παιδιά μας? Και τα δύο. Και τα δύο. Γενικά κάτι, ναι, και τα δύο. Γενικά κάτι καινούριο εφαρμόζεται πρώτα στους ενηλίκους και εν συνεχεία στα παιδιά. Mm-hmm. Ευτυχώς τα παιδιά δεν είναι πολύ ευάλωτα στον ιό αυτό της COVID-19. Mm-hmm. Συνεπώς, θα είναι τα τελευταία που θα εμβολιαστούν, αν εμβολιαστούν. Αν εμβολιαστούν. Διότι αυτό που προέχει τώρα είναι να εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο, και οι μεγάλοι σε ηλικία ή οι χρόνια ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενη νόσο. Συνεπώς, η Επιτροπή Εμβολίων πολύ σωστά αυτό που κάνει prioritization, δηλαδή ξεκινάει από... Δίνει προτεραιότητα σε εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο. Οπότε θα είναι σαν το εμβόλιο της γρίπης για τα παιδιά και στο μέλλον, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Ο γονιός θα επιλέγει αν θα θέλει να κάνει το παιδάκι του το εμβόλιο ή όχι. Πάντα. Να ξέρετε ότι πάντα επιλέγει ο γονιός. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό τίποτα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αν δεν θέλει να εμβολιαστεί το παιδί του, δεν εμβολιάζεται. Λέω για τη γρήπη, γιατί είναι τώρα ο καιρός για τον εμβολιασμό. Ο καιρός είναι για τη γρήπη, αλλά δεν ξέρω αν προσέξετε. Έχουμε πολύ λίγες γρήπες και πολύ λίγα συνάχια. Γιατί? Και ο λόγος είναι ότι φοράμε μάσκες. Οι μάσκες. Τώρα, κύριε καθηγητά. Μας προστατεύουν και από τη γρήπη οι μάσκες. Κύριε καθηγητά, λέτε εσείς οι επιστήμονες ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι δύο μήνες κορύφωσης των λοιμόξεων του αναπνευστικού. Της γρίπης, πιθανότατα και του κορονοϊού, είναι η θερμοκρασία, είναι ο εγκλεισμός στο σπίτι λόγω του κρύου και ούτω καθεξής. Λέμε όμως ταυτόχρονα ότι μετά τις 7 του Γενάρη, αν τα πράγματα είναι καλύτερα, τα παιδιά θα γυρίσουν στα σχολεία. Πόσο επικίνδυνο θα είναι αυτό? Καλό θα είναι. Δεν είναι τόσο πολύ επικίνδυνο και τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Ακόμα και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων στην Αμερική, που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι είναι εδώ, συνιστά τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο τους. Πιστεύω ότι όπως γίνονται εμβολιασμοί, θα εμβολιαστούν και οι δάσκαλοι, και αυτή είναι από τις προτεραιότητες που έχουμε, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος και για αυτούς διδάσκοντας στα σχολεία με τα παιδιά. Τα παιδιά γενικά δεν κινδυνεύουν πολύ, όπως ξέρετε. Έχουν για κάποιο λόγο αντίσταση σε αυτή τη συγκεκριμένη ίωση. Βέβαια. Όπως και γενικά σε όλες τις ιώσεις αυτού του τύπου. Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο μπορεί να σημαίνει που μπορεί να είναι και ασυμπτωματικά και θα γυρίζουν στο σπίτι. Μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τους γονείς ή τους παππούδες και τις γιαγιάδες, και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα ο εμβολιασμός για να μην κινδυνεύσουν εκείνοι. Είναι ντόμινο αυτό. Όπως το λέτε. Ναι. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι στα γεροκομεία, οι μεγάλες ηλικίες, οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νόσου, αυτοί όλοι θα εμβολιαστούν πρώτοι. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται? Πότε βλέπετε θετικά να παίρνουμε ανάσα? Τα εμβόλια, να σας πω, τα δύο εμβόλια που διατίθενται ήδη, θα διατεθούν γρήγορα, της Pfizer και αργότερα της Moderna, είναι πάρα πολύ καλά εμβόλια. Mm-hmm. Κοίταξα τη δομή τους. Δεν έχουν κίνδυνο, τουλάχιστον που μπορούμε να πούμε από αυτά που ξέρουμε για αυτά. Απλώς χρησιμοποιούν το messenger RNA, το οποίο είναι ένα RNA, το οποίο δεν μπαίνει καν στον πυρήνα. Μπαίνει μέσα στο κύτταρο, αλλά όχι στον πυρήνα, και μεταφράζεται. Μεταφράζεται η πρωτεΐνη του ιού, αυτή η πρωτεΐνη ακίδα, και το αποτέλεσμα είναι να φτιάχνουμε αντίσταση κατά του ιού μέσω της πρωτεΐνης αυτής. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Τώρα. Πάμε λίγο μέχρι τη Δυτική Αττική. Πάμε ξανά στη Δυτική Αττική, ναι. Η Ελευθερία Ισπυράκη είναι μαζί με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Γιατί... Το θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων της Δυτικής Αττικής είναι. Καλημέρα, καλημέρα, Ελευθερία. Και έχουμε και τον Άρη τον Κουτσιούκη από την Θεσσαλονίκη. Στο επαγγελματικό επενδυτήριο έχουν ξεκινήσει τα rapid test. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από την Ελευθερία. Έλα, Ελευθερία. Βρισκόμαστε σε μία από τις μεγαλύτερες προνοιακές μονάδες εδώ στην Αττική, η οποία ωστόσο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτή την ώρα που μιλάμε και το βλέπετε με τη βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζίνη, πραγματοποιείται συμβολική συγκέντρωση από τους εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδικούν ουσιαστικά μονιμοποίηση, δώρο Χριστουγέννων και μέτρα προστασίας. Και μάλιστα τα μέτρα προστασίας ελαιού κορονοϊού, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι. Σε αυτήν εδώ τη μονάδα νοσηλεύονται 100 ασθενείς. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Θέλουν να γίνονται τεστ, ωστόσο υπάρχουν και εργασιακά δικαιώματα τα οποία λόγω της κατάστασης έχουν μείνει πίσω. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων εδώ στην Πρωινιακή Μονάδα στην Αγία Βαρβάρα, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μία από τις 35 πρωινιακές μονάδες που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν όμως και προβλήματα, κύριε Γιαννάκο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Οι εργαζόμενοι εδώ, παρά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν, με ελλείψεις σε προσωπικό, με ανεπαρκή μέσα ατομικής προστασίας, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να κρατήσουν τον ιό έξω από την πόρτα της προνοιακής μονάδος. Όμως έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού. Έχουμε μία συνάδελφη η οποία έχει χαθεί στη Θεσσαλονίκη. Αρκετοί νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και πάρα πολλοί περιθαλπόμενοι βρίσκονται και δίνουν τη μάχη για τη ζωή στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι να τηρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο, να γίνονται περισσότερα τεστ. Κανονικά θα έπρεπε να γίνονται τεστ κάθε 7 μέρες και γίνονται λιγότερο. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ανά δύο μήνες, ανά ένα μήνα. Εδώ συζητάμε για την Δυτική Αττική. Με συγχωρείτε λίγο, πριν περάσουμε στα δώρα και τα εργασιακά. Πρωτίστως είναι η υγεία αυτή που σας απασχολεί, φανταζόμαστε όλοι, και υποτίθεται ότι η Δυτική Αττική είναι στο κόκκινο και αναμένεται να ληφθούν έκτακτα μέτρα, οριζόντια μέτρα, ακόμη και σήμερα μπορεί να ανακοινωθούν, όπως ενημερωνόμαστε, οι πληροφορίες μας λένε, για την περιοχή. Δεν λαμβάνονται μέτρα, λέτε ότι δεν υπάρχει, δεν γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται τεστ. Εδώ και μία εβδομάδα έχει πέσει βαρύτητα, έχει πέσει όλο το βάρος στη Δυτική Αττική. Δεν γίνονται αυτά που ζητάτε? Ζητάμε να δοθεί δώρο Χριστουγέννων και στους προνοιακούς υπαλλήλους και στους υγειονομικούς, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πια, ενώ στην αρχή κάτι έλεγε, τώρα δεν λέει απολύτως τίποτα. Και το δεύτερο είναι η μονιμοποίηση των εκτάκτων. Έχουμε εργαζόμενους εδώ που δουλεύουν 6 χρόνια στις μονάδες. Κάνουν ό,τι μπορούν για να μην διασπείρεται ο ιός. Βγήκαν τα αποτελέσματα από την προκήρυξη, μισή να παίξω και χάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Γιαννάκο, αυτό το οποίο λένε τώρα και ο Άκης είναι ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα στην Δυτική Αττική. Προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Είμαστε ένα βήμα. Ενδέχεται να βρεθεί σε ολοκληρωτικό lockdown η Δυτική Αττική. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει ένα πλαίσιο, θεωρείτε ακόμα και τώρα ότι δεν έχει γίνει δουλειά, ότι δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη προσοχή σε αυτή την περιοχή εδώ? Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν ζητήματα, γιατί θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα τεστ, να ανιχνεύεται ο ιός στην κοινότητα και να απομονώνονται ασυμπτωματικοί. Στη Δυτική Αττική, και μιλάμε για Μάντρα, Μαγούλα, Ελευσίνα κτλ., εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ άσχημα στην Χαϊδάρη, Γάλλιο, Αγία Βαρβάρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες. Και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα προληπτικά τεστ. Κατανοητό. Και συνεργεία του ΕΟΔΗ δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και το Θριάσιο νοσοκομείο σήμερα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Μεγάλη πίεση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει τώρα τις γιορτές ο κόσμος να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν πια αντοχές. Δεν είναι όπως από το πρώτο στο δεύτερο κύμα που ήταν άδεια. Σωστά. Τώρα είναι γεμάτα τα νοσοκομεία. Και οι κλινικές και οι ΜΕΔ. Καλημέρα, Ελευθερία. Λοιπόν, καλημέρα στον Πρόεδρο. Ένα δεύτερο, τρίτο κύμα στην αρχή του Γενάρη. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Άρη. Έλα, Άρη. Καλημέρα σας από τα γραφεία του Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Θεσσαλονίκης, εδώ που έχουν αρχίσει τα δωρεάν rapid test σήμερα και αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 3 για τα μέλη του επενδυτηρίου. Μετά από τηλεφώνημα κλείνουν ραντεβού. Ήδη για σήμερα έχουν κλειστεί 40 ραντεβού. Βλέπετε, γιατροί και νοσηλευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι εδώ για να κάνουν την διαδικασία. Ήδη έχει έρθει και ο πρώτος ο οποίος έκανε το τεστ. Και όλο αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να τονώσουν το ηθικό των συναδέλφων τους, γιατί επιστρέφουν στην εργασία
επαγγελματίες στα καταστήματα που επαναλειτουργούν με τη νέα διαδικασία αυτή του Click Away, όμως θέλουν να επιστρέφουν και ασφαλείς και με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε τεστ. Καλά κάνεις και το λες για να το γνωρίζει ο κόσμος και να έρθει εκεί. Έτσι, οτιδήποτε είναι δωρεάν είναι και καλό. Σωστά. Νομίζω. Καλημέρα. Άρη, ευχαριστώ. Καλημέρα, Άρη μας. Λοιπόν, έχει σημασία το πώς υπερηφέρονται αυτόν τον πολύ δύσκολο καιρό οι επιχειρήσεις του εργαζομένου. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πληγεί, είναι από τους τομείς που έχουν άνθηση εξαιτίας των συνθήκων που διαβιούμε. Έτσι λοιπόν η εταιρεία Μασούτης αποφάσισε να διανύμει το 30% των ετήσιων καθαρών κερδών της στους εργαζομένους. Και στηρίζει με αυτόν τον τρόπο όσους εργάστηκαν σκληρά τους τελευταίους 10 μήνες σε συνθήκες πανδημίας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι, πάμε. Πάμε. Η δύναμή μας είναι η ανθρωπή μας. Αυτό είναι το σύνθημα της ελληνικής αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών Μασούτης, που καταβάλει το 30% των ετήσιων καθαρών κερδών της, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ, σε όλους τους ταμείες, τους υπαλλήλους στα καταστήματα και τις αποθήκες, αλλά και σε αυτούς τις διανομές. Αποδεικνύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο την αναγνώριση αλλά και την ουσιαστική ανταπόδοση της υπερπροσπάθειας των εργαζομένων της στις δύσκολες συνθήκες από το ξεκίνημα της πανδημίας μέχρι σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος γιατί όλοι μαζί τα καταφέραμε. Σηκώνουμε με επιτυχία το τεράστιο βάρος αυτής της πρωτοφανούς δοκιμασίας. Μία κίνηση ανθρωπιάς και εμπιστοσύνης από την εταιρεία που είχε δεσμευτεί για αυτήν από το Μάρτιο. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να ξεπερνάμε επάξια τις προκλήσεις και τα εμπόδια. Με εφόδιο αυτή τη βεβαιότητα θα προχωρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά την επόμενη χρονιά, μαζί. Η εταιρεία Μασούτης με αίσθημα ευθύνης και όραμα για το μέλλον βλέπει τους εργαζόμενους ως συμμέτοχους. Τους θεωρεί οικογένεια και το αποδεικνύει. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κρατήστε την πληροφορία που μεταδώσαμε νωρίτερα ότι πιθανότητα σήμερα η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα έκτακτα μέτρα στις 11 κόκκινες περιοχές, να τις ξαναδούμε, παρακαλούμε πολύ, διότι πηγαίνει και στην Κοζάνη ο ζωνών, ο κύριος Χρυσοχοίδης στην Κοζάνη. Χρυσοχοίδης και στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Χαρδαλιάς. Έτσι. Είναι κάτι σαν επαναφορά ζωνών ουσιαστικά, αυτό που είχαμε στο αρχικό στάδιο, κάτι που δεν μας βοήθησε στο να μην διασπαρεί ο ιός. Βλέπουμε όμως ότι αναγκάζεται η πολιτεία σε αυτές τις περιοχές, όπου είναι υψηλό το ιικό φορτίο, μάλλον να λάβει έκτακτα μέτρα τώρα τις κρίσιμες αυτές τις μέρες των εορτών. Ναι. Γιατί και όταν μπει το δώρο, τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε για να τις εμπεδώσουμε. Θεσσαλονίκη, Δυτική Αττική, Ξάνθη, Κιλκής, Πιερία, Δράμα, Ροδόπη, Γρεβενά, Πέλα, Λάρισα και Κοζάνη. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση με το lockdown και επειδή ούτως ή άλλως η κινητικότητα αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείεται σήμερα κιόλας όπως μας πληροφορείς, λένε οι πληροφορίες σου. Να έχουμε την ανακοίνωση στο μέτρο. Και κράτα και κάτι ακόμη. Πιθανότατα να επανεξεταστεί αυτό το 9 άτομα. Ναι. Ανά σπίτι. Ναι. Εάν τα πράγματα πάνε έτσι, πιθανότατα να έχουμε επανεξέταση αυτού του περιβόητου ρεβεγιών μεταξύ μας, διότι τα μεγέθη δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα, κύριε Μπαλάφα, από εσάς θα ήθελα τώρα να κάνω την πρώτη ερώτηση, να αλλάξουμε λίγο τη σειρά και να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι η τόνη της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης βοηθούν στη συνεννόηση. Διότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν δύο εικόνες. Η μία εικόνα αυτού που περνάμε και το πώς προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε και η δεύτερη εικόνα έχει να κάνει με τις κομματικές ανακοινώσεις, με τις κομματικές σκοπιμότητες ενδεχομένως και τη θεματολογία που επιλέγουν τα κόμματα προκειμένου να αντιπαρατεθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ακριβώς μιλάω. Ναι, και σας ακούμε. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι ακριβώς αναφερόμενο στην ερώτησή σας, τη σοβαρή ερώτησή σας, θα ήθελα να πω ότι σχετικά με αυτό, το κύριο αυτή τη στιγμή, αυτό το 48ωρο, είναι αυτή η έξαρση και τα σοβαρότατα προβλήματα λογοκρισίας στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιβάλλεται
με υπόδειξη από το αμαξί μου και από τον κύριο Μητσοτάκη. Και τελευταίο και κορυφαίο γεγονός και συμβάν είναι η αποπομπή από την εφημερίδα Βήμα, ναι, μετά από εντολή από ό,τι λέγεται από το Μαξίμου, ναι, της διευθύντριας σύνταξης της εφημερίδας Βήμα, της κυρίας Δήμητρας. Ναι, αλλά λέτε από ό,τι λέγεται. Γιατί θα σας πω, για παράδειγμα, κύριε Μπαλάφα μου, ότι η εκπομπή ήταν από τις πρώτες, ίσως από τις μόνες που έπαιξαν την προηβόητη ποδηλατάδα του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο έκανε σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν δεχθήκαμε, ούτε η Ντόρα ούτε εγώ δεχθήκαμε κάποια παρατήρηση. Δεν δεχθήκαμε καμία παρέμβαση. Άρα λοιπόν μήπως... Εγώ δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω ότι οι παρεμβάσεις αυτές, ναι, δεν συμβαίνει σε όλους. Αλλά το γεγονός παραμένει. Αλλά τι λέτε, συμβαίνει επιλεκτικά. Το γεγονός της λογοκρισίας, ναι, κύριε, ναι, Παυλόπουλε, παραμένει. Έγραψε ένα άρθρο, κυρία Κουστάλη, η οποία από ό,τι είναι γνωστό, κάθε άλλο παρά ΣΥΡΙΖΑ ή φιλοσύριζα είναι. Δεν ξέρω τι ψηφίζει και δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει. Το έγραψε και στην ανάρτησή τη, κύριε Μπαλάφα, ότι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, μην μου κάνετε και εμένα λογοκρισία, άστε με να μιλήσω. Εμείς εσάς λογοκρισία. Από την άποψή μου. Ναι, αλλά κύριε Μπαλάφα, θα πάρετε πίσω τα περί λογοκρισία. Κύριε Μπαλάφα, όχι, ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να πάρετε πίσω τα περί λογοκρισία. Όχι εδώ, σε εμάς. Καλά, εννοείται τώρα. Εννοείται, σας παρακαλούμε. Σας παρακαλώ θερμά. Δεν θα ήμουν εδώ αν... Εντάξει. Αν ναι, αλλά ούτε εσείς το λέτε, ούτε ο Γιάννης Στρατάκης νωρίτερα το λέει, αλλά εδώ το λέτε λοιπόν, όλοι. Λέω λοιπόν, παραμένει το γεγονός, της λογοκρισίας. Συγγνώμη, δηλαδή. Διότι η κυρία Κρουστάλη έγραψε ένα άρθρο το οποίο δεν άρεσε. Ναι. Δεν άρεσε και απεπέμφθη. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει. Της εφημερίδας Βήμα. Και δεν είναι το μόνο. Και δεν είναι το μόνο γεγονός. Τι μιλάτε παράλληλα. Κύριε Μπαλάφα, ακούτε τι λέω. Για το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κρουστάλη. Μιλάω εγώ τώρα. Μιλάω εγώ. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Μπαλάφα. Δεν είναι το μόνο γεγονός. Με συγχωρείτε, κύριε Μπαλάφα. Να τελειώσω. Είμαστε εδώ για να συντονίζουμε τη συζήτηση. Και δεν είναι το μόνο γεγονός. Όχι, δεν θα κάνετε διάγγελμα, κύριε Μπαλάφα. Με συγχωρείτε. Είναι από ένα μήνα. Κύριε Μπαλάφα, δεν θα κάνετε διάγγελμα. Εδώ με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς συντονίζουμε τη συζήτηση. Μπορώ να ολοκληρώσω την άποψή μου. Σας έχουμε καλέσει και κάνουμε μια συζήτηση. Εσείς κάνετε διάγγελμα τώρα. Δεν ακούτε τις ερωτήσεις, δεν θέλετε παρεμβάσεις, δεν θέλετε τίποτα. Μα με ρωτήσατε τι συμβαίνει και σας απαντώ. Όχι. Ναι. Σας ρωτήσαμε άλλο πράγμα και το έχετε πάει αλλού και έχετε πει χιλιάδες πράγματα. Σημασία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι τελείως δηλαδή σχετικό. Μιλάτε ακριβώς για την ποιότητα. Για την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πήγα να πω για το ρεπορτάζ της Δήμητρας της Κρουστάλη. Γιατί ο κόσμος μπορεί να μην έχει διαβάσει το ρεπορτάζ της Δήμητρας Κρουστάλη στο Βήμα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν το έχει διαβάσει και πολλά μέσα το κρύβουνε, λέει, τα λέμε εμείς. Αυτό πήγα να πω, κύριε Μπαλάφα, αλλά με διακόψατε. Και ξέρετε κάτι, κυρία Κουτροκόη, δεν είναι το τελευταίο, δεν είναι το μόνο γεγονός. Mm-hmm. Πριν από ένα μήνα είχαμε απεκαλύφθει από λάθος στα έντυπα, στα μέσα, στο Λίμπερα και στο πρώτο θέμα, ναι, ότι το Μαξίμου, λοιπόν εκεί, μάλιστα, το Μαξίμου συγκεκριμένα, ναι, έδινε σκονάκι στο Λίμπεραλ και στο πρώτο θέμα, τι ακριβώς να γράψουν στο ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω πάντως με το θάρρος της νοημίας. Και μάλιστα το Λίμπεραλ ζήτησε, ναι, συγγνώμη, το πρώτο θέμα δεν είπε τίποτα. Κύριε, ανακύπτει, κύριε λοιπόν, Μπαλάφα, ανακύπτει λοιπόν, επειδή, ανακύπτει, λοιπόν επειδή ένα τεράστιο έχετε, θέμα. Ακούγεται και μια γάτα μέσα. Ναι. Δημοκρατία στη χώρα μας, ναι, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, ναι, επικαφορίζει πολλά πράγματα. Πάντως, αμέσως, αμέσως, δεν μπορεί η πολιτική αντίπαλα να σας απαντήσει ο κύριος Παπαδημητρίου. Θα σας πω μόνο ότι τα σκονάκια, τα κυβερνητικά, τα non-paper είναι παλιό φρούτο. Παλιό φρούτο. Ωραία, παλιό φρούτο. Με διάφορα χρώματα. Το γεγονός όμως τώρα, το γεγονός το οποίο αναφέρω... Για πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου, ελάτε. Κύριε Παπαδημητρίου. Ένα λεπτό μόνο. Όχι, κύριε Μπαλάφα, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Κύριε Παπαδημητρίου, να απαντήσετε σε αυτά που λέει ο κύριος Μπαλάφας. Και εδώ σας λέει η αντιπολίτευση ότι επιχειρείτε να παρουσιάσετε μια ιδανική εικόνα. Ότι η κυβέρνηση έχει ρίξει δισεκατομμύρια για να στηρίξει τους εργαζόμενους, ότι αγωνιάται για την τύχη των εργαζομένων. Παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά στέλνουν μηνύματα που λένε ότι πεινάνε. Ότι έχουν μείνει έξω από τα εργαλεία τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση. Και το να περνάς γιορτές χωρίς μία στην τσέπη είναι πολύ άγριο πράγμα.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτον, να πω στον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Μπαλάσκα, εκλεγόμαστε και στην ίδια. Μπαλάφας, ο κύριος Μπαλάφας είναι. Τον κύριο Μπαλάφα. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Είχα και το μυαλό μου αλλού και πρέπει να πείσω και το γάτο να περιμένει λίγο. Α, ο δικός σας γάτος ήτανε. Εντάξει. Λοιπόν, τον χρεώσαμε στον κύριο Μπαλάφα. Δεν πειράζει. Και ο κύριος Μπαλάφα πρέπει να. Λοιπόν, ευτυχώς στο νότιο τομέα πάει καλύτερα από ό,τι αλλού. Είναι ένα πολύ καλό νέο, δεν το ήξερα, χθες το έμαθα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο πολύ. Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση ότι ο κ. Μπαλάφας ανησυχεί για το τι γίνεται στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, δόξα τω Θεώ, καταφέρνουν να εκφράζουν την ελευθερία και με εντελώς ανοιχτό τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και οτιδήποτε και να συμβαίνει εκεί, το μαθαίνουμε. Ναι. Την συνάδελφο, την κυρία Κρουστάλη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της. Δεν έγραψε πουθενά κάτι σαν και αυτά που λέει ο κύριος Μπαλάφας. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι θα το μάθουμε. Αντιθέτως, δεν είναι κομματικά μέσα, δεν έχουν κομματικούς δημοσιογράφους οι οποίοι για να δουλεύουν πρέπει να έχουν κομματική ταυτότητα. Δόξα τω Θεώ, εγώ μετά από 30 χρόνια που δούλεψα και τα περισσότερα τα πέρασα και ως διευθύνης, ξέρω τι σημαίνει και οι πιέσεις που έρχονται. Πάντοτε υπάρχουν πιέσεις και από πολιτικούς και από αλλού. Αλλά οι δημοσιογράφοι έχουν τον τρόπο να τα αντιμετωπίζουν. Το να θεωρεί ο κ. Μπαλάφας ότι οι δημοσιογράφοι και μάλιστα οι διευθυντές αυτών των μέσων θα υποκύψουν τις εντολές του Μαξίμου, με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Και σημαίνει ότι έχει μια άποψη για τους δημοσιογράφους, η οποία δεν τιμά τη δουλειά, την οποία δεν έχει σχέση με τον δημοσιογράφο. Έχει σχέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μιλάμε τώρα. Κύριε Μπαλάφα, σας παρακαλώ. Εννοούμε να μιλήσετε ισότιμα. Σας παρακαλούμε. Κύριε Παπαδημητρίου, άλλο σας ρώτησα πάντως. Κύριε Παπαδημητρίου, άλλο σας ρώτησα. Σας ρώτησα για την εικόνα που παρουσιάζεται και αν θεωρείτε ότι είναι αντικειμενική η εικόνα αυτή. Έρχομαι σε αυτό, ναι. Εάν έχουν δίκιο να φωνάζουν οι πολίτες ότι οι μέρημνες οποίες παρουσιάζεται ως γενναιόδωρες δεν είναι και τόσο γενναιόδωρες. Αφήνουν κόσμο απ' έξω. Με συγχωρείτε, απλώς ήθελα να τελειώνουμε με το άλλο θέμα που αφορά και το ζήτημα της τιμής για εμάς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, σε αυτό που λέτε, ο πολίτης έχει πάντοτε δίκιο να ζητεί κάτι περισσότερο ή κάτι διαφορετικό ή να επισημαίνει, ειδικά για ομάδες πολιτών που ενδεχομένως δεν έχουν μπει μέσα στα μέτρα. Τα μέτρα βεβαίως είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ μεγάλα, είναι 24 δισεκατομμύρια, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια επέμβαση του κράτους και δικαιολογημένα, διότι η πανδημία ευτυχώς δεν έχει ξανάρθει. Μια φορά στα 100 χρόνια συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Άρα είναι λογικό από τη μια να έχεις πολίτες οι οποίοι σου λένε εδώ για μένα δεν έχεις προβλέψει κάτι, και αυτό είναι χαρακτηριστικό με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Διότι εκεί από τη μία στην άλλη, είμαστε τώρα στην Πέμπτη, θα πάμε στην Έκτη, υπολογίζεται κυβερνικά. Δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι θα φτάσουμε στις 8 σίγουρα και βλέπουμε, μακάρι να μην πάμε παρακάτω, γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε ξεπεράσει τα βασικά προβλήματα της πανδημίας. Αλλά μεταξύ της μίας και της άλλης υπήρξαν διορθώσεις. Στη μία περίπτωση δόθηκαν χρήματα και βοήθεια σε ορισμένες κατηγορίες, στην άλλη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα, πολίτες που λένε ότι δεν τους έχει συμπεριλάβει το κράτος. Δεν έχει μεριμνήσει για αυτούς το κράτος. Είναι ψεύτες, είναι εγκάθετοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι όλοι αυτοί. Όχι, προφανώς δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι άνθρωποι που ενδεχομένως κάτι δεν έχει προβλεφθεί για αυτούς ή με κάποιο τρόπο, γιατί υπάρχει και αυτό, δεν έχουν την ίδια μεταχείριση που έχουν άλλοι. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ ευνοϊκή η μεταχείριση, δηλαδή καλύπτει μεγάλο μέρος των ζημιών που παθαίνουν οι μικροί επιχειρηματίες ή ας πούμε και άλλοι επιχειρηματίες άλλης τάξης, είτε είναι εμπορικά είτε είναι βιοτεχνίες που κλείνουν με εντολή του κράτους, και άλλοι μπορεί να μένουν λίγο έξω. Άνοιξα τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ευχαρίστως να τις κοιτάξουμε και να δούμε πού μπορεί να έχει γίνει το οποιοδήποτε λάθος. Δεν είναι λάθος, αλλά πάντως είναι μαζικά. Δηλαδή πρέπει. Νομίζω να είναι λίγοι αυτοί που έχουν μείνει έξω και κάποιος λόγος θα υπάρχει και μπορούμε να τον κοιτάξουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν. Καλημέρα και στο γάτο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Έχουμε κοντά μας την κυρία Σοφία Ελευθερουδάκη. Γράψε μπορείς. Να δούμε τι είναι το γράψε μπορείς. Ναι. Την εποχή της πανδημίας, την εποχή του lockdown, την εποχή του κορονοϊού. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Θέλω να μιλήσω λίγο για την ιδέα. Να δούμε πώς είχατε αυτή την ιδέα για την πρωτοβουλία αυτή. Μάλλον από την αρχή του χρόνου, έτσι, είχαμε αρχίσει να προβληματιζόμαστε για το πώς θα προχωρήσουμε. Και έβλεπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που την εποχή του εγκλισμού είχαν ξεκινήσει και προσπαθούσαν να συναντηθούν διαδικτυακά, παλιοί συμμαθητές, παλιοί φίλοι που είχαν χαθεί. Και κάπως έτσι, και έβλεπα τι χαρά δημιουργούσε αυτό το πράγμα σε όλους μας. Και ξεκινήσαμε αυτή την ενέργεια, την οποία ονομάζουμε «Γράψε Μπορείς». Και στην ουσία λέμε το εξής. Όλοι μας έχουμε μία ιστορία να πούμε. Η κάθε ιστορία αυτή είναι πολύ σημαντική. Δεν χρειάζεται να είμαστε αυτό που λένε γνωστοί, επώνυμοι ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε, την ιστορία της ζωής μας. Από τα ταξίδια που έχουμε κάνει, από τους δικηγόρους που έχουν να πούνε πολλά για τη δικιά τους τη ζωή, τους ναυτικούς, τις μαγείρισες, για οποιοδήποτε που έχει να διηγηθεί μία ιστορία, προτρέπουμε τον καθένα να γράψει την ιστορία αυτή. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι άμα τη γράψει θα γίνει ένα best seller στο βιβλιοπωλείο. Εμείς μπορούμε, κύριε Ελευθερουδάκη, να την πει. Εμείς μπορούμε. Ναι. Να πούμε τις ιστορίες μαζί. Εμείς μπορούμε, αλλά δεν μας έχετε βάλει σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει. Μήπως δεν είμαστε στις κατηγορίες του γράψε μπορείς. Όχι. Ειδικά εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε και πάρα πολλά να πείτε και πολλά ανέκδοτα από το παρελθόν. Ξέρετε, όλοι έχουμε ζήσει μία ζωή. Και μαζί. Αυτές οι ιστορίες χάνονται άμα δεν τις πεις και ειδικά άμα δεν τις γράψεις. Έτσι όπως έχει γίνει δε η ζωή μας, πολύ γρήγορη, η τεχνολογία μας αλλάζει συνέχεια. Αν δεν πεις κάτι, χάνεται. Ναι, ναι. Όπως οι φωτογραφίες στο Instagram. Τα Σωστά. βλέπουμε σήμερα, έπειτα από ένα δευτερόλεπτο έχουν χαθεί. Και γι' αυτό παρακινούμε όλους να γράφουν και είτε αυτά που γράφουν θα τα δίνουν μόνοι τους στην οικογένειά τους για να υπάρχουν και να υπάρχει η συνέχεια, ή όποιος θέλει να δοκιμάσει μπορεί να έρθει σε εμάς και να τον βοηθήσουμε να το εκδώσει σε βιβλίο. Πολύ ωραίο. Προλαβαίνω μία ερώτηση. Δεν σημαίνει ότι όλα τα βιβλία είναι κατάλληλα για να μπουν στα βιβλιοπωλεία και μάλιστα να γίνουν και ευπόλυτα. Όμως και μόνο αυτή Αλλά η δημιουργική διαδικασία. Όλες οι ιστορίες, ναι. Είναι πολύ σημαντική. Ναι. Κυρία Ελευθερουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι πολύ σημαντική, όντως. Καλές γιορτές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρετε εσείς τον τρόπο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Έχετε τόσα χρόνια πορείας. Να είστε καλά. Να έχουν καλύτερες ημέρες και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Πριν σας αφήσουμε, να πούμε ότι στις 10.30 είναι προγραμματισμένη μπράβο συγκέντρωση της ΟΛΜΕ στο κέντρο και θα είναι κλειστή η σταθμή του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. Όσοι φεύγετε τώρα, δηλαδή θέλετε να ξεκινήσετε να κατέβετε προς το κέντρο, έχει. Συγκέντρωση με κλειστούς τους δύο σταθμούς, 10.30. Λοιπόν, σου γράψαν τα παιδιά στο κοντρόλ ένα στιχάκι. Γελάς, λέει, και ανθίζουν. Για δείξε την. Μεγάλο σου τώρα, μεγάλη τη μεγάλη. Ο Φίλιππος το γράψε. Γελάς και ανθίζουν. Η γυναίκα του Φίλιππου το ξέρει. Γελάς και ανθίζουν για σεμιά και βγαίνουν τα στέρια και όλου του κόσμου τσιχαρές κρατάς τα δυο σου χέρια. Λέει ο Φίλιππε. Ευχαριστώ, Φίλιππε. Ευχαριστώ. Χειροκρότα. Μόνο το χειροκροτώ. Ναι, απλά θέλω να δω το κεφάλι του Φίλιππου αύριο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, να τα πω αύριο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.